Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, μέσα εβδομάδα. 11, μεσοβδόμαδα, 11 Νοεμβρίου και είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 10 παρατέταρτο. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλά είμαι. Γιατί δεν τα έχουμε πει καθόλου. Έλατε, έλατε που δεν τα λέμε. Λοιπόν... Και, εντάξει, παιδιά, τώρα πέμπτη μέρα καραντίνας είναι αυτή σήμερα. Δεν τελειώνουν. Δεν τελειώνουν. Και, και σιγά την καραντίνα λέει η Λινάρδο τώρα εδώ πέρα. Γιατί άλλο λέει ότι έχει πολύ κίνηση έξω. Δεν έχει καμία σχέση με την πρώτη φάση, με την πρώτη καραντίνα. Πάρα πολύ κίνηση έξω, έω και ποντιλιάρισμα σε ορισμένα μέχρι σημεία τη ώρα εκμή. Μην γκρινιάζετε, μην γκρινιάζετε. Όχι, εγώ χθες έλεγα ότι στις πλατείες. Μάλιστα. Δεν περπατάει άνθρωπος, ψυχή. Μάλιστα. Όπου έχω κυκλοφορήσει εγώ στη γειτονιά εκεί πέρα, δόθε κοντά, δεν έχει τίποτα. Ωραία. Στους δρόμους όμως έχει ποτηλιάρισμα. Έχει ποτηλιάρισμα στους δρόμους γιατί πάει ο κόσμος όσοι μπορούν να ποτηλιάρισμα. Δεν σου λέω ότι κάνεις και τρεις ώρες. Έχει ροή. Έχει ροή και σταματάς κιόλας. Εντάξει, εντάξει. Για δευτερόλεπτα. Εντάξει. Κάτσε να δούμε τώρα να περάσει η εβδομάδα να αρχίσουν να μετράνε τα μέτρα. Γιατί, να αποδίδουν τα μέτρα. Γιατί χθες ο κύριος Κικίλιας. Ναι. Στην ενημέρωση που έκανε μαζί με την κυρία Κοτανίδου ήταν ο κύριος Κικίλιας. Για πρώτη φορά. Είχαμε καιρό, εν πάση περιπτώσει, να δούμε την κυρία Κοτανίδου, μάλιστα, την υπεύθυνη εντατικολόγο μας. Γιατί το πρώτο θέμα, το μείζον θέμα είναι οι εντατικές και μετά και τις καταγγελίες χθες του Προέδρου των Νοσοκομειακών Γιατρών του ΑΧΕΠΑ. Υπήρξε διάψευση από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Βγήκε ο κύριος Κικίλιας, περιέγραψε πάντως μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και μάλιστα είπε ότι είναι πάρα πολύ υψηλός ο δείκτης θετικότητας στη Θεσσαλονίκη και ότι στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και στο με τις κλίνες. Αλλά ορίστε. Στο 32%. Στο 32% ο δείκτης θετικότητας. Θες να τον ακούσουμε και να τον σχολιάσουμε? Πάμε. Δεν προσέξαμε. Η θετικότητα αυτή τη στιγμή με βάση το Πανεπιστήμιο, το ΑΠΙΘΙΤΑ, είναι 32% στη Θεσσαλονίκη. Μίλησα με την κυρία Παπά σήμερα το πρωί ξανά. Αυτή είναι μια τεράστια διασπορά. Τεράστια διασπορά της νόσου. Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Δεν είναι θέμα περίθαλψης. Αυτό εξηγεί και το lockdown, όμως πρέπει να προβληματίσει όλους μας για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερθήκαμε τον τελευταίο καιρό και πώς επεκτάθηκε η νόσος. Θα μπουν στη μάχη και οι ιδιώτες ιατροί. Οι συμβάσεις μαζί τους έχουν αποσταλεί σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Περιμένω ισχυρή ανταπόκριση. Είναι, πιστεύω, εξαιρετικά σημαντικό να βοηθήσουν και εντός ΕΣΥ πλέον. Αυτά είπε ο κύριος Κικίλιας. Έδειξε την κατάσταση. Και την κάρτα με τα στοιχεία. Ναι. Λέει, παιδιά, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη διασπορά. Αυτό προκύπτει και στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αττική. Έχουμε μεγάλη διασπορά του ιού. Και ανοιχτό το κάλεσμα στους γιατρούς, στους ιδιώτες γιατρούς. Μάλιστα, με κίνητρα θα μπορέσουν να διατηρήσουν ανοιχτά και τα ιατρία τους. Ενώ θα εργάζονται και στις δομές του ΕΣΥ, στα νοσοκομεία μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς. Έχουμε νέο ρεκόρ κρουσμάτων στην πόλη μετά τις νέες ανακοινώσεις. Θα δούμε και την κάρτα με τα χθεσινά στοιχεία. Τα πολλά κρούσματα καθόλου καλά και τα χθεσινά στοιχεία. Εδώ είναι, βλέπουμε πάλι ότι 41. Ίδιος αριθμός με προχθές. Συνολικά σε 48 ώρες, 82 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. 263 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ χθες είχαμε 239. Παρουσιάσαμε το πρωί. 2.384 τα κρούσματα συνολικά στη χώρα, με τη Θεσσαλονίκη να διατηρεί τα σκύπτρα στον αριθμό των κρούσματων. Έχουμε 652 στη συμπρωτεύουσα και 588 στην Αττική. Μάλιστα. Η ουσία είναι ότι πέρα από τις κομματικές αντιπαραθέσεις, πέρα από τις προσεγγίσεις, πέρα από τις διαψεύσεις, τις καταγγελίες, για το αν υπάρχουν 1, 2 ή 7 κρεβάτια διαθέσιμα, εδώ μιλάμε πια για οριακά πράγματα. Ναι, πάντως για το ΑΧΕΠΑ που διέψευσε η διοίκηση, τον γιατρό που βγάλαμε χθες, προστέθηκαν κλίνες. Μάλιστα. Είχαν φτάσει σε οριακό σημείο. Μάλιστα. Υπήρξε πληρότητα. Και προστέθηκαν πόσες? 7. 7. 7 στο ΑΧΕΠΑ. Ναι. 7. Γιατί οι κλίνες με τους ρυθμούς, βέβαια, δεν που πηγαίνουν. Δεν είναι πορτοκάλια να πάνε στη λαϊκή να τις αγοράσουν. Και δεν είναι μόνο οι κλίνες, είναι και το προσωπικό. Το νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο για αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως, έχει ξεκινήσει μια ιστορία γύρω από αυτό πολιτικής αντιπαράθεσης. Ναι. Ανεβαίνουν οι τόνοι. Ανεβαίνουν οι τόνοι εν ώψη και της αυριανής συζήτησης στη Βουλή. Έχουν ραντεβού αύριο στη Βουλή. Θα ακούσουμε πάρα πολύ μεγάλη αντιπαράθεση, πάρα πολύ μεγάλη κόντρα, σε πολύ υψηλούς τόνους. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στην Καβάλα, αν δεν κάνουμε λάθος, και άσκησε τη δική του κριτική. Πάμε. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων δεν έγινε ούτε μία πρόσληψη μόνιμου γιατρού.
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, από το ξέσπασμα της πανδημίας και μετά. Η κρίση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι με εγκληματική ολιγορία και αδράνεια, όπως την αντιμετώπισε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αλλά ως μια ευκαιρία να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτά λέει ο κ. Τσίπρας από την περιοδεύοντας την Ελλάδα. Βέβαια, λέει ο Κικίλιας ότι ρε παιδιά, 586 κλίνες μου δώσατε, 1088 τις έχω κάνει. Η αλήθεια είναι ότι ο Κικίλιας έχει κάνει μια υπερπροσπάθεια, όχι ο Κικίλιας προσωπικά, το Σύστημα Υγείας γενικώς και το Υπουργείο, εξαιτίας της δραματικής κατάστασης που ζούμε. Θα σου πει κάποιος βέβαια ότι όταν παραδόθηκαν οι κλίνες αυτές, δεν είχαμε πανδημία. Βεβαίως. Δεν ήταν αναγκαίο να έχουμε τόσες πολλές. Βεβαίως. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα βάσει των στοιχείων φαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα στη Βόρεια Ελλάδα και θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να επιληφθεί. Έστω και αν έχουν αυξηθεί. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Στο εμβόλιο. Στο εμβόλιο, γιατί όλος ο πλανήτης περιμένει το εμβόλιο. Σήμερα περιμένουμε εξελίξεις και από τις Βρυξέλλες. Ναι. Αυτό το συμβόλαιο μεταξύ της Κομισιόν και της Pfizer. Για 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου. Μάλιστα, θα μας τα πει σε λίγο η Μαρία Ιψαρά, σε απευθεία σύνδεση με τις Βρυξέλλες, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα εκεί. Πάντως, η κυρία Κοτανίδου, η υπεύθυνη και των εντατικών, των μονάδων εντατικής θεραπείας, καθηγήτρια εντατικολογίας, είπε ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και επαρκούν για όλους. Γιατί έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για αυτό το 90%. Ναι. Τι σημαίνει αυτό το 90%? Αυτό το 10% δηλαδή που υπολείπεται, τι είναι? Είναι ότι δεν είναι ασφαλή, είναι ότι δεν μας καλύπτει, δεν καλύπτει τις ανάγκες μας, δεν αντιμετωπίζει την πανδημία? Το ξεκαθάρισε. Μάλιστα. Αλλά είπε και άλλα πράγματα, κυρία Κοτανίδου. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα για το ότι στις μονάδες εντατικής θεραπείας οι άνθρωποι μπαίνουν και η θνητότητα είναι τεράστια. Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα. Από την αρχή της πανδημίας μέχρι τώρα έχουμε νοσηλεύσει πάνω από 900 ασθενείς και ήδη πάνω από 330 ασθενείς έχουν βγει σε άριστη κατάσταση από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπάρχει ένα ποσοστό των ασθενών που δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Αυτό το ποσοστό όμως σε σχέση με τα διεθνή ποσοστά τα οποία έχουμε δει είναι εξαιρετικό. Δηλαδή εμείς έχουμε μία θνητότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας ασθενών που είναι πάρα πολύ βαριά. Δηλαδή έχουν ένα σκορ βαρύτητας εξαιρετικά ψηλό, πάνω από 25 πολλές φορές. Αυτό είναι ένα σκορ το οποίο εμείς ξέρουμε στις μονάδες. Η θνητότητα αυτή είναι εκεί γύρω στο 35 με 37%. Ένα εξαιρετικό σκορ για οποιαδήποτε μονάδα, σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη βρίσκεται αυτή. Μιλάει για τις εντατικές, κυρία Κοτανίδου. Η δουλειά της είναι, λέει και για τα εμβόλια και λένε και οι επιστήμονες ότι το 90% δεν σημαίνει, παιδιά, ότι στους 100 σώζονται οι 90, πέθαινουν οι 10. Όχι, βέβαια. Λέει ότι κάθε εμβόλιο, ακόμη και της γρήπης και άλλα εμβόλια, έχουν ένα ποσοστό κάλυψης. Mm-hmm. Σου λέει, σε καλύπτω στο 75%, mm-hmm. στο 80%. Αυτό λοιπόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει, αν τελικώς πάρει την τελική άδεια, την οριστική άδεια, θα έχει ένα ποσοστό κάλυψης 90%, το οποίο θεωρείται πάρα πολύ υψηλό. Τώρα, αν θα το κάνουμε, κυρία Ντόρα μου, είναι μια άλλη συζήτηση. Τι εννοείς? Εννοώ ότι το βλέπεις, το εισπράττεις, το συζητάς. Σου λέει ο άλλος, ότι κάποιοι είναι, που είναι πιο δύσπιστοι. Βέβαια. Εντάξει, κάτσε να κυκλοφορήσει. Κάτσε να κυκλοφορήσει και τα βλέπει. Και τη συζήτηση αυτή έχουμε να την κάνουμε πολλές φορές. Θα την κάνουμε και θα τσακωθούμε κιόλας. Λοιπόν, έχουμε αλλαγές σήμερα στα σούπερ μάρκετ. Αλλαγές, ναι, γιατί λόγω του αθέμητου ανταγωνισμού που είπαν τα υπόλοιπα καταστήματα παραμένουν κλειστά το λιανεμπόριο, έχουμε τα προϊόντα που πλέον θα απαγορεύονται να πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. Όπως είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές. Εξοπλισμός ήχου και εικόνας, τα έπιπλα, τα φωτιστικά, οι σκούπες, τα βιβλία, τα παιχνίδια, τα οποία πωλούνταν μέχρι σήμερα, ρούχα και παπούτσια, κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα, χαλιά και επενδύσεις δαπέδου και τείχου, καλσόν, ηλεκτρολογικό υλικό, καλσόν γιατί, παιδιά, αυτά είναι που επιτρέπονται, σωστά, μάλιστα. Γι' αυτό. Αυτά είναι που επιτρέπονται, τα προηγούμενα ήταν που δεν επιτρέπονται, τα καλσόν επιτρέπονται, ηλεκτρολογικό υλικό, τα εργαλεία. Και εδώ αυτά. Είμαστε. Αυτά. Εδώ κλείνουμε. Λοιπόν. Γιατί έγινε τώρα αυτό? Γιατί η ΕΣΕ. Ναι, η ΕΣΕ. Έκανε προσφυγή στον κύριο Γεωργιάδη και του είπε: δεν γίνεται να μου κλείνει εμένα το παπουτσάδικο
ή το ρουχάδικο. Και ο άλλος θα μπορεί να τα προμηθευτεί από το σούπερ μάρκετ. Άσε να δουλέψει λίγο και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ηλεκτρονικό εμπόριο ή όταν ανοίξουμε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Αν δεν βιαζόμαστε ένα προϊόν. Αλλιώς, αν πάει για ντομάτες και παίρνει και παπούτσια, παίρνει και σεντόνια. Παίρνει και τα ρούχα του παιδιού. Ξέρεις πόσος κόσμος ψωνίζει από αυτά τα προϊόντα. Έχουν τα πάντα μέσα στα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Α, στις λοιπόν, λαϊκές. Καλά λέει ο Φίλιππος. Σωστά. Ο Φλεβιανός, παραγωγός μας. Το ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι. Θα έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Στείλτε μας και τα μηνύματά σας για τον κύριο Γεωργιάδη. Για πάμε να τον ακούσουμε τον μεταξύ τι. Ναι. Και οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ, όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση για να γίνει αυτό το πράγμα, επέτυχαν καλή διάθεση. Όχι, δεν λέω ότι πανηγύρισαν και ότι είναι δυσευτυχισμένοι που έγινε. Μάλιστα. Λοιπόν. Θα τον έχουμε σε λίγο, θα συζητήσουμε όλα. Για να κλείσουμε λίγο τώρα την πρώτη ατζέντα της ημέρας, ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης που αυτή τη φορά νομίζω τα βρίσκει λίγο πιο σκούρα από άλλες φορές. Ναι, και έχει κληθεί σήμερα και από την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, την κυρία Γεροβασίλη, και από τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Τζανακόπουλο. Δεν ξέρω, θα βάλω ένα ερωτηματικό. Για συστάσεις. Για απαντήσεις. Για εξηγήσεις. Για καφέ. Πάντως τον κάλεσαν τελικώς. Θυμάσαι που ήταν να δημιουργηθεί αυτή η επιτροπή και δεν στο ΣΥΡΙΖΑ. Για τον Τζακαλώτο. Ακριβώς, μάλιστα. Για τον Τζακαλώτο. Δεν είναι στην φιλοσοφία του κόμματος, εν πάση περιπτώσει. Τελικώς, αντί για αυτή την επιτροπή, θα έχουμε τις εισηγήσεις, τις συστάσεις των δύο, του κ. Τζανακόπουλου και της κ. Γεροβασίλη, στον κ. Πολάκη. Δεν ξέρω τι θα πούνε. Τι θα του πούνε. Δεν ξέρω κάνε τι θα βγει αλλά μην ξαναβγάλει σέλφι. Δεν θεωρώ ότι του ζητούν συνάντηση για να του πούνε καλά έκανες. Ναι. Εγώ πάλι δεν θεωρώ ότι του ζητούν συνάντηση για να τον μαλώσουν τον Πολάκη. Ούτε με αυτό. Πάντως ότι μπορεί να είναι και κάτι, πώς να το πω. Ναι. Είναι κάτι λίγο επικοινωνιακό. Επικοινωνιακό, κάτι, αυτή τη λέξη να στείλουμε ένα μήνυμα. Και επειδή είναι πρωί δεν την έβρισκα. Δεν το αφήνουμε να πέσει κάτω. Αυτό το για πάνω να ακούσουμε την κυρία Γεροβασίλη. Πρέπει κάποιος να είναι πιο προσεκτικός, ανεξάρτητα εάν υπάρχει πρόβλημα επί της ουσίας. Συχνά η ουσία διαφεύγει και αυτό το οποίο αποτυπώνεται είναι ακριβώς μια εικόνα. Μάλιστα. Κάποιος να είναι πιο προσεκτικός. Πιο προσεκτικός. Φανταζόμαστε στις ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε. Χθες δοκιμάστηκε πάρα πολύ η Κρήτη, γι' αυτό θα έχουμε από νωρίς την Ευτυχία την Πενταράκη κοντά μας. Θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη φυσικά που βρίσκεται στο επίκεντρο, να καλημερίσουμε και τον Άρη τον Κουτσιούκη. Πάμε και στους δύο λοιπόν. Να δούμε τους συναδέλφους, ξέρω η Ευτυχία μας. Καλημέρα, καλημέρα και στον Άρη. Καλημέρα, καλώς καλημέρα. Ευτυχία, καλημέρα. Τι γίνεται. Καλημέρα. Δύσκολα, δύσκολες εικόνες. Περιμένουμε, δύσκολα πολύ, πολύ δύσκολες. Παιδιά, δεν πέρασαν 20 μέρες από την προηγούμενη κακοκαιρία και ο Δήμος Χερσονήσου στο Ηράκλειο δοκιμάστηκε πάρα πολύ σκληρά. Πολύ σοβαρά προβλήματα, μέχρι και μερική εκένωση περιοχής έγινε και στο Ρέθυμνο. Ευτυχώς, να σας ξεκινήσω από ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας και παρά την πολύ βροχή που έριξε δυτικά εδώ στα Χανιά, δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα. Ωστόσο, το πρωί, τώρα που θα ξημερώσει, θα φανεί και το μέγεθος του προβλήματος που θα αρχίσουν να υποχωρούν τα νερά. Μιλάμε για τεράστιες ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια, αυτοκίνητα, περιουσίες, δρόμους, γέφυρες έχουν πέσει, έχουν αποκοπεί ολόκληρα χωριά. 9 ώρα το πρωί θα βρίσκεται εδώ κλιμάκιο κυβερνητικό με τους υφυπουργούς, τον κύριο Λιβάνιο εσωτερικών, των μεταφορών, τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον κριτικό, τον κύριο Αυγενάκη επίσης του αθλητισμού και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, τον κύριο Καραγιάννη, οι οποίοι θα παραβρεθούν σε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και θα κάνουν και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Πρέπει παιδιά, να σας πω ότι έγιναν, παιδιά, εικόνες είναι σοφαριστικές, από τις 37 διασώσεις στο Ηράκλειο και τις 7 στο Ρέθυμνο, είχαμε 23 ανήλικα παιδιά. Παιδιά που ήταν μόνα τους στα σπίτια, πρέπει να σας πω, καθώς ας μην ξεχνάμε ότι έχουν κλείσει τα σχολεία. Mm-hmm. Πολλά παιδιά ήταν στο σπίτι, γονείς τους λείπουν σε δουλειά, έφηβοι κυρίως. Φοβερό. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε να τους απεγκλωβίσουν και 3 άτομα με ειδικές ανάγκες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση ένας ιερέας βρήκε ένα ανήλικο με υποθερμία, παιδιά. Ναι. Είναι φοβερό αυτό που μας λες για τα παιδιά, για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου που έμειναν σπίτι. Σκεφτείτε την αγωνία των γονιών που είναι στη δουλειά και δεν ξέρουν ότι το παιδί. Στο σπίτι τώρα. Και δεν μπορούσαν να το προσεγγίσουν. Βλέπεις τα νερά που είναι. Δεν μπορούσε να πλησιάσει. Κανείς τώρα. Ναι, νερά ήταν ποτάμια. Έφτασαν.
Ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια, Ευτυχία. Γιατί τα πλάνα που μας στέλνετε είναι συγκλονιστικά. Οι δρόμοι είναι ποτάμια στην κυριολεξία. Παρασύρουν αυτοκίνητα. Είναι θαύμα. Θυμάστε χθες το πρωί που λέγαμε ότι πήγε η ΕΜΑΚ στη θάλασσα για να σιγουρευτεί ότι μέσα στα τόσα αυτοκίνητα δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος. Μάλιστα. Για να δούμε. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά όσον αφορά στις ανθρώπινο κεφάλαιο. Και ας ελπίσουμε θα μας τα πει και ο κλέαρχος, ο οποίος επίσης το είχε πει. Είχε επισημάνει ο κλέαρχος ότι στην Κρήτη, παιδιά, θα έχουμε θέματα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα σε λίγα λεπτά μαζί μας ο κλέαρχος Μαρουσάκης. Ευτυχία, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Την καλημέρα μας στην Κρήτη. Καλημέρα, ευτυχία μας. Και πάμε στην πατρίδα μου τώρα. Από τη Θεσσαλονίκη έρχεται η ελπίδα. Από τη Θεσσαλονίκη, από τον Κουτσούκη και τον Μπουρλά. Από τον Μπουρλά, ναι. Έτσι, γέννημα από τον Μπουρλά και τον Κουτσούκη. Δεν ξέρω. Από τον Μπουρλά πρώτα. Μην εντάξει, εγώ τον Κουτσούκη ξέρω, ο άνθρωπος μου είναι ο Άρης. Καλημέρα. Άρη, τι γίνεται, πώς είστε? Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Όντως, έφερε ελπίδα η εξέλιξη αυτή από την Pfizer. Βέβαια, είναι και άλλες οι εταιρείες που ετοιμάζουν τα εμβόλια. Θα έχουμε πολλές επιλογές από ό,τι φαίνεται. Αλλά τώρα η κατάσταση είναι δύσκολη. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο του εμβολίου. Και εδώ οι άνθρωποι της υγείας παλεύουν καθημερινά σε μια οριακή κατάσταση. Κάπως δεν προσέξαμε, είπε ο κύριος Κικίλιας χθες. Και η θετικότητα έχει φτάσει στο 32% στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μιλάμε. Τουλάχιστον χρησιμοποίησε πρώτο πληθυντικό. Ανθρώπους που. Είπε δεν προσέξαμε. Ναι, αυτό. Έβαλε και αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με πολλές πλευρές. Έτσι, ναι. Έλα, ρε μας. Φαίνεται λοιπόν πως η κατάσταση είναι δύσκολη και καλούνται να βοηθήσουν και οι ιδιώτες γιατροί σε αυτή την περίπτωση, καθώς έχουμε μια έκκληση από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στους ιδιώτες γιατρούς να συνδράμουν με ειδικές συμβάσεις, με όρους ευνοϊκούς και για εκείνους θα μπορούν να διατηρήσουν και τα ιδιωτικά τους ιατρία. Βέβαια, εδώ δημιουργεί και ένα ζήτημα με τους γιατρούς του ΕΣΥ να λένε ότι δημιουργούνται γιατροί δύο ταχυτήτων, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση αυτό που προέχει είναι να σωθεί η κατάσταση, γιατί τα πράγματα νομίζω ότι έφτασαν σε ένα σημείο πολύ οριακό. Να μας πεις λίγο πώς είναι στην πόλη η κατάσταση, με την έννοια ότι εδώ βλέπουμε τις πρωινές ώρες δηλαδή που πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά, ότι έχουμε κίνηση. Υπάρχει δηλαδή κυκλοφοριακό, ότι κυκλοφορεί ο κόσμος, πηγαίνει στις δουλειές του, φαίνεται αυτό. Εκεί πώς είστε, πώς είναι το κλίμα? Στη Θεσσαλονίκη μποτιλιάρισμα δεν είχαμε αυτές τις ημέρες. Μάλιστα εμείς εδώ το lockdown το ξεκινήσαμε και λίγο νωρίτερα και ίσως προσαρμοστήκαμε πιο εύκολα σε αυτές τις νέες συνθήκες που δεν είναι βέβαια και lockdown με τη μορφή του Μαρτίου. Όντως βλέπουμε πολύ μεγαλύτερη κυκλοφορία στους δρόμους σε σχέση με το προηγούμενο εκείνο διάστημα και φαίνεται ότι και αρκετοί εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση. Είχαμε και τους αμετανόητους, δηλαδή λίγο τον αέρα. Εχθέση τι είχαμε? Είχαμε μάζοξη σε πλατεία στον Εύωσμο και πήγε η αστυνομία. Ναι. Χθες το βράδυ χρειάστηκε να πάει η αστυνομία στην πλατεία Ευόσμου, γιατί είχαν συγκεντρωθεί παρέες νεαρών σε διάφορα σημεία. Αστυνομικοί έκαναν ελέγχους για να διαπιστώσουν αν οι νεαροί είχαν χρησιμοποιήσει το SMS που επιτρέπει την έξοδο για άθληση. Βέβαια, άλλο η άθληση και άλλο το να κάθεσαι σε ένα παγκάκι με καμιά μπύρα. Είναι λίγο διαφορετικό. Σε μια κατάσταση, ελάτε, νομίζω. Είναι αυτό που ο Ελπολής μας έφερε εδώ, που μας έφερε το πάρτι στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε και όμως και μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Ναι, είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό στην οδό Γιάννητσών. Σύμφωνα με πληροφορίες του φέστιβαλ, λίγο πριν τις 11 το βράδυ, ένα άτομο διεμφυλικό που εκδιδόταν στο συγκεκριμένο σημείο δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από άλλο άτομο. Τραυματίστηκε στο στήθος. Μάλιστα, μεταφέρθηκε, ήρθε μόνος του εδώ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται. Ευχόμαστε να περάσει γρήγορα. Να πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Άρη μας. Καλημέρα, καλημέρα. Να είναι καλύτερη ημέρα σήμερα για Θεσσαλονίκη. Δήμητρα Μανιαβού είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε με τα ενθαρρυντικά νέα για το εμβόλιο της Pfizer. Mm-hmm. Σήμερα, όπως προείπατε κι εσείς, αναμένεται εντός της ημέρας να εγκριθεί το συμβόλαιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι. Για έως και 300 εκατομμύρια δόσεις του συγκεκριμένου εμβολίου. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο υποσχόμενο εμβόλιο μέχρι στιγμής, τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να νικηθεί ο κορονοϊός. Είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer έκανε και μία ανάρτηση χθες, ο κ. Αλμπέρ Μπουρλά,
γράφοντας πως εάν εγκριθεί το εμβόλιο της εταιρείας για τον κορονοϊό, θα αποτελέσει ένα σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εθνικών και κρατικών προγραμμάτων πρόληψης, αλλά όχι το μόνο. Όλοι, ο καθένας, πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας και των τοπικών υγειονομικών αρχών. Και σας παρακαλώ, θυμηθείτε να φοράτε τις μάσκες σας. Μάλιστα. Άλμπερτ Μπουρλά. Θα τον θυμόμαστε τον κύριο Μπουρλά. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως έχουν συμβόλαιο ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χορήγηση 100 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της Pfizer. Με την Αμερικανική κυβέρνηση να εκφράζει την πεποίθηση ότι θα ξεκινήσει τον εμβολιασμό των Αμερικανών το Δεκέμβριο και θα δώσει φυσικά προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες και στο υγειονομικό προσωπικό. Πάμε να δούμε τώρα τα νέα από τον Biden. Ναι. Λοιπόν, εχθές, ή μάλλον όχι, να πάμε στην Ιταλία. Να πάμε στην Ιταλία καλύτερα, γιατί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Που είναι τα πράγματα αρκετά κρίσιμα, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του κορονοϊού. Η χώρα οδεύει προς ένα γενικό καθολικό lockdown. Η κατάσταση ιδιαίτερα στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας στην Νάπολη είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Μονάδες κινητής θεραπείας, βλέπετε, κινητές μάλλον μονάδες θεραπείας έχουν σπεύσει για να συνδράμουν την κατάσταση. Εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί έζησαν αυτό το θρίλερ το περασμένο Μάρτιο. Οι εικόνες νομίζω ότι έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό και στη μνήμη όλων μας. Δεν θα τις ξεχάσουμε ποτέ. Ναι. Καλά το δες τώρα εσύ, αλλά δεν το... Ποτέ, ούτε σε ταινία εκείνες οι εικόνες που είχαμε δει πέρσι την Άνοιξη στην Ιταλία. Και τώρα δυστυχώς στην κορύφωση του δεύτερου κύματος, όπως λένε οι υγειονομικές αρχές στην Ιταλία, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι στο πάτωμα. Δεν υπάρχουν δηλαδή κλίνες. Και είναι αναγκασμένοι στην Νάπολη ιδιαίτερα, που εκεί η κατάσταση είναι πραγματικά στο κόκκινο, να περιμένω ακόμη και στο αυτοκίνητο. Και την ίδια ώρα στη Γερμανία έχει πάλι διαδήλωση αρνητών μάσκας. Υπάρχει λοιπόν στη Λειψία. Σε άλλο πλανήτη ζουν. Περί τα 20.000 λοιπόν διαδηλωτών, είχαμε και συγκρούσεις μικρής έκτασης με την αστυνομία. Διαδήλωναν λοιπόν στους δρόμους της Λειψίας κατά των περιοριστικών μέτρων. Οι περισσότεροι είναι και αρνητές της πανδημίας και διαδηλώνουν και για το νέο lockdown το οποίο έχει επιβληθεί στην χώρα από τις 2 Νοεμβρίου. Περισσότεροι, έτσι. Το να μην θέλεις το lockdown είναι άλλο από το να μην θέλεις να φοράς μάσκα που ξέρεις ότι έτσι θα έχεις διασπορά του κορονοϊού. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έτσι. Ναι, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, τα πιστεύω του, η οικονομία όλων των χωρών έχει πληγεί σημαντικά. Οι οικογένειες δεν έχουν πραγματικά τρόπο να επιβιώσουν. Είναι διαφορετικό το κλείσιμο μιας αγοράς από το να λέω δεν γουστάρω να βάλω μάσκα και δεν βάζω. Και ό,τι γίνει. Ναι. Και ό,τι γίνει. Ναι, ακριβώς. Σε μένα στο σπίτι μου, ό,τι γίνει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε και στην. Πάμε τώρα έτσι να πάρουμε και μια ανάσα, ρε παιδιά, να δούμε αυτό το τρένο του μέλλοντος. Περίμενε να δεις τώρα ποιο θα το πάρει. Θα το πάρω να πάω. Πού πάει το μοχό. Πού πάει. Α, το Hyperloop αυτό. Πού πάμε. Λοιπόν, ήταν το πρώτο. Στην Νεβάδα πάμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιτυχής η πρώτη δοκιμαστική μεταφορά με Hyperloop από την εταιρεία Virgin σε ένα ειδικό χώρο δοκιμών στην έρημο της Νεβάδα. Με δύο επιβάτες μέσα που ταξίδεψαν μία διαδρομή 500 μέτρων σε μόλις 15 δεύτερα, παιδιά, φτάνοντας στα 172 χιλιόμετρα την ώρα. Σε κενό αέρος κινείται η κάψουλα αυτή. 500 μέτρα ή 500 μέτρα. Μέτρα, 15 δεύτερα. Σε 15 δεύτερα είναι το τρένο του μέλλοντος που θα διανύει τεράστιες αποστάσεις μέσα σε λίγα λεπτά. Η επίδειξη έγινε κυρίως για να δείξει ότι είναι... υπάρχει ασφάλεια στο συγκεκριμένο ταξίδι. Άμενα να μπω σε κάψουλα, πάω στο διάστημα. Έλατε. Όχι να πας από την Αϊόβα στην Αριζόνα. Λοιπόν, και για τις κυρίες. Σε δημοπρασία, σπάνιο ροζ διαμάντι, λέει 38 εκατομμύρια δολάρια. Και έλεγα, τι θα τα κάνω τα χρήματα. Έλατε. Τα έχω στην τράπεζα. Πάντως, παιδί μου, αλήθεια, δεν ξέρω τι το κάνεις αυτό. Άντε και έχεις 38 εκατομμύρια, τι το κάνεις αυτό. Πού το βάζεις. Στο δάχτυλο δεν χωράει. Το δάχτυλο. Γιατί, Άκη μου. Χωράει, λέει η Λινάρδου. Το δάχτυλο χωράει. Το βάζεις, είπε. Ναι, στο κούτελο, στα τον Ινδό, δεν ξέρω. Κάπου το βάζεις. Σήμερα θα δημοπρατηθεί. Γιατί δεν γίνεται να το έχεις για το συγκεκριμένο. Ναι. Είναι πολύ σπάνιο. Χρειάστηκε ένας χρόνος για να κοπεί και για να γυαλιστεί. 14 καράτια. Είναι σε κυρία, το βάζεις στο δάχτυλο. Έτσι. Μπράβο.
Είναι μόλις το τρίτο ροζ διαμάντι που δημοπρατείται τα τελευταία 10 χρόνια και λέγεται το πνεύμα του Ρόδου λοιπόν, για αυτό το ιδιαίτερο ροζ μοβ χρώμα που πάρ έχει. Πάρτε εσείς την Ελένη και μην ανησυχείς, θα βρει που θα το βάλει η Ελένη. Εντάξει. Πάρτε το εσύ. Κάτι ψηλά μου υπολείπονται, τα υπόλοιπα τα έχω. Καλημέρα, Δημήτρη. Και για τα σκυλάκια. Ποια σκυλάκια? Του Biden. Έλα, δώστα. Του Biden είναι να μην τα πούμε. Του Biden τα σκυλιά θα είναι ιδιαίτερα. Επειδή η εκλογή του Biden δεν θα φέρει μόνο τον ίδιο στο Λευκό Οίκο, θα φέρει και τα κατοικίδια του. Είναι ο Μαγιόρ, που είναι 2 ετών, είναι ένα ήταν αδεσποτάκι αυτό, από ένα άσυλο κακοποιημένων και εγκαταλελειμμένων σκύλων. Και ο Τσάμπ, που είναι 12 ετών, πιο μεγάλος. 4 χρόνια τώρα δεν είχε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ήταν μάλιστα και ο μοναδικός που δεν είχε κατοικίδιο εδώ και έναν αιώνα, ο μοναδικός πρόεδρος. Τώρα επιστρέφει. Επιστρέφουν τα κατοικιδιάκια και έχουν αποκτήσει και το δικό τους λογαριασμό στο Twitter. Έχει χώρο ο Λευκός Οίκος. Έχει χώρο. Αλίμονο. Ναι. Λοιπόν. Γερμανικά, επιμενικά, πολύ όμορφα. Καλημέρα, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στον Κρήτη να δούμε τι θα γίνει με τις βροχές. Το έχεις πει. Είχες πει ότι στην Κρήτη, το έχεις επισημάνει, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έπεσε μεγάλος όγκος νερού. Υποχωρεί σιγά σιγά από το μεσημέρι σήμερα και μετά. Να πούμε ότι ορισμένες περιοχές της Κρήτης κατέγραψαν ύψος βροχής που αντιστοιχεί σχεδόν σε ετήσιο συνολικό ύψος βροχής. Δηλαδή, για ορισμένες περιοχές ξεπεράσαμε και τα 200-250 χιλιοστά. Το 1994, όταν στην Αττική είχαμε τη φωνική καταιγίδα, ξεπεράσαμε τα 100-120 χιλιοστά. Άρα, καλά λέμε ότι από θαύμα δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Ήταν πολύ μεγάλο όγκο νερού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα που έπεσε και αυτό βέβαια οφειλόταν στον ωμέγα εμποδιστή που είχαμε πει εδώ και αρκετές ημέρες και έδωσε την ευκαιρία στα βαρομετρικά χαμηλά να παραμένουν μεγάλο χρονικό διάστημα στα νότια τμήματα της χώρας μας, δηλαδή και να ξεσπάσουν. Και να ξεσπάσουν γιατί πήρανε πολύ υγρασία και ενέργεια. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς θα έχει η εξέλιξη. Ας ξεκινήσουμε από τις θερμοκρασίες. Θα δούμε ότι για άλλη μια ημέρα, κυρίως στην κεντρική και βόρεια επιρροτική χώρα, κάνει αρκετό κρύο προς την περιοχή της Φλόρινας. Όπως επίσης βλέπετε χαρακτηριστικά προς τα Ιωάννινα και στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, ο υδράργυρος δείχνει τα θερμόμετρα δείχνουν 2 με 6 βαθμούς Κελσίου περίπου. Βλέπετε καλύτερες θερμοκρασίες προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης, προσεγγίζουμε τους 14 με 15 βαθμούς. Λίγο πιο νότια προς τη Λάρισα, επίσης έχουμε 14 βαθμούς Κελσίου. Στο Ανατολικό Αιγαίο, προς τη Λέσβο, προς τη Λίμνο, στο βόρειο-βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, προσεγγίζουμε τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Και προς τη Σκόπελο, τα θερμόμετρα δείχνουν 17 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή νοτιότερα, το περισσότερο κρύο για άλλη μία μέρα το συναντούμε στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Η Τρίπολη αυτή τη στιγμή καταγράφει 6 βαθμούς Κελσίου. Στο κέντρο της Αθήνας είμαστε σε καλύτερες θερμοκρασιακές τιμές. Τα θερμόμετρα δείχνουν 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Στην Πάρνη θα έχουμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία για τον Ομό Αττικής. Είμαστε κοντά στους 6 με 7 βαθμούς. Και πιο νότια, μέσα στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στο νότιο Αιγαίο, έχουμε θερμοκρασίες κοντά στους 16 με 18 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα έχουμε ισχυρές καταιγίδες προς την περιοχή της Καρπάθου, στο Καρπάθιο θα λέγαμε, και προς την Κρήτη μετακινούνται αυτοί οι πυρήνες καταιγίδων, όπως θα δούμε τώρα στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά τις συμπαγείς συννεφιές που καλύπτουν τμήματα του νοτίου Αιγαίου, σιγά σιγά μετατοπίζονται προς τα δυτικά τμήματα και αυτό εδώ είναι στην ουσία το παράξενο της όλης υπόθεσης που δεν συνηθίζεται. Τα βαρομετρικά χαμηλά παρουσιάζουν μία κίνηση για το βόρειο ημισφαίριο από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ο μέγα εμποδιστής, αυτός δηλαδή ο αντικυκλώνας που καλύπτει μεγάλο τμήμα της κεντρικής Ευρώπης και φτάνει μέχρι και τη χώρα μας, στα βόρεια τμήματα της χώρας μας, οδηγεί αυτές τις κακοκαιρίες σε μια ανάποδη τροχιά. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι από το νοτιοανατολικό Αιγαίο σιγά σιγά μετατοπίζονται αυτά τα συστήματα προς την περιοχή της Κρήτης, γι' αυτό και δίνουν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, μιας και παίρνουν συνεχώς ενέργεια και υγρασία μέσα από αυτές εκεί τις θάλασσες, που η θερμοκρασία τους είναι κοντά στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Θα πρέπει να δείξουμε προσοχή και σήμερα Τετάρτη μέχρι και το μεσημέρι απόγευμα, ιδιαίτερα προς την περιοχή της Κάσου, στην Κάρπαθο, όπως επίσης χαρακτηριστικά και στην Κρήτη, θα έχουμε κατά διαστήματα ισχυρές βροχές σε καταιγίδες. Πάμε λοιπόν να τα δούμε τώρα αναλυτικά στους επόμενους μας χάρτες. Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη, στα νοτιότερα τμήματα του Αιγαίου αναμένουμε αυξημένες συννεφιές με βροχές σε καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Προοδευτικά όμως και κυρίως από το μεσημέρι απόγευμα και μετά, τα φαινόμενα θα εμφανίσουν τάση εξασθένησης. Στην υπόλοιπη χώρα δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Παρ' όλα αυτά όμως, στα ανατολικά επιρροτικά τμήματα θα έχουμε κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Πολύ δυνατοί άνεμοι μέσα στο Αιγαίο παραμένουν έτσι με εντάσεις κοντά στα 7 με 8 μποφόρ και ο υδράργυρος στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, στους 20 με 23 στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας. Τώρα για την περιοχή της
της Αττικής σήμερα περιμένουμε λίγες τοπικές συννεφιές που θα είναι περισσότερες κυρίως προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα και δεν αποκλείεται να σημειωθούν κάποιες πρόσχερες τοπικές βροχές κυρίως γύρω-γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη. Πολύ ισχυροί όμως οι βοριάδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα, θα προσεγγίσουν με τα 7 τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ. Και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι, κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου, ξεκινάμε περίπου από τους 14 με 16 τώρα νωρίς το πρωί. Περισσότερο βέβαια το κρύο προς τη Βόρεια Αττική. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε τοπικές συννεφιές αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, κυρίως σε κεντρικές περιοχές. Οι άνεμοι εδώ στο Θερμαϊκό θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, με μέτριες εντάσεις θα είναι πιο ενισχυμένοι όμως οι ανατολικοί, βορειοανατολικοί άνεμοι στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Ανατολικότερα τώρα προς την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο θα έχουμε τοπικές συννεφιές. Κυρίως στα πιο ανατολικά τμήματα αυτών των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Πολύ δυνατή και εδώ η βοριάδα στο βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο και ο υδράργυρος κοντά στους 18 βαθμούς. Ξεκινάμε κοντά από τους 5 με 8 τώρα νωρίς το πρωί. Νότιότερα τώρα προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Για την περιοχή της Ρόδου και του Καστελόριζου δεν φαίνεται να έχουμε βροχές και καταιγίδες, θα έχουμε κάποιες τοπικές συννεφιές. Αυτά τα νεφικά συστήματα που είδαμε και προηγουμένως στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου απασχολούν κυρίως τμήματα που βρίσκονται προς το Καρπάθιο, δηλαδή προς την Κάρπαθο και την Κάσο και μετατοπίζονται προς την περιοχή της Κρήτης. Άρα λοιπόν και σήμερα μέχρι το μεσημέρι απόγευμα θα έχουμε σε αυτές τις περιοχές ισχυρές βροχές σε καταιγίδες και δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα ενισχυθούν σιγά σιγά στα 6 τοπικά ακόμη και 7 μποφόρ και ο υδράργυρος κοντά στους 22 με 23 βαθμούς με τις μεγαλύτερες βέβαια θερμοκρασίες στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα. Πάμε να δούμε τώρα για την εξέλιξη. Για αύριο Πέμπτη βλέπετε χαρακτηριστικά στο χάρτη των βροχοπτώσεων υποχωρούν οι χρωματισμοί από την Νότια Ελλάδα, δηλαδή από την περιοχή της Κρήτης. Άρα λοιπόν σιγά σιγά ομαλοποιείται η κατάσταση και πλέον πηγαίνουμε σε ένα πιο βελτιωμένο καιρό. Να δούμε και το χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων στον επόμενό μας χάρτη. Θα δούμε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι σιγά σιγά ένα νέο κύμα κακοκαιρίας μας έρχεται από την κεντρική Ευρώπη. Θα μας απασχολήσει την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά επιρροτικά τμήματα, ενισχυμένους βοριάδες και πάλι μέσα στο Αιγαίο, 6 τοπικά και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα θυμίζει περισσότερο χειμώνα, θα λέγαμε, κυρίως στην Ανατολική και Βόρεια Ελλάδα και μάλιστα νωρίς το πρωί και το βράδυ θα κάνει αρκετό κρύο. Αλλά χωρίς έντονα φαινόμενα, υποχωρεί λοιπόν αυτό το κύμα κακοκαιρίας, κάποιες βροχές κυρίως στην Ανατολική επιρροτική χώρα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Πάμε στον Δημήτρη Βάσαμο να δούμε τι γίνεται και με την αθλητική μας επικαιρότητα. Είναι έτοιμο το παλικάρι μας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα. Εσύ? Καλά, μια χαρά. Μπράβο. Να ξεκινήσουμε με κάποια τελευταία νέα χθεσινοβραδινά. Ναι. Υπήρχε ένα νέο κρούσμα κορονοϊού στον ΠΑΟΚ. Εντοπίστηκε στα τεστ που έγιναν πριν το τριήμερο ρεπό που θα δώσουν εν ώψη εθνικών ομάδων τώρα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Δεν έχουν ανακοινώσει ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος είναι θετικός στον κορονοϊό. Απομονώθηκε φυσικά. Τηρούνται όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα για να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά κλπ. Στον ΠΑΟΚ και γενικότερα στη Λίγκα υπάρχει μια τάση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί κανονικά το πρωτάθλημα και να μην υπάρχει το θέμα αυτό με τις συνεχείς αναβολές. Έχουμε ήδη 11 μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, 6 μάτσε εκκρεμούν. Στο εξής, να υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων που απαιτούνται για την αναβολή ενός παιχνιδιού και να αλλάξει το αρχικό πρωτόκολλο που είχε ψήφιστε, ήταν 3 μέχρι στιγμής στα τελευταία τεστ, να αυξηθεί, να γίνει 6, 5, είναι ακόμα υποσυζήτηση. Αλλά γενικά υπάρχει αυτό το θέμα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί κανονικά το πρωτάθλημα και να τελειώσει φυσιολογικά, να μην έχουμε τα περσινά φαινόμενα να πιάσουμε πάλι καλοκαίρι. Υπάρχει και Euro φέτος. Να σας πάω στην εθνική μας ομάδα, η οποία δίνει σήμερα φιλικό παιχνίδι με την Κύπρο 5 παρατέταρτο στη Ριζούπολη, ζωντανά από το Open, σε περιγραφή Πάνου Βόγλη, Μιχάλη Τσίγκρη. Οι διεθνείς μας προπονήθηκαν χθες για τελευταία φορά. Ακολουθούν δύο δύσκολα παιχνίδια για το Nations League με Μολδαβία και Σλοβενία, όπου θα κριθεί και η πρώτη θέση στο Nations League. Θέλουμε την πρώτη θέση για να ανέβουμε κατηγορία και να μπορούμε να διεκδικούμε περισσότερα πράγματα και προκρίσεις Euro και Μουντιάλ. Αποχώρησε με τραυματισμό ελαφρύ διάστημα ο Γιώργος Μασούρας, ο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Πιθανότατα είναι ελαφρύ διάστημα, δεν είναι κάτι σοβαρό. Ωστόσο, λογικά δεν θα δώσει το παρόν στο σημερινό μας φιλικό. Κυριακή με Μολδαβία. Την επόμενη Τετάρτη με Σλοβενία εντός έδρας θα παίξει στην Τούμπα η εθνική ομάδα. Όλα τα παιχνίδια ζωντανά από το Open. Σήμερα 5 παρατέταρτο με την Κύπρο. Ιδιαίτερη αγωνιστική δράση δεν υπάρχει λόγω διακοπής εθνικών ομάδων και φυσικά όλων των θεμάτων που έχουμε με κορονοϊό κλπ. Οπότε θα σας πάω σε κάτι διαφορετικό. Στην Football League η ΑΕΠ Κοζάνης είχε ανέβει φέτος πρώτη φορά στην κατηγορία και είχε κάνει μια μεγάλη μεταγραφή το καλοκαίρι. Είχε πάρει τον Ιάπωνα Τακαγιούκι Μοριμότο, ο οποίος έχει παίξει 103 φορές στο Ιταλικό πρωτάθλημα στη Σέρια στην πρώτη κατηγορία. Ωστόσο, ο Ιάπωνας δεν πρόλαβε να λάμψει.
με το πρωτάθλημα δεν ξεκίνησε ποτέ λόγω συνθήκων κλπ. Παίζουμε μόνο την πρώτη κατηγορία. Αποχώρησε, χωρίς να προλάβουμε να τον δούμε, στην τρίτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι. Θα πάει στην Ισπανία να προπονηθεί με τον αστέρα και φίλο του Ιάπωνα, Σίνζι Καγκάβα. Και βλέπουμε, δεν πρόλαβε να λάμψει. Ήρθε, δεν έκανε και έφυγε. Έκανε προπονήσεις, δεν προλάβαμε να τον δούμε ποτέ. Τη μασκούλα να βάλει λίγο πιο πάνω. Εντάξει, ωραία, την έβαλε. Μας άκουσε. Και έφυγε. Λοιπόν. Και να κλείσουμε και με το. Μας βασανίσει τώρα, αφού έφυγε και έφυγε. Αφού έφυγε κιόλα. Να κλείσουμε και με τον Κόμπι Μπράιαντ, τον εκλειπώντα αστέρα του NBA, ο οποίο. Το σπίτι το οποίο μεγάλωσε στη Φιλαδέλφια πουλήθηκε έναντι 810.000 δολαρίων. Βλέπετε, ένα σπίτι δεν πρόκειται για κάτι σπουδαίο. Ναι. Είναι ένα κανονικό σπίτι με μια μπασκέτα απ' έξω. Ωστόσο, λόγω του ότι τη ιδιαιτερότητα ότι μεγάλωσε και γεννήθηκε εκεί ο Κόμπι Μπράιντ, πουλήθηκε έναντι 810.000. Τι έκανε σε αυτή την μπασκέτα. Έμαθε τον μπάσκετ που όλοι απολαύσαμε στη συνέχεια και δυστυχώς στο μαύρο 2020 ήταν. Χάσαμε τον Κόμπι Μπράιντ που γεννάρισε εκείνο το θλιβερό δυστύχημα. Μεγάλη απώλεια, μεγάλη απώλεια. Τεράστια μορφή και άφησε πίσω του και. Εννοείται και. Λιγωμένες ψυχές. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρο. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διάλειμμα να πάρουμε μία ανάσα. Θα επιστρέψουμε να δούμε και τα μηνύματά σας τα οποία. Πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά. Και πολύ όμορφα μηνύματα σήμερα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Είναι καλύτερο να ξεκινάμε τη μέρα μας λίγο πιο αισιόδοξα και με καλές ευχές, με ζεστές ευχές. Με θετική διάθεση, όπως λέει και η Ντόρα. Μπας και τη βγάλουμε την παρτίδα λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, Volkswagen T-Roc, 1000 κυβικά, 115 άλογα, 23.200 ευρώ η αξία του, αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας. Είναι καταπληκτικό, έχει εκφραστική σχεδίαση, έχει αμέτρητες επιλογές εξατομίκευσης, υψηλή ποιότητα κατασκευής, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια ξεχωρίζει σε όλους τους τομείς. Το T-Roc, θα επαναλάβω την αξία των 23.200 ευρώ, αξίζει να το διεκδικήσετε είτε τηλεφωνώντας είτε στέλνοντας μήνυμα στο 14999. Πάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Μιχάλη Γνατιού. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 6 και 44. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι όταν είμαστε σε lockdown, ναι. Ο κόσμος ξυπνάει νωρίτερα. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως γιατί δεν είμαστε τόσο. Ίσως γιατί δεν είμαστε τόσο κουρασμένοι όσοι παραμένουν στο σπίτι και έχουμε χορτάσει λίγο ύπνο παραπάνω, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν μπορούμε να εκτονωθούμε διαφορετικά. Καλημέρα στον κύριο Βιβιλάκη, στον κύριο Σαγρή, στον κύριο Σαμπάνη, στον κύριο Παπαδόπουλο. Στην Καλλικράτεια της Χαλκιδικής, στον κύριο Λιμενίδη, στον κύριο Γιάννη Τσιμητρή, στον κύριο Παπά, στον κύριο Παυλίδη, στον κύριο Θάνο, στον κύριο Κιάφα, στην κυρία Κατελήφου, στην κυρία Ιουλία. Καλή δύναμη με υγεία και αισιοδοξία μας λέει και σε εσάς, στην κυρία Αλεξανδράκη, στον κύριο Πεχλιβανίδη, στην Ορεστιάδα, στον κύριο Κάτσικα, στον κύριο Ματζουράνη, στον κύριο Νίκο, στον κύριο Βασιλείου, στον κύριο Μαυροκεφαλίδη, στον κύριο Κωστόπουλο, στον κύριο Μαθιούδη, στην κυρία Βλάκου, στον κύριο Χατζηστρατή. Είδες πόσο γρήγορα τα λέω σήμερα. Αμέ. Και στην κυρία Μαρία Παπαδάκη. Όμορφα μηνύματα. Καλημέρα, παιδιά. Με ωραίες ευχές σήμερα. Έχουμε ξυπνήσει ευδιάθετοι. Τετάρτη, νομίζω. 11 Νοεμβρίου. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε πάμε το Μιχάλη. Γιατί μας περιμένει ο Μιχάλης Ιγνατίου, γιατί έχουμε εξελίξει στις ΗΠΑ και ο Πομπέο έχει κάνει μια δήλωση για ομαλή μετάβαση, λέει, σε νέα προεδρία Τραμπ, σε νέα θητεία Τραμπ. Ναι. Και ο Μπάιντεν έχει κάνει δηλώσεις και λέει ότι η μετάβαση έχει ξεκινήσει, είναι ντροπή που ο Τραμπ τα λέει αυτά. Καλημέρα στον Μιχάλη τον Ιγνατίου. Πούντος. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μιχαλιό. Καλημέρα. Αν μου επιτρέπετε όμως να ξεκινήσουμε με μια είδηση για την πανδημία, διότι αφορά όλους μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη έσπασαν όλα τα ρεκόρ σε όλο τον κόσμο. Έχουν 201.000 κρούσματα. Από 100.000 που ήταν προχθές, διπλασιάστηκαν. Πιστεύεις, Μιχάλη, ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι είχαμε εκλογές, βγήκε πολύ κόσμο στους και δρόμους. Και με τις εκλογές έχει να κάνει και με τις διαδηλώσεις. Συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις. Με όλες αυτές τις συγκεντρώσεις του κυρίου Τραμπ, όπου μαζεύονταν χιλιάδες των χιλιάδων, χωρίς προφυλάξεις. Πάντως, περιγράφεται η κατάσταση ως. Όπως καταλαβαίνετε, ως πάρα πολύ άσχημη. Πάρα πολύ άσχημη. Τώρα, ο Μπάιντεν έχει φτιάξει μια επιτροπή, δημιουργεί μια επιτροπή. Έχει δημιουργήσει την επιτροπή, είναι σημαντικοί επιστήμονες. Βεβαίως δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτά που σκέφτεται. Για όταν αναλάβει όμως, έτσι. Ναι. Βεβαίως, όταν αναλάβει, εάν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της παράδοσης της εξουσίας, ήθιστε μερικά
μερικές προτάσεις του εκλεγμένου Προέδρου να τις ακούει ο νυν Πρόεδρος. Αλλά ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή να μην ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Οπότε θα έλεγα ότι έχουμε και μια όχι μόνο στασιμότητα, υπάρχει ένα διέξοδο σε αυτό το θέμα. Και επίγειο, όπως ξέρετε, διότι πρέπει να αλλάξουν χιλιάδες άνθρωποι. Οι οποίοι πρέπει να είναι έτοιμοι να αναλάβουν εβδομάδες πριν από την 20 του Ιανουαρίου του νέου έτους. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο κύριος Τραμπ είναι εξαφανισμένος. Θα κάνει μια εμφάνιση σήμερα για σας, μαζί με την πρώτη κυρία, για να τιμήσουν τους βετεράνους. Δεν ξέρουμε αν θα κάνει δηλώσεις ή αν θα εκδώσει κάποια ανακοίνωση οτιδήποτε. Την Τρίτη, σήμερα δηλαδή για μας, πήγε στο Oval Office, διότι ο λόγος για τον οποίο, παρά το γεγονός ότι δεν γίνονται καθόλου ανακοινώσεις, όταν ο πεζοναύτης είναι έξω από την πόρτα του Λευκού Οίκου, σημαίνει ότι ο πρόεδρος είναι στο Oval Office. Όταν ο πεζοναύτης δεν είναι εκεί, σημαίνει ότι ο πρόεδρος δεν είναι στο Oval Office. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν ο πεζοναύτης ήταν έξω από το Λευκό Οίκο, από την πόρτα του Λευκού Οίκου, σημαίνει ότι ο πρόεδρος επισκέφθηκε το γραφείο του. Αλλά δεν έχουμε, όλα όσα μαθαίνουμε είναι από φήμες, κάποιες πληροφορίες κλπ. Το σίγουρο όμως είναι ότι δεν δέχεται το αποτέλεσμα. Έτσι, αυτό μην το ξεχνάτε. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αλλαγή για αυτό το θέμα. Καμία απολύτως αλλαγή. Στο θέμα της πανδημίας που μας έλεγες, ο Φάουτσι θα είναι σε αυτή την επιτροπή, έχει κληθεί να είναι σε αυτή την επιτροπή από τον κύριο Μπάιντεν? Όχι, δεν είναι σε αυτή την επιτροπή, αλλά ο ίδιος είπε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Βεβαίως δεν έχει κανένα λόγο ο κύριος Μπάιντεν να τον αποπέμψει, διότι είναι ένας σημαντικός άνθρωπος, έχει υπηρετήσει 6 προέδρους, υπηρετήσε και δημοκρατικούς προέδρους, είναι πάντα άψογος. Θα έλεγα ότι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος στο παρασκήνιο αντιστάθηκε πολύ στον κύριο Τραμπ. Πολλά πράγματα δεν έγιναν που ήθελε ο κύριος Τραμπ, επειδή αντιστάθηκε ιδιαίτερα ο κύριος Φάουτς. Και έχουμε δει και τις κόντρες τους κατά καιρούς και πόσο Biden τον έχει εκθέσει κατά καιρούς και πόσο έχει κοντραριστεί μαζί του ανοιχτά. Ναι. Για το θέμα της πανδημίας. Ο κύριος Biden δρά και αντιδρά ως να είναι εκλεγμένος πρόεδρος. Είναι εκλεγμένος πρόεδρος. Βέβαια η φάση μεγάλη είναι το να γνωρίζουν όλες οι χώρες του κόσμου και ο φίλος σας ο κύριος Ερντογάν τελικά. Και δεν τον αναγνωρίζουν. Ξαφνικά όλοι αγάπησαν τον Τραμπ. Τον Μπάιντεν, με συγχωρείτε. Ναι, πολύ σωστά το είπες. Ναι. Και ο Τραμπ βέβαια παίζει το παιχνίδι. Του έστειλε ένα γράμμα παρηγοριάς βέβαια του κυρίου Τραμπ, αλλά θα έστειλε και στον κύριο Μπάιντεν τα συγχαρητήριά του και προσπάθησε να βάλει την ατζέντα στις αμερικανοδυτικές σχέσεις, νομίζοντας ότι είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος του κόσμου. Ναι. Αλλά την ατζέντα την βάζουν πάντα σε όλες τις κυβερνήσεις, την ατζέντα την βάζουν πάντα οι Αμερικανοί. Μόνο σε αυτή την τετραετία την έβαζε ο Ερντογάν. Τώρα έχουμε και μια εξέλιξη που θα σας εκπλήξει, πιστεύω. Διότι ο κύριος Πομπέο ανακοίνωσε ότι θα πάει στην Τουρκία. Αλλά θα πάει μόνο στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει μόνο τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μόνο. Δεν υπάρχει στην ανακοίνωση του State Department καμία αναφορά, έτσι, σαν να πηγαίνει απλά σε μία πόλη. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην τουρκική ηγεσία, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε επαφή με οποιοδήποτε αξιωματούχο της τουρκικής κυβέρνησης. Αυτό και αν δεν είναι μήνυμα. Μόνο. Αυτό και αν δεν είναι μήνυμα. Κοιτάξτε τώρα. Να μεταβαίνει στην Τουρκία. Συμβαίνει. Να βλέπεις τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να καταλάβουμε τι συμβαίνει, αλλά δεν τα καταφέραμε, πρέπει να σας πω. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι. Είναι ένα μυστήριο. Προφανώς υπάρχει ένας υπόγειος πόλεμος που πρέπει να ξεκίνησε ήδη τις τελευταίες μέρες. Δεν νομίζω να ξεκινήσει σήμερα, επειδή ο Ερντογάν θεωρήθηκε στο Λευκό Οίκο ότι πρόδωσε τον κύριο Τραμπ. Δεν νομίζω. Εμείς γνωρίζαμε από τις 4 Νοεμβρίου ότι είχε πρόθεση να πάει στην Τουρκία, στη Γαλλία, στο Ισραήλ, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πάει σε 7 χώρες.
Ναι. Με όλους, έχει συναντήσεις με τους προέδρους ή πρωθυπουργούς και τους ομολόγους του Υπουργού Εξωτερικών. Στην Τουρκία θα δει μόνο, επαναλαμβάνω, τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Βεβαίως, του χρωστά του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ναι. Διότι ποιος θα τον υποδεχθεί, Μιχάλη μου, θα κατέβει ως ιδιώτης ο κύριος Πομπέο? Γιατί... Όχι, θα πάει σαν Υπουργό Εξωτερικών. Θα τον υποδεχτεί ο Αμερικανός πρέσβης, ο γενικός πρόξενος. Όχι ο Τσαβουσόγλου, λοιπόν. Αν επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει παραμικρή αναφορά για οποιαδήποτε συνάντηση. Με... Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο και Μιχάλης. Και θα σας διαβάσω... Τα υπόλοιπα κράτη θα διαβάσω... με την πολιτική ηγεσία. Αλλά όχι και με την Τουρκία, Τουρκία όχι, έτσι. Κοίταξε, παραδείγματος χάρη για τη Γαλλία, λέει ότι πάει στη Γαλλία. Ναι. Θα συναντηθεί, λέει, με τον κύριο Μακρόν. Θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Λετριάν, και άλλους ανώτερους αξιωματούχους. Μετά λέει ότι μετά το Παρίσι, και θα διαβάζω την επίσημη ανακοίνωση, ο Υπουργός Πομπέο θα ταξιδεύσει στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας για να συναντηθεί με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίο, για να συζητήσει θρησκευτικά θέματα στην Τουρκία και την περιοχή και να προωθήσει την ισχυρή μας στάση για τη θρησκευτική ελευθερία σε όλο τον κόσμο. Ναι. Τελεία. Και έχει προηγηθεί προσφάτως η επίσκεψη. Περίμενε. Η τελευταία στάση του Υπουργού στην Ευρώπη θα είναι η Τυφλίδα στη Γεωργία. Και λέει, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο, με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών και πάει και πάει και πάει. Ναι. Από εκεί θα πάει από την Τυφλίδα, θα πάει στην Ιερουσαλήμ. Θα δει τον Νετανιάχου, τον Υπουργό Εξωτερικών και άλλους αξιωματούχους. Mm. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα συναντηθεί με τον πρίγκιπα κλπ. Προσέξτε, είναι μια μακροσκελής ανακοίνωση. Αναφέρονται με ακρίβεια όλες τις συναντήσεις. Και για την Τουρκία υπάρχει, όπως σας είπα, η συνάντηση μόνο με τον κύριο Βαρθολομαίο και με κανένα Τούρκο αξιωματούχο, mm. είτε τον πρόεδρο είτε τον πρωθυπουργό. Και έχει προηγηθεί η επίσκεψη Πομπέου στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια, έτσι, βέβαια. Όπου και τότε ήρθε, βέβαια. Έφτασε μέχρι εδώ. Τώρα, βέβαια, ο κύριος Πομπέου είναι απερχόμενος. Μην ξεχνάμε, έτσι. Εντάξει, ο ίδιος δεν θεωρεί ότι είναι απερχόμενος. Ναι, ο ίδιος δεν θεωρεί. Πιστεύει ότι ο Τραμπ θα επανεκλεγεί. Τώρα πώς θα επανεκλεγεί δεν το ξέρω. Και μάλιστα μας έλεγες, Μιχάλη, ότι σε αυτό το κρίσιμο δίμηνο μέχρι την ορκομοσία του κυρίου Biden, mm-hmm. εάν συμβεί το οτιδήποτε, ο Biden, ο Πομπέο, είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει, σε εισαγωγικά, να λύσει όλη αυτή την κατάσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη γνώμη μου, αυτός έχει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πλάτη του αυτή τη στιγμή, διότι ο πρόεδρος, σας είπα, ότι είναι μέσα στη μιζέρια του. Ο αντιπρόεδρος πήγε διακοπές, αυτό κι αν είναι είδηση, ξέρετε. Πήγε διακοπές στη Φλόριντα και ο Υπουργός Άμυνας δεν υπάρχει. Αλλά, υπάρχει ο Πομπέο. Θα πούμε περισσότερα αργότερα, αλλά στο Πεντάγωνο έχει διορίσει τις τελευταίες ώρες ο κύριος Τραμπ, έχει διορίσει δικούς του ανθρώπους, όταν λέω δικούς του ανθρώπους, ορκισμένους σε αυτόν, και έχουν ξεκινήσει πάρα πολλές συζητήσεις. Για ποιο λόγο, από την πρώτη στιγμή που έφυγε ο Έσπερ, αμέσως εμφανίστηκαν εκεί οι δικοί του άνθρωποι και πρώην αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών. Αλλά επαναλαμβάνω, άνθρωποι που τον υπηρετούν πιστά έχουν εμφανιστεί. Και αυτό προφανώς αφορά στις εσωτερικές εξελίξεις στις ΗΠΑ της Αμερικής με φόντο τις εκλογές και το αποτέλεσμά τους. Μιχάλη. Αυτό υποθέτουμε. Βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα. Αυτά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε ποια είναι τα θέματα που έχουν επιλέξει για την πρώτη σελίδα τους. Και ξεκινάμε. Θα δω, είμαι έτοιμος. Έτοιμος. Σούπα, ετοιμάζω σαφταλιές, έτσι. Ετοιμάζω, ωραία. Τα νέα. Έκανα το εμβόλιο. Αμερικανός εθελοντής περιγράφει την εμπειρία του από τις δοκιμές της Pfizer. Ακόμη, στέγνωσε απολύρες η Τουρκία, άδεια τα ταμεία στην Άγκυρα. Στην εφημερίδα Καθημερινή, σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για τη Βόρεια Ελλάδα, επιπλέον κλίνες με θέρω διακομιδές ασθενών σε άλλες περιφέρειες με σε 130, υπογραφές για το εμβόλιο, ολοκληρώθηκαν διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Pfizer και την BioNTech. Ακριβά παιχνίδια εξουσίας στο παλάτι μετά την αποχώρηση του Αλμπαϊράκ και στο έλεος φοδρής κακοκαιρίας
η Κρήτη. Εδώ ένα σημαντικό θέμα θα το δούμε σε λίγο. Υποχρεωτική μείωση ενοικίων και το Δεκέμβριο. Πώς θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Η εφημερίδα των συνταχτών. Στο ίδιο καταστροφικό εγωθεατές, οι τουριστικές περιοχές της Κρήτης μετρούν δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες τις πληγές τους. Στον ελεύθερο τύπο, ο πίνακας με τα ποσά για το δώρο των Χριστουγέννων. Τι αλλάζει με τις αναστολές συμβάσεων, τι θα λάβουν 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι, τα μέτρα στήριξης της Ελλάδας και άλλων 6 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον Ιανουάριο σε Ευρώπη και Ελλάδα, πώς και πού θα γίνονται τα εμβόλια και μεγάλες καταστροφές σε Ηράκλειο Ρέθυμνο από πλημμύρες βυθίστηκε στις λάσπες η Κρήτη. Στη Δημοκρατία, αρπακτικά οι Γερμανοί και για το εμβόλιο, έτοιμοι να θησαυρίσουν μέσω της Pfizer, θα οικονομήσει και η Novartis. Ακόμη η ανήθικη μπίστα του Βερολίνου με τον κορονοϊό τρίβουν τα χέρια τους και μιλούν ανενδίαστα για μεγάλα κέρδη. Πολύ γρήγορα το διάβασες. Μάλιστα. Και αδιανόητο, η Κομισιόν απειλεί με δικαστήριο την Ελλάδα επειδή αναβάθμισε τα F-16 και συζητά για φρεγάτες χωρίς να τη ρωτήσει. Σε λίγο ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από τον Γιάννη Σαραντάκο. Στην Αυγή, στον αέρα το δώρο Χριστουγέννων για 1,5 εκατομμυρίο εργαζομένους. Στο ΕΣΥ, ιδιώτες γιατροί με μπόνους αντιπροσλήψεων. Στη Θεσσαλονίκη, τα νοσοκομεία στο κόκκινο. Κίνδυνος η πόλη να γίνει Μπέργαμο. Και η Δημοκρατία δεν μπαίνει σε καραντίνα. Ο Αλέξης Τσίπρας από τα Γιάννενα. Στο ριζοσπάστη, ώρα μάχης για την υγεία και τα δικαιώματα του λαού. Ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα κλιμακώνουν με πανεργατική απεργία στις 26 Νοέμβρη. Στην Εστία, αγωνία για την οικονομία το πρώτο εξάμηνο του 2021. Έλλειμμα ύφεση και χρέος μαμού δημιουργεί η πανδημία. Με υυξημένο δανεισμό η κάλυψη των αναγκών του προϋπολογισμού. Νέα έξοδος στις αγορές. Στην Κόντρα, τελείωσε το ειδήλιο με Μακρόν. Τα δίνουμε όλα στον Μπάιντεν. Τέλος τα παραμύθια για αμυντικό σύμφωνο με Γαλλία. Ναυπηγεία και λιμάνια στρατηγικής σημασίας περνάνε τώρα στους Αμερικανούς. Στην Εσπρέσο, η οικογενειακή τραγωδία στην Αγία Βαρβάρα. Την έσφαξαν και κοιμήθηκαν με το πτώμα. Σοκ με τα άγουρα τέρατα. Με τους ανήλικους στο σπίτι της Ανατριχύλας, ήθελαν να κάψουν την νεκρή μάνα της, αλλά δεν μπόρεσαν. Καρέ-καρέ το σατανικό σχέδιο της 15χρονης κόρης και των δύο φίλων της. Πάμε στην Star. 70 μαχαιριές για μία χούφτα ευρώ. Αδιευκρίνιστο παραμένει ακόμη ποιο χέρι σήκωσε την μεταλλούδα και την κάρφωσε δεκάδες φορές στο λαιμό και το πρόσωπο της άτυχης καθαρίστριας. Η μάνα της ήταν. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Έτσι. Από προχθές που προέκυψε το θέμα, μας τα έλεγε Μίνα Καραμίτρου, Ελευθερία Σπυράκη. Ναι. Πραγματικά. Αυτό το έχεις δει. 65.000 ευρώ λέει για μια ξεχασμένη σπάτουλα στην κοιλιά ασθενούς. Τρίτος κόσμος σε κρατικό νοσοκομείο της Κεντρικής Μακεδονίας. Όχι, δεν το ξέχασαν τη αυτό. Σπάτουλα στην κοιλιά του χειρουργημένου ανθρώπου. Τον άνοιξαν. Και λίγα είναι τα 65.000 ευρώ. Μα τώρα να κυκλοφορήσουμε, να σου πούνε καλά, πήγαμε και να κυκλοφορήσουμε μια σπάτουλα, να χτυπάνε οι ανιχνευτές μετάλλου. Και να λες, παιδιά, δεν έχω εγώ πάνω μου τίποτα. Βγάζεις τη ζώνη τα ψηλά. Μουράκι. Μα με κάποιο τρόπο το ανακάλυψε ο άνθρωπος. Γιατί δεν ήξερε ότι μέσα του έχει μια σπάτουλα. Θα πονούσε, φαντάζομαι, με τη σπάτουλα. Θα πόναγε κιόλας και θα πήγε. Θα του πει, παιδιά, αυτό που μου είπατε ότι πάει καλά, ότι πήγε καλά, πονάει. Και του λένε, κάτσε, ξαναδούμε, τον ανοίξανε και βρήκαν, του λένε, με συγχωρείς, λάθος και την πλάχναμε. Το έχεις δει το θέμα όμως, έτσι, το ξέρεις. Πάμε. Λοιπόν, στην αυτεμπορική, κούρεμα φοροφυλών με fast track διαιτησία. Έλα. Και στον τύπο της Θεσσαλονίκης, υποπολιορκία ή η Θεσσαλονίκη, μένεται η μεγάλη μάχη με το κορονοϊό στα νοσοκομεία της πόλης. Λοιπόν, έτοιμοι. Έτοιμοι. Πάμε. Πού πάμε. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο της ΙΝΑΠ. Καλημέρα και στο Φάνη του Καραμπατσάκη, που είναι στον Ερυθρό Σταυρό μαζί με την κυρία Βούλα Γεωργάκη, την πρόεδρο των εργαζομένων του Ερυθρού Σταυρού. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Ερυθρό. Κυρία Παγώνη, επιτρέψτε μας να πάμε στο νοσοκομείο. Βεβαίως, βεβαίως. Να δούμε τι γίνεται. Έχει εφημερία σήμερα, Φάνη. Ποια είναι η εικόνα και τι μας λέει η κυρία Γεωργάκη. Λοιπόν, νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός εφημερεύει για ακόμη μία ώρα. Πάνω από 1.300 ασθενείς πέρασαν και αυτό το βράδυ την πύλη του νοσοκομείου για να εξεταστούν. Άλλοι με πιο σοβαρά συμπτώματα, άλλοι με πιο απλά. 49 κλίνες εδώ, ειδικά για κορονοϊό. Δεν μιλάμε για μεθ, για απλές κλίνες. Ναι. Συν 2 μεθ για κορονοϊό που ετοιμάζονται. Συν 12 μεθ για τα υπόλοιπα περιστατικά.
οι οποίες είναι γεμάτες, έτσι. Πάντα, 12 ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και από εμένα. Καλημέρα. Έχουν γεμίσει οι κλίνες, οι 12 είναι γεμάτες. Αν έρθει κάποιος εδώ, τι γίνεται, παραμένει διασωληνωμένος. Παραμένει διασωληνωμένος σε απλό θάλαμο. Για τον κορονοϊό. Για τον αν είναι διασωληνωμένος, εννοείται. Ναι, ναι, για τον κορονοϊό. Υπάρχουν, δηλαδή, υπάρχει κλίνη. Αυτή τη στιγμή και οι δύο όροφοι είναι γεμάτοι από περιστατικά με κορονοϊό. Αν χρειαστεί να διασωληνωθεί, θα παραμείνει στο θάλαμό του μέχρι να βρεθεί κρεβάτι σε μονάδα άλλου νοσοκομείου για να φύγει. Σε άλλο νοσοκομείο, δηλαδή. Άρα, οι δύο κλίνες σε άλλο νοσοκομείο, ναι. Οι δύο κλίνες, δεν, λοιπόν, έχουμε δεν έχουν ακόμα τις δύο μεθ, έχουν 49 απλά κρεβάτια. Έχουμε δύο ορόφους με 49 κρεβάτια που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλιστα, είναι κατελημένα και η εφημερία μας δεν έχει τελειώσει ακόμη. Έχουμε μία ώρα ακόμη. Η εφημερία απόψη ήταν τραγική στο νοσοκομείο. Γιατί, κυρία Γιωράκη? Προσήλθαν μέχρι στιγμής, γιατί ήταν πάρα πολλά τα κρούσματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει τελειώσει η εφημερία. Έχουμε μία ώρα ακόμη. Γύρω στα 1.300 περιστατικά προσήλθαν. 1.300. Εννοείται δεν κάναν όλα αυτά. Γενικά περιστατικά. Γενικά περιστατικά, ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάναν εισαγωγή όλα αυτά τα περιστατικά, αυτά είναι στοιχεία μέχρι στιγμής. Δεν μπορώ να σας πω με αξιοπιστία ακόμη τον αριθμό. Έχουν αλλά γίνει αυτό τα συμβαίνει τεστ στις τελευταίες εφημερίες. Έχουν γίνει τα τι τεστ. Εννοείται. Στους ασθενείς που έχουν να δούμε αν αυτά τα περιστατικά είχαν. Σαφώς, αυτά που είχαν συμπτώματα, έχετε, εννοείται. Ακριβώς. Γιατί έχετε στοιχεία να μας πείτε, έχουν βγει τα αποτελέσματα? Όχι όλα τα αποτελέσματα, αλλά σε αυτά που έχουν συμπτώματα, ναι, γίνονται τα τεστ. Έχουμε τα κατάλληλα μέτρα στο νοσοκομείο, έχουν ληφθεί. Ναι, δεν ασφαλώς, έχουμε πρόβλημα, το ξέρουμε. Αυτό, αν έχετε να μας πείτε από τα τεστ που έγιναν, αν έχετε στοιχείο μπροστά σας. Όχι, όχι, δεν έχουμε στοιχεία ακόμη, όχι. Είναι πολύ νωρίς. Πόσο είναι θετικά, όχι. Όχι. Πάντως, είπατε κάτι για άλλο νοσοκομείο, κυρία Γεωργάκη. Είπα για περιστατικό που θα διασωληνωθεί, μάλιστα, με COVID, ναι, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουμε κρεβάτια μεθ COVID ακόμη εμείς, ναι, όταν θα διασωληνωθεί θα παραμείνει εδώ, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να φύγει το περιστατικό το οποίο κρίνεται να διασωληνωθεί και κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς, και θα μεταφερθεί άμεσα στο πρώτο κρεβάτι που θα βρεθεί σε μονάδα COVID. Τώρα εσείς αντιμετωπίζετε πρόβλημα, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έχετε κρούσματα? Φυσικά και έχουμε κρούσματα, αρρωσταίνει το προσωπικό, έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το προσωπικό και το ιατρικό και το νοσηλευτικό. Έχουμε βγάλει κραυγή απελπισίας και αγωνίας προς τον Υπουργό, γιατί το νοσοκομείο μας είναι και το μόνο νοσοκομείο που είναι δεύτερο σε αριθμό μετά τον Ευαγγελισμό από τα γενικά νοσοκομεία σε κλίνες που υποδέχονται περιστατικά COVID, και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα νοσηλευτή, παρά μόνο έχουμε δώσει 10 άτομα γιατρούς και νοσηλευτές στο Σωτηρία. Αλλά δεν μας ακούει δυστυχώς κανείς. Κανείς δεν μας ακούει. Στον Ερυθρό έχουμε δεν... περιστατικά συναδε... Στον Ερυθρό δεν έχει ενισχυθεί το προσωπικό? Όχι, όχι, δεν έχει έρθει ούτε μία πρόσληψη. Λέει, δανείζουν στον Ευαγγελισμό. Δεν καταλαβαίνω. Σωτηρία, έχουμε 10 περιστατικά. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Στο Σωτηρία. Δεν γίνεται. Από τη μία το Υπουργείο Υγείας ούτε λέει... και εμείς. Μα πραγματικά, σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, κυρία Γεωργάκη μου, ακούμε εσάς που δίνετε τη μάχη να λέτε ότι, παιδιά, έχουμε ανάγκη. Κυρία Πρόεδρε, έχετε να μας βοηθήσετε λιγάκι, κυρία Παγώνη μου? Λοιπόν, δεν γίνεται να βγαίνουν οι άνθρωποι που είναι στην είναι πρώτη μια γραμμή. Έκπληξη. Ναι. Για σας είναι μια έκπληξη, γιατί τώρα όλοι έχετε δει τι γίνεται. Σωστά. 1.300 άτομα σε κάθε εφημερία είναι η καθημερινότητά μας, κύριε Παυλόπουλε. Μάλιστα. Εμείς με αυτούς παλεύουμε κάθε μέρα. Έχετε όταν δίκιο. Έχουμε εφημερία με 1.300 άτομα. Όμως δεν και μπορούμε, παραπάνω, δεν μπορούμε, κυρία Παγώνη μου, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πού είναι η πραγματικότητα, διότι από τη μία λέει το Υπουργείο Υγείας, εγώ, παιδιά, κάνω μία προσπάθεια, ενισχύω, φτιάχνω μεθ, θέλω προσωπικό, προσλαμβάνω. Βγαίνουν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, λένε δεν έχει έρθει ούτε ένας, αντιθέτως έχουμε δανείσει. Τι από τα δύο συμβαίνει, ρε παιδιά? Κύριε Παυλόπουλε, επειδή το βάρος είχε πέσει στα δύο νοσοκομεία που ξεκίνησαν, να τα διευκρινίσουμε λίγο, δηλαδή στη Σωτηρία και στον Ευαγγελισμό, το προσωπικό που προσελήφθη το πρώτο, πήγαν στη Σωτηρία, στον Ευαγγελισμό. Μετά αναγκαστικά μπήκαν και τα υπόλοιπα νοσοκομεία για COVID τμήματα, και λογικό είναι, ενισχύθηκαν τα δύο πρώτα, ναι, και τώρα τα υπόλοιπα που άνοιξαν περιμένουν να ενισχυθούν.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ναι, αλλά κυρία Παγώνη, να σας πω κάτι. Και δεν είστε εκτός όπως εσείς του Υπουργείου ή της κυβέρνησης. Κάνουμε μία συζήτηση. Ακριβώς θέλω να πω. Μα εδώ δεν έχουμε μήνες. Όχι, με συγχωρείτε. Θέλω να πω κάτι. Κανένας πολίτης δεν θα αντιδράσει αν βγει το Υπουργείο Υγείας και πει με fast track διαδικασίες προσλαμβάνω όσους χρειάζονται. Και ας έρθει κάποιος να μου κάνει κριτική. Αυτό ζητάμε. Ζητάμε λοιπόν την άμεση πρόσληψη του προσωπικού και του νοσηλευτικού και του ιατρικού με ταχύς διαδικασίες. Αυτό λέμε με τις καταγγελίες που έχουμε κάνει αυτές τις μέρες. Δηλαδή να αλλάξουν οι διαδικασίες, να γίνουν γρήγορες διαδικασίες, ούτως ώστε τα νοσοκομεία, όλα τα υπόλοιπα, γιατί σε όλα είναι κενά. Δεν είναι μόνο ο Ερυθρός, είναι όλα τα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου. Θα πρέπει να πάρουν νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Μάλιστα. Αυτό φωνάζουμε αυτόν τον καιρό. Κύριε Παυλόπουλε, Ναι, κυρία Γεωργάκη. Λοιπόν, ακούστε με, η κυρία Παγώνη έχει εν μέρη δίκιο, αλλά δεν είναι έτσι όπως τα λέει. Διότι το Σωτηρία έχει κάνει 400 προσλήψεις και αυτή τη στιγμή με 400 προσλήψεις στο Σωτηρία δεν μπορεί να δανείζεται από τον Ερυθρό που δεν έχει πάρει κανέναν. Και εμείς ήμασταν από την πρώτη στιγμή, διότι η προηγούμενη διοίκηση, ο κύριος Γεωργόπουλος, είχε εντάξει το νοσοκομείο μας από τις πρώτες μέρες, από την πρώτη καραντίνα, στο νοσοκομείο με τα 49 κρεβάτια. Άρα δεν δικαιολογείται καμία κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να επικαλείται ότι ο Ερυθρός Σταυρός μπήκε μετέπειτα στο σχήμα των νοσοκομείων που υποδέχεται περιστατικά με COVID. Είμαστε από τις αρχές Απριλίου το νοσοκομείο το οποίο υποδέχεται περιστατικά με COVID. Άρα τα 49 κρεβάτια δοθήκαν από τις αρχές Απριλίου. Εδώ και 8 μήνες λοιπόν είχε το περιθώριο χρόνου η κυβέρνηση να φέρει προσωπικό στον Ερυθρό Σταυρό. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία δικαιολογία. Παρά μόνο η πρώτη είπε βράβευσε τον πρώην διοικητή ως τον διοικητή ο οποίος δεν ζήτησε τίποτα. Και ειλικρινά σας λέω με πολύ αγανάκτηση, δεν βραβεύεται ένας διοικητής γιατί δεν ζήτησε ούτε έναν άνθρωπο να ενισχύσει το νοσοκομείο με εργαζόμενους. Πώς λοιπόν ζητάνε από εμάς με μη υγιές προσωπικό να προσφέρουμε στον ασθενή? Είναι δυνατόν, κύριε Παυλόπουλε, όταν το προσωπικό καταραίει, καταρακώνεται, όταν ζητείτε από μία νοσηλεύτρια να λειτουργήσει με 40 ασθενείς, να μπορεί να δώσει φροντίδα στον ασθενή? Πέστε μου, και είναι οι ασθενείς με COVID, ειλικρινά σας το λέω. Αλλά οι υπόλοιποι ασθενείς τι θα γίνουν? Ναι, κύριε Παγώνη. Μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Το πρόβλημα που λέει η πρόεδρος εκεί δεν είναι μόνο στον Ερυθρό. Μην εντοπίσουμε ένα θέμα σε ένα νοσοκομείο. Όχι, αλλά για τον Ερυθρό μιλάει τώρα η κυρία Γεωργάκη. Είναι πρόεδρος του Ερυθρού όμως. Ναι, όλα τα νοσοκομεία έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι μόνο η Παγώνη μου, τώρα με συγχωρείτε πολύ. Όχι. Πρέπει να γίνει σε όλα τα νοσοκομεία. Ένα λεπτό. Κυρία Παγώνη, κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτάκι σας παρακαλώ πολύ. Εσείς λέτε... Δεν έχει άλλο νοσοκομείο. Κυρία Γεωργάκη, σας παρακαλώ, ένα λεπτό, σας παρακαλούμε. Κυρία Πρόεδρε, εσείς μας έχετε πει εδώ, σας έχει ρωτήσει και η Ντόρα, και λέτε παιδιά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μέχρι να αποδώσουν, μέχρι να αποδώσουν τα μέτρα, ποια Χριστούγεννα, ποιο Πάσχα, να έρθει το εμβόλιο, να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, αλλά δεν γίνεται από τη μία να διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και από την άλλη να υπάρχουν αυτή την ώρα ελλείψεις χωρίς fast track διαδικασίες. Ποιος πολίτης θα διαμαρτυρηθεί? Αν βγει και πει το Υπουργείο, εγκρίνω κονδύλι. 200 είπε εκατομμύρια, προσλαμβάνω 200 ανθρώπους, 500 χίλιους, όσους χρειάζονται. Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται σε όλα τα νοσοκομεία. Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν είναι μόνο σε ένα. Σε όλα τα νοσοκομεία, κυρία Πρόεδρε, παντού να πάνε. Ας έχουμε περισσότερους από όσους χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο, παρά λιγότερους. Κυρία Παγώνη, χθες βγάλαμε τη Θεσσαλονίκη, που αντιμετωπίζει και αυτή σοβαρό το πρόβλημα. Τα ίδια μας είπαν και εκεί. Είναι αυτό που λέτε, όλα τα νοσοκομεία. Όλα τα νοσοκομεία Γεωργάκη, δεν εντοπίζεται σε ένα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Το καταλάβαμε, αλλά η κυρία Γεωργάκη παρουσιάζει μια πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά γιατροί και νοσηλευτές στον Ερυθρό Σταυρό. Και εξηγεί κιόλας με το επιχείρημά της ότι από τον Απρίλιο υπήρχε αυτό το πρόβλημα στο νοσοκομείο. Μου επιτρέπετε, μιλάω για το νοσοκομείο μου με στοιχεία, γιατί θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και να μην κάνουμε φτηνό συνδικαλισμό, να λέμε για να λέμε. Μιλάω για μια πραγματικότητα που τη βιώνω και έχω στοιχεία. Κάθε πρόεδρος του νοσοκομείου του και κάθε εργαζόμενος ξέρει τη δική του πραγματικότητα, με στοιχεία όμως, για να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
Σαφώς και υπάρχει μεγάλη έλλειψη και θα πρέπει να διοριστούν άνθρωποι, όπως πολύ σωστά είπατε, και να περισσεύουμε. Αλλά όχι απλά δεν περισσεύουμε, δεν φτάνουμε. Άρα λοιπόν, σαφώς θα πρέπει να διοριστούν, αλλά δεν διορίζονται. Πού είναι, άφαντοι και αόρατοι νοσηλευτές? Μάλιστα. Ή μπορούμε να κάνουμε το μαντίο των Δελφών και να λέμε ότι θα έρθουνε? Ναι, κυρία Παγώνη. Κύριε Παυλόπουλε, μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ζητήσει να γίνουν οι άμεσες προσλήψεις και νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Και για κάθε νοσοκομείο έχουμε στείλει τις ελλείψεις. Γιατί για μας συνεϊνά τα νοσοκομεία είναι όλα. Δεν ξεχωρίζουμε νοσοκομεία. Επομένως, έχουμε στείλει τις ελλείψεις για όλα τα νοσοκομεία. Ναι. Ζητάμε για όλα τα νοσοκομεία και φωνάζουμε για όλα τα νοσοκομεία. Μα δεν είπα ότι δεν φωνάζετε. Δεν σας λέει και η Ντόρα. Στιγμή... Μα και η Ντόρα δεν σας είπε ότι δεν φωνάζετε. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι αν βρισκόμαστε σε πόλεμο, εσείς μας τα λέτε. Δεν μπορεί εδώ να είμαστε δύστοκοι ή δυσκύλοι ή δυσκύλητοι. Ξαναλέω, δεν θα υπάρξει κόμμα της αντιπολίτευσης που θα πει στην κυβέρνηση γιατί ενέκρινες κονδύλι τόσα και είπες παραπάνω από όσους χρειάζομαι θα πάρω. Θα πλημμυρίσω τα νοσοκομεία με προσωπικό. Θα φέρω και τους προηγούμενους που έχουν εμπειρία. Δεν θα λείψει κανείς από καμία θέση. Έπρεπε να έχει γίνει ήδη αυτό. Αυτό λέω. Και γιατί... επιπλέον να συμπληρώσουμε κάτι. Ότι τα νοσοκομεία, να το ξεκαθαρίσουμε επιτέλους, δεν είναι μόνο για COVID, είναι και για non-COVID. Λοιπόν... Γιατί εδώ συνέχεια μιλάμε για τα νοσοκομεία που έχουν κλίνες COVID και έχουν κλίνες COVID. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο. Και οι ασθενείς. Κυρία Παγώνη, μου, ένα πράγμα είναι η ατομική ευθύνη. Ένα πράγμα είναι η υπερπροσπάθεια της πολιτείας. Κάνει προσπάθεια η πολιτεία. Όμως δεν μπορεί να αφήνουμε τρύπες σε αυτή την περίοδο. Διότι είμαστε κοντά, εδώ συζητάμε για το αν θα ανοίξουμε, λέει, αθλητικά κέντρα στην περίπτωση που υποτροπιάσει η κατάσταση. Έτσι δεν είναι, κυρία Παγώνη? Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, και λοιπόν, το τονίζουμε καθημερινά. Αυτό το λέμε καθημερινά και κανένας δεν έχει κρύψει την κρισιμότητα της κατάστασης. Και αν ένας λόγος που έγινε το lockdown ήταν για τα νοσοκομεία, δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Αυτό το είπαμε από την πρώτη μέρα. Γι' αυτό λοιπόν καθημερινά ζητάμε αυτό το προσωπικό. Αλλά για μας, σαν ένωση, είναι το προσωπικό για όλα τα νοσοκομεία. Μισό λεπτό να πάμε λίγο στο Φάνη. Έλα Φάνη, κάτι θέλεις να πεις? Άκη, κάτι πριν κλείσουμε, να ρωτήσω κάτι την κυρία Γεωργάκη, καθώς... δεν είναι μόνο COVID, όπως είπε σωστά η κυρία Παγώνη, είναι και τα άλλα νοσήματα. Αληθεύει, κυρία Γεωργάκη, ότι πριν από 2 εφημερίες ήρθε εδώ πολυτραυματίας και κατέληξε στα τραύματά του, ενώ θα μπορούσε να είχε σωθεί, διότι δεν μπορούσε να βρεθεί μεθ? Ναι, για να είμαστε ακριβείς. Και αν κάνετε επιλογή, αυτό θα μου πείτε λίγο πολύ, γινόταν και πριν. Όχι, Φάνη, να το καταλάβουμε τώρα αυτό, γιατί εκ του ασφαλούς και με την απόσταση του χρόνου και στο πεζοδρόμιο διάγνωση δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει τέτοιου είδους, αν θα μπορούσε να σωθεί ο άνθρωπος. Έχει, όμως, το πει, κυρία Γεωργάκη, ότι δεν υπήρχε μεθ για να μπει ο πολυτραυματίας είναι θέμα από μόνο του. Να μας πει, κυρία Γεωργάκη, τι έγινε. Πόσες ώρες ήταν εκτός μεθ? Κοιτάξτε, αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο συμβαίνει και σε προηγούμενο χρόνο. Ήρθε όντως ο πολυτραυματίας. Είναι από τις φορές που συμβαίνει, όχι όμως τώρα, συμβαίνει και στα προηγούμενα χρόνια. Σωστά. Να μην υπάρχει κρεβάτι μεθ, διασωληνώθηκε όπως συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια, να διασωληνώνεται περιστατικό, να μένει στο θάλαμο, ήταν ένα βαρύ περιστατικό και κατέληξε γιατί δεν υπήρχε κρεβάτι σε μεθ. Μάλιστα. Είναι ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Έχουμε πάρα πολλές φορές καταγγείλει ότι υπάρχουν περιστατικά διασωληνωμένα σε θαλάμους. Το οποίο τώρα με τον COVID γίνεται πιο έντονο. Αυτό θέλω να καταδείξω. Κύριε Παυλόπουλε, μου επιτρέπετε. Ναι, κυρία Παγώνη, ελάτε και θα κλείσουμε μέσα. Ακούστε να δείτε. Επειδή πρέπει να ακούγονται μερικά πράγματα όπως είναι και τουλάχιστον τα ιατρικά θέματα, έτσι, πρέπει να ακούγονται όπως είναι. Όχι μόνο τώρα. Εδώ και χρόνια διασωληνωμένοι υπάρχουν μέσα σε απλούς θαλάμους. Είτε είναι πολυτραυματίες, είτε είναι από διάφορα άλλα προβλήματα. Το γιατί καταλήγει κάποιος, κανένας δεν μπορεί να πει. Σωστό είναι αυτό. Κατέληψε εκεί. Όχι, γιατί δεν υπήρχε μεθ. Και δεν θα κάνουμε προσεκτικοί σε μερικά πράγματα. Από μια τηλεοπτική εκπομπή. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σας. Και προς τιμή της κυρία Γιωργάκη είπε ότι αυτά παιδιά... μπορεί να κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη. Όχι, δεν έκανες λάθος, Φάνη μου. Καλά έκανες το ερώτημα. Δεν μπορώ να βγάλω διάγνωση. Φάνη μου, δεν έκανες λάθος. Γίνεται αυτό που ρωτάμε τις τελευταίες μέρες, αν γίνεται επιλογή. Άλλο η έλλειψη κρεβατιών στη ΜΕΦ και άλλο
με πώς λοιπόν καταλήγει ένας άρρωστος. Καλά. Υπάρχουν διαφορές εκεί. Καλημέρα σας. Εντάξει, καλημέρα και είναι άλλη συζήτηση αν υπάρχουν ΜΕΘ και αν υπάρχει και το προσωπικό. Γιατί το να έχουμε κλίνες και να μην έχουμε προσωπικό. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Γι' αυτό την ξεκινάω, κυρία Παγώνη, και νομίζω ότι είναι πολύ βασική συζήτηση. Όχι απλώς είναι βασική. Βασικότερη. Είναι συζήτηση που πρέπει να γίνει και να λυθούν και διασωληνωμένοι σε απλούς θαλάμους δεν μπορούν να υπάρχουν. Αυτή είναι η συζήτηση. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε καλημέρα πολύ. Σας. Καλημέρα και στο Φάνη Καραβατζάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και την κυρία Γιώργα και την κυρία Παγώνη. Λοιπόν. Εντάξει, δεν έβγαινε τον, διότι να σου πω κάτι. Κάνει προσπάθεια, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση σε αυτόν τον πόλεμο έχει προσπαθήσει με κάθε τρόπο να το. Δεν αντιλέγω, αλλά η συζήτηση του πόσα παρέλαβα, του πόσα έχω, δεν μπορεί νόημα να σταθεί. Έχεις δίκιο. Δεν είχες πανδημία, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Δεν έχει νόημα αυτή την περίοδο. Επίσης, όταν τον Απρίλιο ξέρεις ότι περιμένεις δεύτερο κύμα, δεν ξεκινάς τώρα να κάνεις προσλήψεις, ούτε ξεκινάς τώρα να λες ότι καλό ιδιώτες γιατρούς. Να συνδράμουν και να βοηθήσουν. Έτσι. Αυτά τα έχεις προβλέψει. Συμφωνώ μαζί σου. Και όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης τολμήσει να πει, να κάνει κριτική, γιατί προσλαμβάνουν υπεράριθμους στα νοσοκομεία, θα βρεθεί αντιμέτωπο με τεράστια, με τεράστιο ανάθεμα, να το πω έτσι, από την κοινωνία. Τα μηνύματα που έρχονται και από τους φίλους μας, θέλω να σου πω ότι είναι μοιρασμένα. Ωραία. Υπάρχει θυμός τώρα για αυτό το θέμα, για το θέμα των νοσοκομείων. Άλλοι λένε ότι καλώς τα κάνει αυτή τη στιγμή ο Κικίλιας, άλλοι λένε φυσικά το αντίθετο. Ναι, ναι. Οι φίλοι μας νομίζω και οι γιατροί είναι αυτοί που μπορούν να εξηγήσουν και να δώσουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν με στα νοσοκομεία καθημερινά. Εδώ που τα λέμε, πάντως. Και ο υπουργός που βγάζει τα στοιχεία που έχει μπροστά του, ναι, και ο καθένας μπορεί να κρίνει. Εντάξει. Να αναγνωρίσουμε όμως ότι εδώ πάμε να φτιάξουμε από ένα τοπικό ιατρείο που ήταν το ΕΣΥ μέχρι τώρα. Το Memorial Hospital, ξαφνικά υπό συνθήκες πολέμου. Το είχε πει και η κυρία Γκάγκα από το Σωτηρία. Έτσι, αυτό το πράγμα δεν ήταν ήμασταν υπόθεση. Έτοιμοι για αυτό έτσι, το πράγμα. Έτσι, έτσι. Κανένα σύστημα υγείας στον κόσμο λοιπόν δεν θα μπορούσε να είναι έτοιμο εδώ, για αυτό το στην πράγμα. Στην Ιταλία τους έχουν στους διαδρόμους. Λοιπόν, πάμε. Σπύρος Αμεντίτης, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Παντελή. Δώσατε μια εξαιρετική πάσα για το θέμα των προσλήψεων. Και θέλω να σας πω ότι άμα δεν κλάψει, λέει, το παιδί, μάλλον δεν του δίνει να φάει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η ιστορία που άνοιξε εδώ στην εκπομπή με τις προσλήψεις στο ΝΟΣΥ και στην ΣΤΑΣΥ, ναι, έγινε πραγματικότητα. Βγήκε η προκήρυξη 609 θέσεων. Είναι σε εξέλιξη η προκήρυξη αυτή. Fast track διαδικασία, όπως την είπε το Υπουργείο. Ναι. Αφού όμως γκρίνιαξαν εδώ μέσα από την εκπομπή, αν θυμάστε, οι άνθρωποι. Χωράει. Αυτό όμως θέλω να σου πω, Άκη και Ντόρα, ότι αν δεν γκρινιάξεις, ναι, δεν θα έρθουν προσλήψεις. Ας προχωρήσει. Έτσι, ας αυτή τη στιγμή ο κύριος και κύριες ανακοίνωσε 1.200 προσλήψεις, μάλλον 1.200 ΜΕΘ μέχρι το τέλος, ναι, του έτους, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με μαγικό τρόπο αν δεν κάνει προσλήψεις. Εντάξει. Λοιπόν, είναι μεγάλο το ζήτημα, ναι, και. Ένα σπίτι, γιατί σε καθυστερήσαμε πολύ. Πάμε γρήγορα. Πολύ γρήγορα σε. Καλημέρα, κύριε Παντελή. Κύριε Παντελή, καλημέρα. Καλημέρα, πάμε στον κύριο Παντελή σε τίτλους. Αναδρομικά κληρονόμων. Παρασκευή, το αργότερο Δευτέρα, θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Στις 16 μας είχες πει. 16 του μηνός. Είχε πει ο κύριος Βρούτσης. Ναι. Είχε πει ο κύριος Βρούτσης 13 ή 16, ναι, το αργότερο. Ναι. Αυτό φαίνεται, αυτές οι δύο ημερομηνίες παίζουν, εάν δεν είναι 13, πάντως, είναι 16. Εντάξει. Εδώ ναι, κύριε Παντελή. Να κάνουμε μια παρατήρηση και να πούμε από τη στιγμή που υπάρχουν αναδρομικά για κληρονόμους, αυτοί δεν πρέπει να κάνουν συμπληρωματικές δηλώσεις. Θα πάει μέσα στην κληρονομιά και θα πληρώσουν μόνο φόρο όταν το σύνολο της κληρονομιάς ξεπερνάει το αφορολόγητο των 150.000 ευρώ. Mm-hmm. Να το ξέρουν λοιπόν αυτό οι κληρονόμοι. Σημαντικό, σημαντικό. Δεύτερο θέμα σε τίτλους πάλι. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα πάει το 11ο των αναδρομικών για τους συνταξιούχους. Mm-hmm. Έχουν προσφύγει εκεί αρκετοί. Η ΕΡΙΠΕ και χτες μας το λέει ο κ. Μητρόπουλος, ο καθηγητής, ότι έχει προσφύγει. Και το 800 λογικά θα πρέπει να δοθεί. Θα πρέπει να πάρει μια απόφαση η γενναία κυβέρνηση να το δώσει στους συνταξιούχους μέσα στον Δεκέμβριο. Πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κ. Βρούτσης για το 800 ό,τι αφορά ότι εκεί θα υπολογιστεί το δώρο Χριστουγέννου. Το είπε χτες στην εκπομπή. Το διευκρίνησε. Αν θυμάστε, μιλάγαμε για τα 534 ότι ήταν mm-hmm ο υπολογισμός. Είδα σήμερα πρωτοσέλιδα εφημερίδων πώς υπολογίζεται ο Μποναμά το δώρο, ναι, των Χριστουγέννων με το 800. Έκανα και εγώ έναν υπολογισμό για δύο μήνες, δηλαδή Νοέμβριο και Δεκέμβριο, είναι 210 ευρώ. Και pa.gr, η ιστοσελίδα που ανήκει στην ΓΕΣΕ και pa.gr, έχει μηχανή υπολογισμού του δώρου. Του δώρου Χριστουγέννων. Ναι, δώρο Χριστουγέννων και ό,τι άλλα επίδοματα θέλεις. Και pa.gr. Το λέω για να τους φίλους μας παρακολουθούν, δεν είναι μαγικό, υπάρχει τρόπος να το κάνουν. Εργάνη, χάθηκαν 33.000 θέσεις στοιχεία του Οκτωβρίου, θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο. Είχαμε περισσότερες απολύσεις τον Οκτώβριο, 33.000 και
Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, 130.000 θα πάρουν το επίδομα του μακροχρόνια ανέργου. Mm. Έτσι, αυτοί, αλλά 385.000. Ναι, αλλά είπε ο κύριος Βούτσης εχθές ότι εντάξει, κυρία Κουτσοχώρη, το ρώτησε η Ντόρα, επέμεινε πάρα πολύ και είπε ότι δεν, αυτά είναι τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας. Έχουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Έχουν τα όποια επιδόματα έχουν εγγυηθεί, δεν μένει κανείς ακάλυπτος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φτάνει. Υπάρχει ένα θέμα, διότι έρχονται τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, θα πρέπει να τα πούμε στις επόμενες μέρες, ότι εκεί θα προσπαθούμε να καλύψουμε τον κόσμο. Λοιπόν, τώρα, έχουμε ένα λαλούμ με τα έγγραφα μετακίνηση των εργαζομένων. Μάλιστα. Θα μας τα πει και ο κύριος Παντελής τώρα. Ωραία. Ποιο είναι το θέμα. Σταματάει η τροχέα μέχρι και η αστυνομική, μέχρι και χθες που συζητάμε. Και λέει στους εργαζόμενους αν πρέπει να είναι χειρόγραφη βεβαίωση ή αν θα πρέπει να είναι από το εργάνι ή δεν ξέρω πώς. Το συζητούσαμε χθες το βράδυ με τον κύριο Παναγιώτη Παντελή. Τι ακριβώς πρέπει να γίνει? Έχει γίνει αρκετή ιστορία τις τελευταίες μέρες και έχουμε δεχτεί και στο γραφείο δεκάδες τηλεφωνήματα ότι η τροχέα ή τέλος πάντων όποιος κάνει τους ελέγχους ζητάει το χαρτί από την εργάνι. Η απόφαση του Υπουργείου και η εγκύκλιος την οποία έχουμε αρχίσει και τη στέλνουμε στους εργαζόμενους για να μετακινηθούν, λέει είτε τον ένα είτε τον άλλον τρόπο. Υπήρχε μία παλινοδρομία στην αρχή, έχει αλλάξει αρκετές φορές και τελικά καταλήξαμε την Παρασκευή το απόγευμα ότι είτε ο ένας τρόπος είτε ο άλλος τρόπος και μάλιστα πολύ. Μέχρι και χθες είχαμε τέτοια ζητήματα. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα και όποιος τέλος πάντων δίνει οδηγίες στην τροχέα θα πρέπει να την ενημερώσει. Ωραία. Ότι σε κάθε περίπτωση είτε έχω χειρόγραφο ή βεβαίωση. Μείωση ενοικίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου οι διορθώσεις για τους εκμισθωτές, τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, οι οποίοι έχουν μπει στη διαδικασία να έχουν τη μείωση του ενοικίου. Ναι. Τι πρέπει να κάνει, κύριε Παντελή? Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να μπουν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου με την απόφαση της ΑΔΕ και να κάνουν την αίτηση COVID για να τύχουν όχι πια τις έκπτωσης οι ιδιοκτήτες πάντοτε όπως ήταν για το μήνα Βλέπουμε Νοέμβρη, και τα λάθη που καλούνται. Αλλά εδώ θα πάρουν το μισό του ποσού το οποίο δεν θα τους πληρώσει ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής. Να πούμε ότι εδώ πέρα συμπεριλαμβάνονται τόσο οι επιχειρήσεις οι οποίες κλείσαν με κρατική εντολή, όσο και οι πληττόμενες επιχειρήσεις με βάση του ΣΚΑΒ του Απριλίου. Μπορούν κάλλιστα να δουν λοιπόν αν είναι μέσα. Mm-hmm. Ο ενοικιαστής δεν πρέπει να κάνει καμία κίνηση, απλώς να ειδοποιήσει. Τώρα αν κάποιοι, επειδή είμαστε στις 10, στις 11 του Νοέμβρη έχουν πληρώσει το ενίκιο, το ποσό αυτό μπορούν να το συμψηφίσουν με το ενίκιο του Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, μέχρι τέλη Δεκέμβρη θα πάρουν τα χρήματά τους, αυτό το οποίο αναλογεί στο κούρεμα που έχουν από τα ενίκια οι είναι οι ουσιαστικά έτσι. Το 20% Σπύρο μου του αρχικού ενοικίου. Αυτό είναι που θα πάρουν. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή και τον Σπύρο τον Φεμεντίτη. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Είναι πολύ στις απορίες του, απαντάνε στις απορίες του κόσμου. Είμαστε λίγο πιεσμένοι στο χρόνο πάμε σήμερα. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με τον Γιάννη τον Σαραντάκο. Είχε δίκιο χθες. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Τι έχεις πάλι, να δώσω το T-Roc, περίμενε λίγο. Το Volkswagen, το T-Roc σε γκρι μεταλλικό χρώμα, οροφή μαύρο χρώμα. Είναι η έκδοση Advance αυτή που διεκδικείται, αξίας 23.200 ευρώ. Εκπληκτικό αυτοκίνητο, οικογενειακό, εκδρομικό. Καλύπτει όλες σας τις ανάγκες και φυσικά έχει και ξεχωριστό στυλ. Και ψηλό για τις λακκούβες, παιδιά. Ναι. Μέσω του 14999 το διεκδικείτε από σταθερό κινητό ή στέλνετε μήνυμα open κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε διάλειμμα, δεν σου δίνουμε εσένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι για σένα όμως αυτό. Διάλειμμα και επιστρέφω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στο Γιάννη Σαραντάκο. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Πάρα πολλά μηνύματα για τους νοσηλευτές, για τα νοσοκομεία, για την κατάσταση και στη Βόρεια Ελλάδα, για την οριακή και στην κατάσταση. Αθήνα, Ερυθρό, Ευαγγελισμό. Οι άνθρωποι που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή φωνάζουν. Το Υπουργείο λέει: παιδιά, κάνω υπερπροσπάθεια και πραγματικά κάνει υπερπροσπάθεια. Όμως η πολεμική κατάσταση που ζούμε φαίνεται ότι έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι αυτά που ζούμε σήμερα, η κατάσταση, ουσιαστικά μετράμε το τι συνέβη με το lockdown που υπήρχε στην εστίαση. Δεν έχουμε μετρήσει ακόμα ποια είναι η επίπτωση, η θετική ελπίζουμε επίπτωση,
του μεγαλύτερου όπλου που έχει μια πολιτεία, που είναι το lockdown το καθολικό. Λέγαμε ότι περιμένουμε από τις αρχές της άλλης εβδομάδας. Από τις αρχές της άλλης εβδομάδας, Παρασκευή, Δευτέρα, εκεί θα έχουμε μια καθαρή εικόνα να δούμε τι γίνεται. Διότι μέχρι στιγμής δεν έχουν μετρήσει στα κρούσματα, δεν έχει επίπτωση στα κρούσματα το lockdown, δεν έχει μετρηθεί ακόμα. Είχες ανοιχτό το λιανεμπόριο. Βεβαίως δεν είχες ανοιχτό την εστίαση. Ναι. Που θεωρητικά θα έπρεπε. Υποτίθεται. Οι πλατείες είναι μια πονεμένη ιστορία. Νομίζω ότι δεν νομίζω ότι αξίζει να συζητάμε. Η μάχη αυτή χάθηκε. Φταίμε όλοι. Εγώ θα πω και η πολιτεία που δεν το αστυνόμευσε και εμείς που δεν καταλάβαμε τι μας συνέβη. Τις πλατείες άστες καλύτερα απ' έξω. Είχαμε κλείσει την εστίαση την προηγούμενη, σαν πρώτο μέτρο. Αυτό μετράμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι όλοι περιμένουν και η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης προσωπικά περιμένει να δει τα νούμερα την άλλη εβδομάδα. Αφού μετράμε αυτό, αυτό που πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι δεν βλέπουμε πτώση στα κρούσματα. Δηλαδή έκλεισε η εστίαση, έκλεισαν τα καφέ, έκλεισαν τα μπαρ. Και εσύ γράφεις... Εκεί όπου είχες τα μέτρα, 4 άτομα έως 6 άτομα κτλ. Με αποστάσεις. Και φαίνεται ότι τα κρούσματα δεν πέσανε. Ισχύει. Άρα αυτό κρούσματα... το μέτρο δεν λειτουργήσε. Ισχύει. Εάν το μέτρο και του lockdown του καθολικού δεν λειτουργήσει, τότε θα μπορούσαμε να πούμε εύκολα ότι μπλέξαμε πάρα πολύ άσχημα. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν και το υπέρτατο όπλο μιας πολιτείας δεν έχει αποτέλεσμα, τα πράγματα δεν θα είναι πολύ ευχάριστα και βεβαίως θα απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο το ενδεχόμενο να ξανανοίξει η χώρα στη διάρκεια του μηνός. Δηλαδή, θα πάμε σίγουρα, αν δεν υπάρχει κάμψη, εύχομαι να βγω ψεύτης. Πρώτες εβδομάδες Δεκέμβρη. Θα πάμε πρώτες εβδομάδες Δεκέμβρη και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Και το και βλέπουμε σημαίνει Χριστούγεννα, σημαίνει κατάρρευση του λιανεμπορίου, σημαίνει, μπας το σημείο τα πούμε τώρα, ας δούμε τα νούμερα πάμε τότε και μετά. Σημερινά. Στα σημερινά. Όλα τα βλέμματα πολιτείας, λοιμοξιολόγων είναι σταμένα στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί τα πράγματα είναι στο όριο πια. Πληροφορούμε ότι οι κλίνες στην Θεσσαλονίκη, οι κλίνες ΜΕΘ, είναι σε μονοψήφιο αριθμό οι κενές. Πολύ χαμηλά μονοψήφιο αριθμό. Και ήδη αναμένεται η πολιτική απόφαση πια του κ. Μητσοτάκη να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης το οποίο έχει εκπονήσει το Υπουργείο Υγείας, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας προβλέπει τα εξής. Πρώτον, επίταξη ΜΕΘ από το ιδιωτικό τομέα. Ήδη πληροφορούμε ότι κάποιοι ιδιοκτήτες νοσοκομείων ιδιωτικών έχουν ήδη ουσιαστικά διαθέσει. Τρέχουν ήδη πιο γρήγορα και έχουν διαθέσει ήδη το ιατρικό, το διαβαλκανικό 50 κλίνες ΜΕΘ στο σύστημα υγείας. Νομίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλα ιδιωτικά νοσοκομεία σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο Θεσσαλονίκη. Δεύτερον, μεταφορά, αξιοποίηση του στρατιωτικού νοσοκομείου της Βορείου Ελλάδος, της Θεσσαλονίκης, θα δέχεται και πολίτες, ειδικά όσοι έχουν νοσήσει από τον COVID. Τρίτο μέτρο στο σχέδιο εκτακτής ανάγκης θα είναι η μεταφορά με ΣΕ 130 ασθενών COVID σε άλλα νοσοκομεία της χώρας. Τα ΣΕ 130 πληροφορούμε ότι έχουν ήδη προμηθευτεί την ειδική κάψουλα για να είναι μέσα οι ασθενείς από τον COVID και να υπάρχει μια διανομή των ασθενών. Και ακόμα μεγαλύτερη αυστηρότητα στα μέτρα. Περίμενε, του μια ανατελεία σε αυτά. Θα δώσουν αυτές τις μονάδες, τις κλίνες κτλ. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Ναι. Δεν νομίζω ότι φτάνει αυτό το οποίο οι εξαγγελίες του κυρίου Κικίλια δεν νομίζω ότι καλύπτουν τις ανάγκες έτσι όπως παρουσιάζονται τουλάχιστον. Και έχουν γίνει και προσλήψεις. Αυτή τη στιγμή. Και έχουν γίνει, αλλά δεν φτάνει. Νούμερα στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Ο κ. Κικίλιας είπε χθες στη συνέντευξή του ότι ό,τι μας ζητηθεί θα δοθεί. Και μάλιστα η γιατρός που ήταν μαζί του, η πνευμονολόγος, κυρία Κοτανίδου. Είπε κάτι το οποίο προκάλεσε αίσθηση ότι για πρώτη φορά ό,τι ζητάμε γίνεται. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι η προσυζήτηση για το αν θα ζητήσει η Βόρεια Ελλάδα, οι υπηρεσίες υγείας, 1.000 νοσηλευτές, 500 γιατρούς, νομίζω ότι θα γίνει αμέσως και θα σου έλεγα με διαδικασίες fast track. Άρα νομίζω ότι είναι εκτός συζήτησης το θέμα το αν θα γίνει και πότε γιατί θα γίνει. Δεν θα τολμήσει και κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να τους επιτεθεί και να τους πει ας έχουμε περισσότερους από όσους χρειαζόμαστε. Είμαστε σε πόλεμο. Είναι προφανές ότι είμαστε σε πόλεμο. Θα σου πω όμως ποιο είναι το πρόβλημα εκεί στις προσλήψεις. Μόλις ολοκληρώσω τα μέτρα τα οποία είναι έτοιμο να πατήσουν το κουμπί στην κυβέρνηση για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο. Άρα λοιπόν, σε επίπεδο προσλήψεων, νομίζω ότι δεν είναι θέμα συζήτησης, θα γίνει αμέσως. Το κρίσιμο είναι να διατηρηθεί μια ισορροπία στις ΜΕΘ. Θα χρησιμοποιηθούν ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα, ΜΕΘ του στρατού, του στρατιωτικού νοσοκομείου που είναι στη Θεσσαλονίκη, και από εκεί πέρα θα υπάρχει διανομή, να το πω έτσι, εισαγωγικά,
των ασθενών και σε άλλα νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια. Δηλαδή, κάπου σε κάποιο νοσοκομείο το οποίο δεν έχει τόσο μεγάλο φόρτο, θα φεύγουν ασθενείς ακόμα και μεσαία 130 για να πηγαίνουν εκεί. Το πρόβλημα με τους νοσηλευτές, θυμίζω και το λένε οι γιατροί, φαντάζομαι το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι λόγω του μνημονίου είχαμε μεγάλη φυγή γιατρών προς το εξωτερικό. Το γερμανικό σύστημα υγείας δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι στηρίζεται σε Έλληνες γιατρούς. Ολλανδία, Βέλγιο. Μιλάμε για άνω των 20.000 γιατρών που έχουν φύγει από την Ελλάδα. Οι αποδοχές τους εκεί είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι ένα ερώτημα εάν θα ανταποκριθούν σε μια πρόσκληση του ελληνικού συστήματος υγείας να αφήσουν τη δομή τους για να έρθουν. Υπάρχουν, λένε. Μπορεί και να μην υπάρχουν. Όχι, να μην υπάρχουν κυρίως. Δεν ψάχνεις γιατρούς παθολόγους. Ψάχνεις εντατικολόγους. Ναι. Και εκπαιδευμένους και έμπειρους. Άρα, ναι. Γιατί λες είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι αυτή η συζήτηση που πρέπει να γίνει, ναι, τώρα. Ναι. Γιατί το ότι να πατήσει το κουμπί και να γίνει, αλλά να μην έχω τους γιατρούς, πώς θα γίνει. Να μην έχω τόσους όσους θέλω. Άρα πώς θα γίνει. Πρόσεξε, εάν η είναι κατάσταση... κάτι το οποίο έπρεπε να έχει προβλεφθεί αυτό. Πώς να προβλεφθεί. Θέλω να πω, όταν περιμένεις, όταν ξέρεις ότι θα έρθει σίγουρα δεύτερο κύμα παγκοσμίως, πώς θα το περιμένεις. Όχι μόνο τώρα στην Ελλάδα. Αν δεν μπορεί να του επιτάξει. Κοιτά το πλάν B ποιο είναι. Δεν μπορεί να του επιτάξει. Κοιτά ποιο είναι το πλάν B. Έχει φύγει από το μνημόνιο, έχει πάει να μείνει στη Φραγκφούρτη. Μιλάνε για επιτάξει γιατρών εδώ τώρα, για πρόσκληση σε ιδιωτών γιατρών. Εδώ κάνουν το εξής. Για να γλιτώσουν τον κίνδυνο που σας είπα, ναι, κάνουν το εξής. Πρώτον, παράταση στη συνταξιοδότηση, ναι, ανθρώπων που είναι κοντά στη σύνταξη. Ναι. Δηλαδή, φεύγει ο κ. Παυλόπουλος, που είναι εντατικολόγος, ξαναλέω. Προσέξτε. Σε 6 μήνες του δίνουν κίνητρο να μείνει άλλα 2 χρόνια στο σύστημα υγείας. Κάποιος ο οποίος είναι πιο νωρίς να μπει στο σύστημα υγείας, του δίνουν κίνητρο να μπει νωρίτερα, δηλαδή να μην έχει ακόμα, να μην έχει την εμπειρία μεν, αλλά να μην έχει και την κατάρτιση, αλλά μπαίνει να βοηθήσει. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν τέτοιου είδους κινήσεις που γίνονται. Αλλά από την άλλη μεριά, θα ήμουν υπερβολικός να σας πω ότι δεν έχει κοστίσει το σύστημα υγείας και η φυγή χιλιάδων γιατρών. Προφανώς και έχει κοστίσει. Ήταν μία από τις πληγές του μνημονίου. Το ότι διώξαμε επιστήμονες μυαλά έξω κτλ. Βλέπουμε εικόνες από το κέντρο της Αθήνας. Πολιτική απόφαση. Πάλι κίνηση έχει. Κάθε μέρα γίνεται αυτό. Πάλι κίνηση έχει σήμερα. Πάνε στη δουλειά τους. Πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Όλοι αυτοί πάνε στο σχολείο. Πηγαίνουν, όχι, σου λέω κατηγορίες. Πάνε στη δουλειά τους. Πάνε παιδιά στο σχολείο. Γυρίζουν τα παιδιά από το σχολείο. Πάνε οι παππούδες, γιαγιάδες να κρατήσουν άλλα παιδιά στο σπίτι. Δεν είναι όλοι αυτοί. Υπάρχουν ανοιχτά πράγματα τα οποία δικαιολογούν το να κινείται κόσμος. Αυτοί που είναι έξω δεν πάνε να ψωνίσουν. Είναι κλειστά. Όχι, είναι κλειστά, προφανώς. Είναι κλειστά. Ναι. Όλοι αυτοί πάντως δεν πάνε σχολείο. Όχι, αλλά πού μπορείς να τους πεις ότι πάνε πού, ότι πάνε βόλτα. Δεν το ξέρω. Όχι. Δεν πάνε βόλτα. Όχι, βόλτα μπορεί να πηγαίνει από βουλιά του. Ο άνθρωπος ο οποίος πάνε στις τράπεζες, πάνε σε αυτά που είναι ανοιχτά, παιδιά. Πάντως αυτή η εικόνα θα μου επιτρέψει να επιτρέψει. Lockdown δεν λέγεται αυτό. Όχι, σε αυτό συμφωνήσαμε και χθες το πρωί που βλέπαμε αντίστοιχες εικόνες. Γιατί χθες. Και τα πρόστιμα που επιβάλλονται δείχνουν ότι αρκετοί κυκλοφορούν ασκόπως, ναι, εντάξει. Ναι. Όμως, δεν είναι ότι έχουν κλείσει τα πάντα, δηλαδή μην περιμένουμε ξαφνικά να δούμε... Όλος αυτός ο κόσμος, παιδιά, θα κατέβει, θα αποβιβαστεί από το ρυθμάτι. Μην περιμένεις να δεις την Αθήνα ξαφνικά άδεια, όπως ήταν το Μάρτιο, που ήταν τα πάντα όλα κλειστά. Έχει κλείσει ένα σημαντικό ποσοστό τώρα, δηλαδή το λιανεμπόριο, τα σχολεία, τα 2/3. Μόνο τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά. Οι τράπεζες. Οι τράπεζες. Οι δημόσιες υπηρεσίες. Οι δημόσιες υπηρεσίες. Το 50%. Ναι, ακριβώς. Κάποιες το 100 είναι τηλεργασία, όντως. Κάποιες. Μάλιστα. Και τα δημοτικά. Μας ο Γιάννης. Για με συγχωρείτε, να είμαστε καλά. Τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία, ειδικές ανάγκες. Μα δεν είναι όλοι αυτοί τώρα. Και εδώ μιλάμε για κέντρο της Αθήνας, ε. Θα ήθελα όταν τελειώσει το lockdown με το καλό να κάνετε μια σύνδεση και να βάλετε τα πλάνα. Είναι το ίδιο ακριβώς. Εννοείς με την καθημερινότητα. με μια ανοιχτή αγορά, εννοείς. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, προφανώς και όλοι αυτοί δεν πάνε τώρα. Κάτι δεν πάει καλά, παιδιά. Στα μαγαζιά. Δηλαδή, τα μαγαζιά, αν δούλευαν, θα ανοίγαν 9 η ώρα, έτσι. Ναι. Ναι. Ας το δει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ας το δουν. Ο κύριος Χαδαλιάς. Κάτι δεν πάει καλά εδώ, είναι προφανές. Και πόσους να σταματήσει τώρα η τροχία. Ορίστε, δες. Είναι ένα κλιμάκιο της τροχίας εκεί πέρα για να κάνει τους ελέγχους. Πόσα αυτοκίνητα να σταματήσει. Είναι ώρα πάντως που, επειδή το λέει ο Γιάννης, είναι ώρα πάντως που πάνε τα παιδιά στο σχολείο 8 παρατέταρτο και ο γονιός θα πάει μετά στη δουλειά. Ναι, αλλά είσαι στην Κηφισίας. Εντάξει, παιδιά. Αλλάζουν γειτονιά για να πάνε. Όχι, λέω. Ναι. Είσαι... Μπορεί να πηγαίνουν τα παιδιά στον παππού ή στη γιαγιά. Μπορεί χιλιαδιό. Δεν προσπαθώ να. Παιδιά, δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω. Όχι, δεν προσπαθεί βέβαια. Αλλά κυκλοφορούν ασκόπως. Είναι ανεξηγητικό αυτή, έτσι δεν είναι. Είναι και δεν έχει καμία σχέση με το Μάρτιο. Θέλω να πω ότι. Είναι η διαφορά με την περασμένη άνοιξη. Δεν έχουν κλείσει τα πάντα. Δηλαδή, ναι, περιμένουμε να δούμε εικόνες περσινές. Τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας δεν είναι ανοιχτά.
Πέρσι για τους λογαριασμούς. Δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Όταν έχεις ο καθένας τη δουλειά του, να πάει στην τράπεζα, να πάει στην κινητή τηλεφωνία, να πάει στο σούπερ μάρκετ. Για λογαριασμούς και επισκευές, όχι να πουλήσουν. Σας εξηγώ που μπορεί να πηγαίνει ο καθένας και το βλέπεις ξαφνικά αυτό να γίνεται. 8 παρατέταρτο είναι. Δεν είναι τίποτα ανοιχτό από όλα αυτά. 1776 περιπτώσεις, τη λες Γεωργία Ελληνίδου. Παράβασης. 1776. Εντάξει, λίγοι είναι κάτι μου. Αλλά 8 παρατέταρτο, τίποτα από όλα αυτά που λες δεν είναι ανοιχτό. Άρα τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ προφανώς κάτι δεν λειτουργεί σωστά στο δεύτερο lockdown. Είναι προφανές, παιδιά. Είναι προφανές. Λοιπόν, να κλείσω μια φράση μόνο να σου πω. Επιμένω στην Βορειοελλάδα γιατί είναι πολύ κρίσιμο. Βέβαια είναι κρίσιμο. Θα γίνει μια σύσκεψη μέχρι το τέλος της εβδομάδος, όπου εκεί θα ληφθεί η απόφαση για το αν θα τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που έχει εκπονήσει ο κ. Κικίλιας για την Βορειοελλάδα. Τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Υπάρχει και η ανάλυση που γίνεται μέσω των λιμάτων, το έχετε ακούσει. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα ενεργά κρούσματα από τους ελέγχους και φαίνεται ότι οι Θεσσαλονικοί φίλοι μας και γενικά οι Βορειοελλαδίτες δεν πειθάρχησαν στην αρχή, με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα τα επίχειρα αυτής της ιστορίας. Επίσης, μου στέλνουν και μηνύματα φίλοι, όπου σε αυτό που είπες, ένας εντατικολόγος χρειάζεται 13 χρόνια με 14 για να αποκτήσει μια εμπειρία. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να πατήσουμε ένα κουμπί και να γεννήσει η χώρα εντατικολόγους που χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Ο σκοπός είναι να μην φτάσουμε στο να έχουμε ανάγκη χεριών. Μάλιστα. Να πάω στον κλέαρχο. Άντε μου στο καλό. Να πάω. Άντε μου στο καλό. Να φύγω τελείως. Όχι, να μην φύγεις καθόλου. Να μην γυρίσεις πίσω, να τελειώσεις με τον κύριο κλέαρχο τις μετεωρολογικές μας υποχρεώσεις. Το γελούσαμε, παιδιά. Το είχε πει ο κλέαρχος χθες για την Κρήτη. Το είχε πει και να σας πω κάτι, επειδή ακούγαμε το Μέγα Εμποδιστή, γιατί δεν τα καταλαβαίναμε και πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Είδαμε τι προβλήματα αυτό το σύστημα προκάλεσε στην Κρήτη. Αυτό το σύστημα τώρα μπορεί να δίνει καλό καιρό στο εσωτερικό, που, για περιοχές δεν μπορούσε στο εσωτερικό του, αλλά στην περιφέρεια του ΟΜΕΓΑ αυτού έτσι, σχηματισμού, δημιουργεί έντονη κακοκαιρία. Δηλαδή έχουμε ισχυρά συστήματα κακοκαιρίας, όπως είναι βέβαια και στην Κρήτη. Και φάνηκαν οι επιπτώσεις στην Κρήτη με αυτές τις τραγικές εικόνες που παρακολουθούμε τα τελευταία 24 ώρα. Έπεσε τόσο νερό όσο σε μια μέση περιοχή πέφτει σε διάρκεια ενός έτους. Ξεπεράσαμε τα 250, ακόμη και τα 300 χιλιοστά. 300 ετών νερού αναστρέμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα αναλυτικά την εξέλιξη. Να δούμε λοιπόν στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, όπου και σήμερα επιμένουν οι συννεφιές στα νότια τμήματα του Αιγαίου. Θα δώσουν τις επόμενες ώρες και πάλι αρκετές βροχές σε καταιγίδες προς την Κάρπαθο, την Κάσο και την Κρήτη. Θέλει έτσι προσοχή μέχρι και το μεσημέρι απόγευμα να αρχίσει σιγά σιγά να ομαλοποιείται η κατάσταση. Στην υπόλοιπη χώρα παρατηρήστε ότι δεν υπάρχει κάτι το αξιόλογο παρά μόνο κάποιες χαμηλές συννεφιές, δηλαδή συννεφιές στη χαμηλή ατμόσφαιρα που απασχολούν την ανατολική ηπειρωτική χώρα, το δυτικό και βόρειο Αιγαίο, με λίγες πρόσχερες τοπικές βροχές, φαινόμενα όμως που δεν δημιουργούν προβλήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα και την εξέλιξη στους επόμενους μας χάρτες. Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη, στα νότια τμήματα της χώρας μας περιμένουμε βροχές σε καταιγίδες κατά τόπους χείρας. Σιγά σιγά όμως και ιδιαίτερα από το μεσημέρι απόγευμα και μετά ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Στα ανατολικά επιρροτικά τμήματα να μένουμε λίγες πρόσκαιρες βροχές και τους βοριάδες βέβαια μέσα στο Αιγαίο αρκετά ενισχυμένους θα προσεγγίζουν τα 7 τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας τους 20 με 23, κάνει όμως αρκετό κρύο τώρα νωρίς το πρωί. Για την περιοχή της Αττικής αναμένουμε λίγες τοπικές συννεφιές που στα ανατολικά και βόρεια θα είναι περισσότερες και δεν αποκλείεται γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη να δώσουν κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Δείχνουμε προσοχή στους πολύ ενισχυμένους βοριάδες, 7 τοπικά και 8 μποφόρ στα ανατολικά τμήματα και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Βορειότερα τώρα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένουμε τοπικές συννεφιές αλλά και διαστήματα με ηλιοφάνεια που θα είναι μεγαλύτερα σε κεντρικές περιοχές. Οι άνεμοι εδώ θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις. Στα ανατολικά και νότια όμως θαλάσσια τμήματα αυτοί οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα προσεγγίζουν σε εντάσεις ακόμη και τα 6 με 7 μποφόρ και ο υδράργυρος κοντά στους 17 με 18 βαθμούς αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Ανατολικότερα τώρα για την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο, περιμένουμε τοπικές συννεφιές αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, κυρίως στα πιο δυτικά και βόρεια τμήματα. Βοριάδες και εδώ οι άνεμοι στο βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο, με εντάσεις στα 6 τοπικά ακόμη και 7 μποφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 17 με 18 βαθμούς αργά το μεσημέρι, κάνει όμως αρκετό κρύο και εδώ, τώρα νωρίς το πρωί και το βράδυ επίσης θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Προς το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο τώρα, καθώς δηλαδή προσεγγίζουμε αυτό το σύστημα κακοκαιρίας το οποίο απασχολεί τμήματα της νότιας θαλάσσιας χώρας,
Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά θα έχουμε και εδώ αρκετά αυξημένες συννεφιές, ιδιαίτερα προς την Κάρπαθο, προς την Κάσο και προς την Κρήτη, με ισχυρές βροχές σε καταιγίδες. Προοδευτικά όμως τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν. Δυνατοί βοριάδες και εδώ και ο υδράγυρος στους 22 με 23 βαθμούς. Να δούμε κλείνοντας. Για αύριο Πέμπτη, που περιμένουμε τις βροχοπτώσεις, υποχωρούν, βλέπετε, χαρακτηριστικά οι χρωματισμοί από την Νότια Ελλάδα. Λίγα τοπικά φαινόμενα θα έχουμε στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο, και οι βοριάδες βέβαια επιμένουν μέσα στο Αιγαίο. Κλέαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η ώρα καλεί σε έναν συνάδελφο του Κλέαρχου, τον οποίο κέρδισε πολιτική αραβωνιάστη χθες ο Γιάννης Καλιάνος. Ένας φίλος της εκπομπής, φίλος του Όπεν, ήταν ο προκάτοχος του Κλέαρχου. Ναι. Το ερώτημα είναι αν ο Κλέαρχος θα πάει στην πολιτική, θα πας, Κλέαρχε. Δεν το διαψεύδει. Δεν το βλέπω, όχι. Δεν το βλέπω, όχι. Το διαψεύδει. Το δεν το βλέπω, τι σημαίνει αυτό. Μην ενδώσεις. Μην ενδώσεις. Κλέαρχε, μη μας φύγεις. Είμαστε εδώ για την μετρολογία. Με τίποτα. Για τώρα. Δεν δεσμεύεσαι όμως. Για τώρα και για πάντα πιστεύω. Οι σιρήνες είναι ύπουλες. Θυμάσαι τι είχε κάνει ο Οδυσσέας. Είχε βάλει. Θυμάσαι. Είχε πει δέστε με. Δέστε με στο κατάρτι. Θα τον δέσουμε στο γερανό. Τον Κλέαρχο που μας φύγει για την πολιτική. Όσο θα μας θέλει ο κόσμος, θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε για τον κόσμο. Στην υπηρεσία του κοινού. Όπως καταλάβατε, έτσι. Καλημέρα, κύριε Κλέαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα, παιδιά, και επιστρέφουμε. Λοιπόν, παιδιά, να δώσουμε το Volkswagen T-Roc 1000 κυβικών 115 ύπων. Είναι η έκδοση Advance, γκρι μεταλλικό, με οροφή σε μαύρο χρώμα. Το T-Roc είναι από τα πιο πολυχρηστικά αυτοκίνητα. Καλύπτει όλες τις ανάγκες σας οικογενειακού και εκδρομικού τύπου. Και ψηλό για τις λακκούβες. Βάλε και ψηλό, γιατί έχουμε πολλές λακκούβες. Και ψηλό για τις λακκούβες. Τώρα θα δώσει τη μάχη της λακκούβας εδώ ο Άκης. Ναι. Αξίας 23.200 ευρώ. Ναι. Το διεκδικείτε μέσω Sport του... Sport Utility Vehicles, σου λέει. Δεν είναι... είναι SUV. Δεν είναι οτικιώτη. Το διεκδικείτε μέσω του 14999. Πάμε. Διάλειμμα και έψω. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέφουμε. Για πάρα πολλά τα μηνύματα έχω να σας πω για την κυκλοφορία στους δρόμους. Ότι. Ότι πάμε στις δουλειές μας. Ότι κινούμαστε γιατί έχουμε υποχρεώσεις. Προφανώς. Πηγαίνουμε σε αυτά που είναι ανοιχτά. Γιατί. Για όλα αυτά που σου είπα πριν. Για όλα αυτά που σου είπα πριν. Ότι σίγουρα δεν ξυπνάω τέτοια ώρα το πρωί για να πάω να κάνω τη βόλτα μου 7 παρατέταρτο. Okay. Δεν ξέρω, 8 παρατέταρτο, τι ώρα είναι. Αλλά πραγματικά όλοι συμφωνούμε ότι σίγουρα αυτό δεν είναι εικόνα lockdown, έτσι, σε καμία περίπτωση. Λέει τώρα ένας φίλος, σας παρακολουθώ από το πρωί, παιδιά, λέει, σκεφτείτε ότι ο κόσμος, επειδή φοβάται, δεν θέλει να παίρνει το λεωφορείο και το μετρό για την εργασία του, αλλά το αυτοκίνητό του. Και έτσι προκύπτει και η αυξημένη κίνηση. Είναι μια εκδοχή. Αυτό είναι μια τοπιστική εκδοχή από την προηγούμενη που λένε οι δικοί σου τηλεθεατές, ότι πάμε στις δουλειές μας και πάμε σε ό,τι είναι ανοιχτό σε 7 η ώρα το πρωί. Αυτό είναι πιο πιστικό. Δεν είναι πιστικό ότι ο άλλος πάει το παιδί του στο σχολείο. Δεν είναι πιστικό ότι 8 παρατέταρτο πάει στη δουλειά. Ναι. Παιδιά, ναι. Δεν είναι έτσι. Εμείς δεν ερχόμαστε στη δουλειά. Δουλεύει το μισό. Εμείς δεν ερχόμαστε στη δουλειά. Παραμένει το ερώτημα γιατί στο πρώτο lockdown, που προφανώς ήταν οι ίδιοι λόγοι, ειδικά αυτό που μας στέλνει ο φίλος ο Γιώργος, ότι ρε παιδιά, φοβόμαστε τα λεωφορεία. Και παίρνουμε το αυτοκίνητο. Γιατί στην πρώτη καραντίνα ήταν διαφορετική η εικόνα και τότε φοβόμασταν και τότε παίρναμε τα αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι αυτό σε ένα μεγάλο ποσοστό, μπορεί να είναι και αυτό ότι δουλεύουν κάποια κομμάτια της οικονομίας και να καλύπτει ένα ακόμη ποσοστό. Όμως το δεδομένο είναι ότι έχουμε περισσότερη κίνηση σε αυτή την καραντίνα σε σχέση με την πρώτη. Λοιπόν. Έχουμε μια έκτακτη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε τη Μίνα Καραμήτρου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Φαίνεται ότι από lockdown δεν καταλαβαίνουν και κάποιοι κακοποίοι και κάποιοι ληστές, σαν αυτούς που χθες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εισέβαλαν σε ένα σπίτι στο Περιστέρι, στο οποίο διαμένει ένα ζευγάρι Ελλήνων. Αφού πρώτα μάλιστα θέλω να σας πω ότι έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος με βαριοπούλα. Η καταγγελία που κάνουν οι ένικοι είναι μάλιστα ότι οι ληστές τους απέλυσαν με καλάσνικοφ ή ένα όπλο που τους φάνηκε ότι ήταν τύπου καλάσνικοφ. Τους ακινητοποίησαν, τους απείλησαν και τους ζήτησαν που έχουν χρηματοκιβώτιο και που έχουν χρήματα στο σπίτι. Έψεξαν το σπίτι, διαπίστωσαν ότι πράγματι υπάρχει χρηματοκιβώτιο. Κατάφεραν μάλιστα να το
να το ανοίξουν όσο απειλούσαν τους ενίκους του διαμερίσματος, άρπαξαν όσα χρήματα υπήρχαν μέσα στο χρηματοκιβώτιο και κατάφεραν μετά να εξαφανιστούν. Τους χτύπησαν. Ορίστε, Μίνα. Όχι, δεν τους χτύπησαν ευτυχώς και από ό,τι λένε μόνο τους απείλησαν με το όπλο και την πόρτα και βέβαια την οποία σαν να την έσπασαν με βαριοπούλα. Και όλα αυτά λίγο μετά τις 12 και γι' αυτό σας είπα πριν ότι προφανώς και κάποιοι μπορούν να κινούνται πάρα πολύ άνετα ακόμα και αν έχουμε lockdown. Μάλιστα. Έτσι. Καλημέρα Μίνα μας. Καλημέρα. Να είστε σε ευχαριστούμε καλημέρα, πάρα καλημέρα. Πολύ τώρα. Πάμε να καλημερίσουμε τον Μιχάλη τον Ιγνατίου και, και τη Μαρία την Ψαρά. Να ξεκινήσουμε από τη Μαρία. Καλημέρα και στους δύο. Συμφωνία. Σήμερα περιμένουμε εξελίξεις σε σχέση με την Κομισιόν και το εμβόλιο της Pfizer. Μαρία. Έτσι είναι. Σήμερα αναμένεται να εγκριθεί από το Κολέγιο των Επιτρόπων το μεσημέρι το συμβόλαιο μεταξύ της Κομισιόν και της Pfizer BioNTech, προκειμένου να διατεθούν στην Ευρώπη, όταν και εφόσον εγκριθεί το εμβόλιο, 300 εκατομμύρια δόσεις. Είναι μια συμφωνία που μαγειρεύεται εδώ και καιρό. Είναι η τέταρτη συμφωνία με φαρμακευτική εταιρεία. Σας υπενθυμίζω ότι έχουν υπογραφεί αντίστοιχες συμφωνίες για αντίστοιχες δόσεις πάνω κάτω, 300 με 400 εκατομμύρια δόσεις, με την AstraZeneca, την Johnson & Johnson και τη Sanofi, οπότε είναι η τέταρτη εταιρεία. Οι όροι της διανομής του εμβολίου θα αποφασιστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Αυτός θα δώσει την εντολή, αλλά από εκεί και πέρα είναι λίγο γνωστές οι δόσεις που θα πάρουν οι χώρες και οι οποίες διαπραγματεύονται απευθείας με την εταιρεία, στο πλαίσιο βέβαια και υπό την αιγίδα της Κομισιόν. Ένα αυτό. Δύο, φαίνεται ότι τελειώσαμε με το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Όχι ακόμα. Είναι πολύ αισιόδοξη αυτή η εκδοχή. Ναι, χθες είχαμε την βασική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Γερμανικής Προεδρίας που εκπροσωπεί ουσιαστικά τα κράτη-μέλη, τους ηγέτες που είχαν υπογράψει αυτή την συμφωνία για 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης. Μαζί, πακέτο, τότε τον Ιούλιο, θυμόσαστε με τη Μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής, τα είχαν συμφωνήσει οι ηγέτες. Το Ευρωκοινοβούλιο εδώ και 4 μήνες ουσιαστικά διαπραγματευόταν, γιατί είχαν κοπεί πάρα πολλά χρήματα, όπως ξέρετε, για την υγεία, για διάφορα προγράμματα, το Erasmus, το Horizon, διάφορα προγράμματα. Τέλος πάντων, χθες έφτασαν σε συμβιβασμό 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ και 16 δισεκατομμύρια παραπάνω μετά την πίεση του Ευρωκοινοβουλίου για όλα αυτά τα προγράμματα, τα κοινωνικά και τα προγράμματα υγεία. Τώρα όμως, γιατί λέω ότι είναι αισιόδοξη αυτή η εκδοχή που δίνει Σάκη, γιατί αυτή η νέα συμφωνία θα πρέπει να περάσει από το Συμβούλιο και μετά από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κάτι που σημαίνει ότι επειδή ακριβώς στο μεσοδιάστημα στη διαπραγμάτευση φτάσαμε πάντως μια ανάσα από το 21, ρε παιδιά, τα λεφτά πότε θα αρχίσουν να έρχονται. Είναι να παίρνουμε 31,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Πότε θα έρθουν τα λεφτά αυτά? Θα έρθουν τα λεφτά στα μέσα του 2021, το νωρίτερο. Και αυτό γιατί? Γιατί αναμένεται έντονη δυσφορία από τον Βικτόρ Ορμπάν, γιατί έχουν συνδεθεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια με το κράτος δικαίου, με το σεβασμό δηλαδή στις ευρωπαϊκές αξίες, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τα πανεπιστήμια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάτι που Ουγγαρία και Πολωνία δεν φαίνεται να κάνουν σύμφωνα με την Κομισιόν. Οπότε αναμένεται ο Βικτόρ Ορμπάν τουλάχιστον να μπλοκάρει αυτή τη συμφωνία στο Συμβούλιο. Και νομίζω ότι θα έχουμε να λέμε τουλάχιστον στο Δεκέμβρη για αυτή την υπόθεση. Και όσο πάει αργότερα αυτή η συμφωνία, όσο αργότερα επικυρωθεί ως αναμενόμενο, ως φυσικό, τόσο θα αργήσουν και τα χρήματα που θα φτάσουν στις χώρες. Έτσι. Και στο μεταξύ θα γονατίζουν οι κυβερνήσεις, θα γονατίζουν τα κράτη κτλ. Γιατί δεν μπορούν να συμφωνήσουν στους όρους. Μπράβο, παιδιά. Ακριβώς. Πιέζουν τον Ορμπάν και τους αντιφρονούντες, θα το πω έτσι σχηματικά, στο γεγονός ότι και οι δικές τους χώρες υποφέρουν οικονομικά από τον κορονοϊό και οι δικές τους χώρες χρειάζονται χρήματα να ρεύσουν στη χώρα τους, ας πούμε, για να κινηθεί η οικονομία. Οπότε, είναι ενδιαφέρον να ξέραμε τι λέει το εσωτερικό τους. Τι λένε δηλαδή οι πολίτες, η αντιπολίτευση σε αυτές τις χώρες.
για αυτές τις καθυστερήσεις, Μαρία. Η αντιπολίτευση δώρα είναι πολύ περιορισμένη, ας πούμε, στην Ουγγαρία. Ναι. Καταγγέλουν το γεγονός ότι η κυβέρνηση Ορμπάν δεν σέβεται το κράτος δικαίου. Θέλω να πω αν μπορούν να ασκήσουν πίεση, αν και το εσωτερικό μπορεί να ασκήσει πίεση ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε όμως ότι ο Βικτόρ Ορμπάν δεν πιέζεται. Είναι παντοδύναμος στη χώρα του και δεν πιέζεται πολύ εύκολα από άλλες δυνάμεις. Θα μπορούσε η εκλογή Biden και εδώ να παίξει ένα ρόλο. Όμως δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ο Βικτόρ Ορμπάν θα παραδώσει έτσι εύκολα τα όπλα. Τώρα, πριν πάμε στον Μιχάλη, γιατί έχουμε εντινοαμερικανική είδηση, κύριε Μιχάλη, από εδώ. Πάμε σε μεγάλη συμφωνία για τα εξοπλιστικά. Το Open αποκαλύπτει την συμφωνία η οποία είναι ένα βήμα πριν από την υπογραφή. Μία συμφωνία με τους Αμερικανούς, μία συμφωνία μαμούθ εξοπλιστικών προγραμμάτων που αφορά το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχω, είμαστε ένα βήμα, μία ανάσα πριν από την υπογραφή. Μιλάμε για μία συμφωνία που θα είναι κόστους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Mm-hmm. Και αυτή η συμφωνία αφορά την κατασκευή σε ελληνικά ναυπηγεία δύο υπερσύγχρονων φρεγατών υπό την καθοδήγηση των Αμερικανών, την ενοικίαση μέχρι να παραδοθούν οι δύο καινούργιες φρεγάτες, δύο φρεγατών από τις ΗΠΑ, οι οποίες είναι επιχειρησιακά έτοιμες και ανά πάσα στιγμή μπορούν να αναλάβουν δράση εφόσον και ομιγέννητο αυτό χρειαστεί. Και επίσης η συμφωνία αφορά τον εξυγχρονισμό των τεσσάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ που το ελληνικό πολεμικό ναυτικό έχει τώρα ήδη και όπως γνωρίζουμε όλοι επιχειρούν το τελευταίο διάστημα στο Αιγαίο. Αυτή η συμφωνία θα υπογραφεί μεταξύ του ελληνικού πολεμικού ναυτικού εφόσον πάρει την επιγειωθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας. Mm. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του έτους αυτό θα έχει γίνει. Τα έχουν βρει οι δύο πλευρές σε όλα. Και κατά συνέπεια λύνεται ένα μεγάλο πρόβλημα για το οποίο το πολεμικό ναυτικό πίεζε, δηλαδή τον εξυγχρονισμό του υπερόπλου που είναι οι φρεγάτες και που είχαμε το προβάδισμα μαζί με τα υποβρύχια, τα υπερσύγχρονα υποβρύχια που έχουμε, το προβάδισμα έναντι της Τουρκίας. Κατά συνέπεια λύνεται και το άλλο πρόβλημα το οποίο είχε το πολεμικό ναυτικό, που ήταν μεγάλο, τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα μεταξύ της παραγγελίας και της παράδοσης. Εγώ αυτά δεν τα ξέρω, νέων. Αλλά μια ερώτηση έχω να κάνω σε αυτό που λες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία, με βέβαια πολύ ψηλό το κόστος. Το κόστος δεν θα είναι, όπως αντιλαμβάνομαστε όλοι, φάπαξ. Καλά, εννοείται. Ούτε πέντε αύριο. Δις και, ναι, απλά η υπογραφή από τις ΗΠΑ, επειδή μιλάς για το δίμηνο. Από ποιον θα γίνει. Από ποιον θα γίνει. Από τις εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν. Δεν είναι διακρατικές οι συμφωνίες εκεί. Δηλαδή δεν αποφασίζει το κράτος των ΗΠΑ με το κράτος της Ελλάδας. Ωραία. Αποφασίζουν οι εταιρείες, η εταιρεία που θα κατασκευάσει, θα εξυγχρονίσει τις φρεγάτες και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Άρα νομίζω ότι εκεί μέχρι να τελειώσει η συμφωνία να επικυρωθεί, γιατί μια τέτοια συμφωνία χρειάζεται και επικύρωση και πιθανότητα και από το ελληνικό κοινοβούλιο. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε φτάσει στις 20 Ιανουαρίου, οπότε θα έχει αναλάβει η νέα διοίκηση. Το κρίσιμο θέμα είναι ότι δεν θα μείνει το πολεμικό ναυτικό χωρίς κενό. Δηλαδή, εκεί που έδωσαν, θυμίζω ότι το πολεμικό ναυτικό έψαχνε να νοικιάσει φρεγάτες και από την Αυστραλία και από την Ολλανδία. Και προτίμησαν να κάνουν αυτή τη συμφωνία πακέτο με τους Αμερικανούς. Θυμίζω επίσης ότι αυτό το πακέτο έρχεται να προσθεθεί στη συμφωνία Ελλάδος-Γαλλίας για την προμήθεια των μαχητικών Ραφάλ. Νομίζω ότι είναι μια είδηση η οποία ανακουφίζει σίγουρα όλους μας, διότι θωρακίζεται περαιτέρω η Ελλάδα, αλλά και λύνει προβλήματα πάγια του πολέμου γυναστικού. Ναι. Μιχάλη. Δεν έχω τέτοιες πληροφορίες του συνδέρφου. Είναι πολύ πιο προχωρημένος από εμάς, όπως καταλαβαίνει η Σάκη. Έρχονται από το ελληνικό. Πολεμικό, από την ελληνική πλευρά. Νομίζω ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Ναι, και προφανώς την έχουμε διαπραγματευτεί τη συμφωνία εδώ και καιρό. Δεν είναι, είναι χθες το βραδινό πράγμα. Έτσι. Μα δεν κλείνουν τις συμφωνίες. Έτσι. Συνδέονται και με τα. Συνδέονται και με τα ναυπηγεία. Θα κατασκευαστούν, το είπε νομίζω ο Γιάννης, ότι θα κατασκευαστούν και νομίζω οι δύο από τις καινούργιες τα ελληνικά ναυπηγεία. Μιχάλη, ναι. Πολύ σημαντικό και για την ελληνική βιομηχανία. Είναι και πολύ σημαντικό και για τις θέσεις εργασίας και από όλα. Πάση περιπτώσει, ελπίζω όμως να αγοράζουμε και ασφάλεια μαζί. Ναι, ναι. Γιατί είναι σημαντικό.
Ναι. Όταν κάνει μια τέτοια αγορά. Τώρα το κανονικό θα ήταν αυτό να το πει ο Γιάννης σε σένα και να συζητήσετε αντίστοιχα. Το θέμα είναι αν πουλάτε ασφάλεια εσείς, κύριε. Καταλαβαίνετε. Το τι αγοράσουμε εμείς είναι ένα άλλο θέμα. Πουλάτε. Όχι, λέω ότι νομίζω ότι αυτός που πουλά πρέπει να προσφέρει και ασφάλεια. Εν πάση περιπτώσει, ας περιμένω τις ανακοινώσεις. Καλό να περιμένω τις ανακοινώσεις. Ναι. Ήθελα επίσης να πω ότι εδώ το κράτος έχει συνέχεια, παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα είναι πολλά τις τελευταίες μέρες. Mm-hmm. Και όπως είπε ο Γιάννης, θα είναι συμφωνία με τις εταιρείες, αλλά πρέπει να υπάρξει και έγκριση από το Γιάννη, από το Αμερικανικό κράτος, η οποία βεβαίως θα δοθεί, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι. Ειδικά στα εξοπλιστικά δεν έχουν πρόβλημα. Και φανταζόμαστε ότι όλο αυτό και βάζει και ένα επιπλέον πρόσημο στις σχέσεις με τη νέα διακυβέρνηση, έτσι. Ελλάδας, Biden, Λευκού Οίκου και τα λοιπά. Εντάξει, νομίζω ότι οι δημοκρατικοί σκέφτονται λίγο διαφορετικά τις σχέσεις με τις χώρες. Βεβαίως θέλουν να πουλούν τα αμερικάνικα προϊόντα, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι, έτσι, είναι πολιτική περισσότερο των Ρεπουμπλικάνων. Το τι θα γίνει με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία είναι ένα θέμα μιας μεγάλης συζήτησης. Θα ήθελα να περιμένουμε όμως, για να την κάνουμε λίγο ακόμα, να ξέρουμε ποιος θα είναι ο νέος υπουργός των εξωτερικών, ποιος θα είναι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, ποιος θα είναι βεβαίως ο υπουργός άμυνας, αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι η πρώτη γυναίκα. Και είναι άνθρωποι που αρκετοί Έλληνες αξιωματούχοι τους γνωρίζουν. Αλλά να περιμένουν να μπουν στις θέσεις τους για να ξέρουμε με ακρίβεια τι λέμε, συνάδελφοι. Υπάρχει μια αισιοδοξία στην Αθήνα πάντως ότι σε κάποια πόστα κρίσιμα θα είναι παλιοί γνώριμοι της κυβέρνησης της σημερινής στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός γνωρίζει 2-3 από τους σημαντικούς. Έχω την εντύπωση μάλιστα ότι τους γνωρίζει καλά και αυτό είναι καλό βέβαια, έτσι, χωρίς συζήτηση. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι τους γνωρίζει πολύ καλά και η ομογένεια και είναι και η σχέση που υπάρχει με τον εκλεγμένο πρόεδρο. Πολύ σημαντικών ανθρώπων εδώ στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη. Εν πάση περιπτώσει, αν παντρευτούν όλα σωστά, νομίζω ότι θα έχει κέρδος η Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, έχουμε αντιληφθεί ότι τις τελευταίες ώρες κάτι περίεργο συμβαίνει μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάικ Πομπέο, ανακοίνωσε ότι πάει στην Τουρκία μόνο για να δει τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο. Είναι επίσημη ανακοίνωση του State Department, δεν είναι πληροφορίες αυτές που λέμε, διαβάζουμε από επίσημη ανακοίνωση. Και θέλει να πάει να δει τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Άλλωστε, συνάδελφοι του χρωστά πάρα πολλά και ο κύριος Πομπέο και ο κύριος Τραμπ για την υπόθεση. Τώρα, ο κύριος Τραμπ νομίζω ότι δεν τα καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα, αλλά ο κύριος Πομπέο για την υπόθεση της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Διότι είχε το θάρρος ο Πατριάρχης να αναγνωρίσει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. Αυτό ξέρετε ότι έχει εκνευρίσει αφάνταστα τη Μόσχα. Και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο λόγος που κράτησε αυτή τη στάση στο θέμα της Αγίας Σοφίας. Σωστό. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει το πολιτικό θέμα ότι επισκέπτεται 7 χώρες. Στις 6 χώρες έχει συναντήσεις και με τους προέδρους και με τους πρωθυπουργούς και με τους υπουργούς εξωτερικών. Και στην Τουρκία δεν έχει καμία συνάντηση με κανένα Τούρκο αξιωματούχο. Πάει μόνο στην Κωνσταντινούπολη, δεν πάει στην Άγκυρα. Υπάρχει μεγάλη ενόχληση της Άγκυρας σε διπλωματικό επίπεδο, αντιλαμβανόμαστε. Δεν ξέρουμε αν λόγω του εκνευρισμού αυτού της Άγκυρας αλλάξει το πρόγραμμα του Υπουργού, αλλά από τη στιγμή που το έδωσαν στη δημοσιότητα, καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό είναι. Είναι δύσκολο. Μάλιστα. Είναι δύσκολες οι σχέσεις τους. Έχει αρχίσει και η παραφιλολογία ότι αυτό μπορεί να συνδέεται με την απόφαση του κυρίου Ερντογάν να αναγνωρίσει στην ουσία να αποδεχτεί την εκλογή του κυρίου Biden. Η αλήθεια είναι ότι και το κοιτάζω και
από τη μεριά του κυρίου Τραμπ. Έχει κάνει τόσα για την Τουρκία. Έχει κάνει τόσα για τον ίδιο τον Ερντογάν. Έτσι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τον έχει σώσει από πολύ δυσαρεστές καταστάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι τον έσωσε, τον έσωσε και από καταστάσεις ναι. Και σε άλλες περιοχές. Ναι. Όχι, αλλά προσέξτε να δείτε. Και έσπευσε. Εγώ περίμενα ότι θα περίμενε. Θα περίμενε, διότι, κοίταξε, ας σου πω, θα τιμούσε τη φιλία. Αλλά, ξέρετε, είναι ένας άφιλος άνθρωπος, έτσι. Βλέπει μόνο τα συμφέροντά του. Εδώ καρατομήσε τον σύζυγο της αγαπημένης του κόρης. Αυτή είναι η αγαπημένη του κόρη, ξέρετε, έτσι. Και ξέρετε τι σημαίνει με τους, με τους πατεράδες όταν αγαπούν τις κόρες. Λοιπόν, και δεν σκέφτηκε τίποτα και δεν έφαγε τον Αλπαϊράκ. Θα σκεφτεί τώρα τον Τραμπ. Τώρα, ελπίζω ελπίζω να εκνευριστεί ο κύριος Τραμπ, να καταλάβει τι ακριβώς έγινε και να του φυλάει κανένα δώρο. Χάσαμε τους γαμπρούς, Μιχάλη, χάσαμε και τις κόρες. Καλημέρα. Πήγαν στον Έσπερ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ο κύριος και Μιχάλης παρόν, δύο συναντήσεις σημαντικές σήμερα. Ο πρόεδρος Αιγύπτου στην Αθήνα, Αλσίση, συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Πολύ σοβαρή συνάντηση. Δεύτερη σοβαρή συνάντηση στη Λευκοσία, τριμερής. Υπουργών Εθνικής Άμυνας Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος. Δύο συναντήσεις μέσα στην ημέρα σημαντικές. Που εσύ τις επισημαίνεις πάντα. Ναι, γιατί έχουν τη σημασία. Διαβάζουμε ότι ο κύριος Αχίλλας πηγαίνει εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη. Ένα, μου στέλνουν ότι υπάρχει στο τραπέζι σοβαρό ενδεχόμενο να πάμε σε απαγόρευση κυκλοφορίας μαζί με το lockdown από τις 9 το βράδυ. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα στην εκπομπή, ότι το πάμε όλοι, το σχέδιο, παιδιά. Όχι. Λοιπόν, και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Μιχάλη Γνατίου και τη Μαρία την Ψαρά στις Βρυξέλλες. Καλημέρα και τον Γιάννη. Καλημέρα. Ο οποίος αύριο θα μας έρθει με πολλά. Καλωρίζει και σφαιγάτα. Πολλά και ωραία. Ναι, με τη σφαιγάτα θα έρθω. Λοιπόν, να πάμε να δώσουμε το δώρο μας πολύ γρήγορα. Το Volkswagen T-Roc που διεκδικείται. 1000 κυβικά, 115 άλογα, έκδοση Advance, κυρία Ντόρα μου. Είναι καταπληκτικό, αξίας 23.200 ευρώ. Καλύπτει ανάγκες οικογενειακού και εκδρομικού τύπου. Όλες τις ανάγκες των καταναλωτών. Το διεκδικείται μέσω του 14999. Διάλειμμα και πίσω. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Σε λίγο κοντά μας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Καλά κάνεις και το λες. Θα συζητήσουμε για τα σούπερ μάρκετ. Ναι, και για άλλες κατηγορίες επαγγελματικές που διαμαρτύρονται κάποιοι. Παραδείγματος χάρη, η Ανθοπόλης, ξέρεις τι μου, στείλανε ένα μήνυμα πριν και λέει: Γιατί εμείς τα Ανθοπολία είμαστε κλειστά. Θα μπορούσαμε να έχουμε και εμείς παραγγελίες online για γενέθλια, για γιορτή, για κάτι. Για να θέλει ο αγαπημένος να στείλει την αγαπημένη του. Και πολλούν, παραδείγματος χάρη, άνθη και λουλούδια στα σούπερ μάρκετ. Και άλλες κατηγορίες. Να στείλουν. Δεν έχουν ηλεκτρονικά. Μπορούν να στείλουν. Δεν ξέρω τι μου. Εγώ σου λέω ότι μηνύματα μου στέλνουν. Μην με ρωτάς, δεν ξέρω για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες. Δεν έχω απάντηση. Έλατε. Οπότε στείλτε μας και άλλα ερωτήματα για τον κύριο Γεωργιάδη. Σε λίγο θα είναι κοντά μας. Θα κάνουμε και εμείς φυσικά τις ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε. Και τα πολιτικά. Πάμε. Εδώ, Δήμητρα. Καλώς την πάλι. Καλή σας μέρα. Να δούμε τι γίνεται στο διαδίκτυο. Καλημέρα. Ξεκινάμε με το Έθνος με ένα αποκλειστικό θέμα του Έθνος.gr. Κορονοϊός, όλο το σχέδιο για τους εμβολιασμούς. Πώς, πού και σε ποιους θα γίνουν. Το Έθνος.gr παρουσιάζει όλο το επιχειρησιακό σχέδιο για τους εμβολιασμούς που θα ξεκινήσουν στη χώρα μας για τον κορονοϊό όταν φτάσουν οι δόσεις. Mm-hmm. Πρώτο θέμα, τεράστια διασπορά στη Θεσσαλονίκη, επιθετική αύξηση στην Αττική. Πού βρισκόμαστε με τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Η εφημερίδα, κορονοϊός, βράζουν Αττική και Βόρεια Ελλάδα, υγειονομική βόμβα η Θεσσαλονίκη, τα ανησυχητικά στοιχεία. CNN.gr, καλπάζει ο κορονοϊός, κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο, η ανησυχία για τις μονάδες εντατικής θεραπείας και τα χαμόγελα για το εμβόλιο. Hellas Journal, αυστηρή προειδοποίηση Λεντριάν, του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, αν η Τουρκία δεν αλλάξει στάση, όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι. Και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης σε άμεσο κίνδυνο, παραδοχή ότι μολύνθηκε με τον ιό το 32% τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού. Το 1 τρίτο του πληθυσμού. Είναι πραγματικά συγκλονιστικός ο αριθμός. Πράγματι. Lifo.gr, Biden για Τραμπ. Είναι ντροπιαστικό ειλικρινά να μην παραδέχεται την ήττα του. Αυτό δήλωσε στην συνέντευξή του στο Delaware. Και Athens Voice.gr, Ivanka Τραμπ, η μεγάλη κόρη του Τραμπ.
η άνοδος και η πτώση μιας influencer, η δισεκατομμυριούχος κληρονόμος που προσπαθούσε να... Τώρα είτε τον Τραμπ, γιατί να συμπαρασύρει και την κόρη του. Μα λένε ότι πάει, έχει βάλει... Μαρτίες γονέων παιδεύουν στέκνα. Λένε παιδιά του, λέει η μπαμπά. Μπαμπά, παραδέξου την ήττα σου για να μπορέσω να μην μου κόβεις την πορεία που θα έχω και εγώ, την πολιτική μου καριέρα. Θέλει να πάει για πρόεδρος η κυρία Ιβάνκα. Μάλιστα. Τώρα, στο Twitter καταγράφεται τις τελευταίες ώρες από χθες τον απόϊχο των δηλώσεων του Υπουργού Υγείας για την πορεία της πανδημίας στην χώρα μας και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Η τάση με το hashtag Κικίλιας, με τους περισσότερους χρήστες να εκφράζουν την αποδοκιμασία τους. Η Θεσσαλονίκη κινδυνεύει να γίνει Μπέργαμο. Ας αφήσει τα διαγράμματα, τα αυτοκολλητάκια, τα νουμεράκια και τους πίνακες ο Κικίλιας. Σημάνεται συναγερμό, κλείστε σχολεία. Προσλάβετε γιατρούς, επιτάξτε ιδιωτική υγεία, εφαρμόστε μέτρα. Εχθρός εσωτερικός δεν υπάρχει, μόνο εξυπασιά σας γράφει ένας χρήστης του διαδικτύου. Ναι. Κικίλιας, το εύλογο και αμήλικτο ερώτημα, στο οποίο θέλοντας και μη αργά ή γρήγορα θα πρέπει να απαντήσετε, είναι το εξής. Έχει χαθεί πρόωρα έστω μία ανθρώπινη ζωή, επειδή ενδεχομένως το ΕΣΥΡ θα αντιμέτωπο με το δίλημα της επιλογής και επομένως παρασχέθηκε ελπής φροντίδα. Εχθές εδώ σε εμάς στην εκπομπή μας. Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών του ΑΧΕΠΑ, ο κύριος Σιούλης, παραδέχθηκε ότι βρίσκονται σε. Έχουν κρασάρει μονάδες αντιδικής θεραπείας και ότι είναι σε αδιέξοδο, είναι συνθήκες πολέμου. Απάντησε η διοίκηση του ΑΧΕΠΑ, απάντησε και ο κύριος Γιγίλιας, όμως είναι προφανές ότι τα πράγματα είναι τουλάχιστον οριακά. Ναι. Και να δούμε και ένα τελευταίο γρήγορα, Δήμητρα. Παρουσιάζει ο Κικίλιας νούμερα και αναφέρει ότι εκτός COVID στο οκτάμηνο έχουν γίνει 50.000 εξετάσεις στο ΕΣΥ, τα αυτονόητα τα χρησιμοποιούν για αυτοπροβολή και στο τέλος είπαν αν είστε θετικοί μην έρχεστε στο νοσοκομείο, λίγο ντροπή μια τέτοια μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Τώρα ακραίες πολύ λίγο είναι η αποτύπωση της μιας μεγάλης μερίδας της λαϊκής κινήσης. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη είναι κρίσιμη, το 32% είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Σε ευχαριστούμε πολύ Δήμητρα και να υποδεχθούμε εμείς τώρα να τα κουβεντιάσουμε αυτό τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο, τον καθηγητή φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Κουτροκόη. Καλημέρα. Τώρα, να συζητήσουμε για το εμβόλιο που ήταν η αισιόδοξη χθεσινή είδηση της ημέρας. Και αυτή φαίνεται να είναι και η μοναδική ελπίδα, κύριε καθηγητά, γιατί ακόμη και τα μέτρα φαίνεται και τα ολικά, τα οριζόντια μέτρα φαίνεται να μην αποδίδουν. Πάντως, πριν περάσουμε στα μέτρα, για να μείνουμε στις θετικές ειδήσεις, ξέρετε, Δευτέρα, παράλληλα την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε το εμβόλιο, ανακοινώθηκε κάτι άλλο που θα είχε κάνει και αυτό αίσθηση, αλλά πέρασε στα ψηλά από την λόγο του εμβολίου. Η εταιρεία Lilly ανακοίνωσε ότι πήρε έγκριση επίγουσας κρίσης για το αντίσωμά της, που είναι για τη χορήγηση στους ασθενείς στις πρώιμες φάσεις της νόσου. Πάνω σε αυτό να πούμε ότι εδώ στο Open χθες είχαμε συνέντευξη και θα την παρουσιάσουμε με το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας και χθες το πρωί το παρουσιάσαμε το θέμα αυτό με τον Μιχάλη τον Ιγνατή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το φάρμακο αυτό. Το αναδείξαμε δηλαδή και νομίζω ότι αξίζει σε λίγο να παρακολουθήσουμε και τη συνέντευξη που έχουμε κάνει. Άρα σε λίγο καιρό μπορεί να έχουμε και φάρμακο και εμβόλιο, κύριε καθηγητά. Ναι, θέλω να πω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, πέρα από το εμβόλιο που συζητήσαμε και θα συζητήσουμε, αρχίζουν και εμφανίζονται πλέον και οι θεραπείες, οι φαρμακευτικές θεραπείες. Έχουμε ήδη κάποιο φάρμακο, το στεροειδίτη δεξαμεθαζόνη, που χορηγείται στην βαριά φάση, στην τελική φάση των ασθενών που ήδη είναι διασωληνωμένοι ή χρήζουν οξυγόνου. Αυτό είναι ένα φάρμακο, το αντίσωμα που θα είναι χρήσιμο στους ασθενείς νωρίς, πριν νοσηλευτούν, για να αποφύγουν την εξέλιξη της νόσου παρακάτω. Άρα βλέπετε σιγά σιγά αρχίζει και χτίζεται και το φαρμακολογικό, ας πούμε, αμυντικό πλωστάσιο της επιστημονικής κοινότητας. Συν βέβαια το εμβόλιο που είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη οπωσδήποτε. Τώρα επειδή ακούστηκε και στη Βουλή χθες ο προβληματισμός ότι το γεγονός ότι ανακοινώθηκε πως το εμβόλιο έχει 90% αποτελεσματικότητα, θέλουμε να μας ξεκαθαρίσετε τι συνεπάγεται αυτό. Αν ο κόσμος δηλαδή πρέπει να φοβάται ότι δεν είναι ασφαλές το εμβόλιο, ότι κάποιοι μπορεί να πεθάνουν από το εμβόλιο, από περιενέργειες ή επειδή δεν θα τους καλύψει, ή αν σημαίνει κάτι διαφορετικό. Όχι, το 90% αποτελεσματικότητα σημαίνει ότι 9 στους 10 που θα εμβολιαστούν θα έχουν προστασία από την πιθανότητα να νοσήσουν σοβαρά από τη νόση του κορονοϊού. Δεν είναι θέμα ασφάλειας. Για την ασφάλεια του εμβολίου δεν υπάρχει κανένα αρνητικό δεδομένο. Mm-hmm. Ήδη το έχουν πάρει περίπου 45.000 άνθρωποι, σχεδόν 2 μήνες τουλάχιστον οι περισσότεροι, και δεν έχει
υπάρξει αναφορά για κανένα σοβαρό δεδομένο. Πέρα από το, ξέρετε, λίγο πυρετό, λίγο πόνο στο σημείο της έγχυσης για κάποιες ώρες. Πολύ απλές. Άρα να ξεκαθαρίσουμε ότι το 10% αφορά στην κάλυψη από το εμβόλιο και όχι στις παρενέργειες από το εμβόλιο. Όχι, καμία σχέση με παρενέργειες. Αυτό έχει να κάνει. Ο ένας στους 10 δεν θα προστατεύεται αν εκτεθεί στον ιό. Είναι υψηλό το ποσοστό. Είναι υψηλό το ποσοστό. Είναι πολύ ψηλό, είναι σπάνιο ποσοστό. Ας πούμε, το εμβόλιο της γρίπης ποτέ δεν έχει πάνω από 70%. Είναι σημαντικό το ποσοστό. Δεν είναι λογικό να αναρωτιέται κάποιος, ο οποίος δεν είναι ειδικός, δεν είναι όπως εσείς, ότι όλα αυτά τα χρόνια που έπεφτε η επιστημονική κοινότητα πάνω στη δημιουργία εμβολίων και είχε περισσότερο χρονικό διάστημα για την κατασκευή του. Έφτανε σε ένα ποσοστό 70-75%. Αυτό. Ναι. Και ξαφνικά βλέπουμε μέσα σε λίγους μήνες ένα τέτοιο εμβόλιο τόσο άμεσα στο να αγγίζει το 90%. Ναι, αυτό πράγματι είναι εντυπωσιακό, αλλά να σημειώσουμε ότι είναι μια καινούργια τεχνολογία. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εμβόλιο για ανθρώπινη χρήση μέσα από τεχνολογία mRNA, γενετικό εμβόλιο. Και γι' αυτό και για όλους εμάς τους επιστήμονες ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και περιμέναμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει, τι θα βγει. Και πραγματικά είναι πολύ καλή είδηση το 90%, γιατί δείχνει τον δρόμο και για άλλα εμβόλια τα οποία ακολουθούν αυτή την τεχνολογία. Και ξεκινάει πολύ ψηλά, δηλαδή, με πολύ ψηλή αποτελεσματικότητα. Είναι πολύ καλό αυτό. Είναι μια πολύ ευχαριστή εξέλιξη. Είναι το πρώτο εμβόλιο παγκοσμίως με αυτή τη νέα τεχνολογία, σωστά? Ναι, ναι. Όλα τα προηγούμενα βασίζονται στην απλή λογική, συγγνώμη τώρα για το μπακάλικο του πράγματος. Σου βάζω λίγο από τον ιό ή αδρανοποιημένο τον ιό, ναι, ώστε κομμάτι, να σου δημιουργήσω άμυνα. Το αναγνωρίσει ο... Έτσι πολύ απλοϊκά το περιγράφω, ξέρω και περισσότερα. Αυτό ακριβώς το γεγονός, ότι βασίζεται σε μια εντελώς καινούρια, καινοτόμα τεχνολογία ή τεχνοτροπία, εγκυμονεί κινδύνους. Να ανακαλύψουμε στην πορεία δηλαδή ότι αυτό το RNA μπορεί να επηρεάζει το DNA. Δεν ξέρω αν συσχετίζονται αυτά τα δύο. Δηλαδή, να εμφανιστούν μεταλλάξεις, παρενέργειες, βαριές δηλαδή, προϊόντος του χρόνου. Ναι. Δεν υπάρχουν, δεν είναι πολύ πιθανό αυτό. Έχουμε εμπειρία με αυτά τα εμβόλια σε κτηνιατρική χρήση. Άρα δεν είναι, έχει χορηγηθεί σε ζώντες οργανισμούς και δεν έχει διαφανεί κάποια τέτοια διάστασή τους. Στην κτηνιατρική χρήση είναι κάποια χρόνια που έχουν αναπτυχθεί εμβόλια σχετικά. Γι' αυτό και η BioNTech είχε την εμπειρία και η Pfizer από τα προηγούμενα εμβόλια τα κτηνιατρικά που είχαν αναπτυχθεί με αυτή την τεχνολογία. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να μας κάνει να φοβόμαστε μια τέτοια πιθανότητα. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε 100%. Ναι. Τίποτα, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη μέχρι τώρα. Δεν είναι τώρα για τέτοια έλλειψη ασφάλειας. Τόσο δική σας αρμοδιότητας και ειδικότητας, αλλά θέλω λίγο να σχολιάσουμε μαζί, γιατί είστε και εσείς στη Βόρεια Ελλάδα, το 32%. Το ποσοστό αυτό στη Θεσσαλονίκη που ακούσαμε χθες. Θετικότητας. Ναι. Είναι πάρα πολύ υψηλό. Πόσο σας ανησυχεί και αν μπορεί πλέον να αναχαιτιστεί ο ιός εκεί, θέλω να πω, η διασπορά του. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά τεράστια. Αλλά όταν ακούμε και ειδήσεις όπως αυτή που ακούστηκε χθες, ότι και χθες ακόμα γίνονταν προσπάθειες και συγκεντρώσεις για πάρτι σε πλατείες Θεσσαλονίκης, αυτό δεν βοηθάει. Δηλαδή, αν οι Θεσσαλονικείς δεν τηρήσουν τα μέτρα με σχολαστικότητα, νομίζω ότι αυτό συνεχίζει την κατάσταση. Το 32% είναι πολύ μεγάλο. Αν ισχύει, είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Πραγματικά είναι ανησυχητικό. Αλλά ο μόνος δρόμος που έχουμε είναι να τηρηθούν τα μέτρα αυστηρά, αυστηρότατα. Από τους ίδιους πολίτες εννοώ. Οι μάσκες, ο περιορισμός, ο αυτοπεριορισμός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και από εκεί πέρα, βέβαια, να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά στις ΜΕΘ. Είναι σοβαρό πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα. Πιο σοβαρό από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πράγματι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Ναι. Καλή δουλειά. Καλημέρα. Λοιπόν, ο κύριος Μαγαλόπουλος νομίζω ότι μας έδωσε σημαντικές εξηγήσεις. Ναι. Γιατί, αυτό που το λες εδώ και δύο, από την πρώτη στιγμή. Μα που να λες, σου πω τώρα είναι κάτι. Αυτό το 10%. Δεν μπορώ να ακούω πολιτική κερδοσκοπία πάνω στην αγωνία του κόσμου για το αν έχουμε εμβόλιο ή όχι. Ναι. Είναι ένα πράγμα να τσακωνόμαστε και θα τσακωθούμε και τον κύριο Γεωργιάδη που τον έχουμε εδώ. Θα του ασκήσουμε όση κριτική θέλουμε και θα μεταφέρουμε για τα ερωτήματα των πολιτών. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα στον Υπουργό Ανάπτυξης. Καλημέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εμείς. Να είστε καλά. Να συζητήσουμε λοιπόν για τις ελλείψεις, τις ολιγορίες, τις παραλήψεις, τα λάθη που έχουν γίνει. Ο κ. Χικίλιας προς τιμή του χθες χρησιμοποίησε πρώτο πληθυντικό. Δεν προσέξαμε, είπε. Όμως το να συζητάμε με όρους πολιτικούς
αν το εμβόλιο θα είναι αποτελεσματικό, αν μπορεί ο άλλος να βγάλει τρίτο πόδι, τρίτο μάτι, τρίτο αυτί κτλ. Δεν έχει νόημα. Είναι μόνο μια επικίνδυνη συζήτηση που κάνει ζημιά στον κόσμο και τίποτε άλλο. Το εμβόλιο, εφόσον πάρει έγκριση από τον FDA και από τον αντίστοιχο οργανισμό φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προέρχεται από μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία του πλανήτη. Έχει κάνει κλινικές δοκιμές σε δεκάδες χιλιάδες άτομα. Για να πάρει έγκριση έχουν ελεγχθεί όλα αυτά, γιατί η διαδικασία εγκρίσεων ενός εμβολίου είναι πάρα πολύ αυστηρή και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και μία εταιρεία του μεγέθους της Pfizer, κύριε Παυλόπουλε, κυρία Κουτροκόη, δεν θα διακινδύνευε με την ύπαρξή της με ένα εμβόλιο το οποίο είτε δεν θα λειτουργούσε, είτε θα προκαλούσε σοβαρές παρενέργειες. Διότι ο κίνδυνος ομαδικών αγωγών εναντίον της εταιρείας μετά θα ήταν η συγκριτή μιας εταιρείας. Ναι, ναι. Άρα, όταν μία εταιρεία αυτού του μεγέθους βάζει από κάτω την υπογραφή του και σου λέει αυτό το εμβόλιο λειτουργεί, το εμβόλιο το εμπιστεύεσαι και το κάνεις. Αν έχει μυαλό. Τώρα, αν δεν έχει μυαλό, θα το κάνετε. Ασφαλώς θα το κάνετε. Ασφαλώς, λέτε. Όταν θα είναι διαθέσιμο για εμάς τους πολίτες, γιατί φαντάμε θα πάει πρώτα μια διαδικασία πρωτοκόλλου ευάλωτων ομάδων υγειονομικών και μετά θα φτάσει σε εμάς τους υπολείπους. Ναι. Όταν θα είναι προσβάσιμο σε μένα, θα το κάνω αμέσως. Αμέσως. Δηλαδή την πρώτη μέρα που θα μπορώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Έλα, κυρία, τώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα σούπερ μάρκετ, από αυτό που θα ισχύει από σήμερα. Ναι, από την αγορά. Τώρα, λάβατε υπόψη σας και την εισήγηση της παράκλησης της ΕΣΕ. Λογική, κατά τη γνώμη μου, γιατί οι έμποροι είπαν ότι είναι αθέμητο, εν πάση περιπτώσει, και να μην μπορέσουμε να κινηθούμε ούτε στο εμπορικό, στο διαδίκτυο, στο διαδικτυακό εμπόριο, με συγχωρείτε, εφόσον τα προϊόντα αυτά κινούνται στα σούπερ μάρκετ. Σκέφτεστε να βάλετε και άλλες κατηγορίες? Πόσο θα ισχύσει αυτό? Κοιτάξτε, αυτό θα ισχύσει έως τη λήξη του lockdown. Ευελπιστούμε έως τις 30 Νοεμβρίου. Τώρα, να ξεκαθαρίσω γιατί πήραμε την απόφαση. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση ξεβολεύει λίγο τους συμπολίτες μας που ψωνίζουν. Διότι θα μπαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ και προϊόντα που ψώνιζαν μέχρι χθες, όπως έπιπλα, παπούτσια, χαλιά κλπ., δεν θα μπορούν να τα ψωνίσουν από σήμερα. Και αυτό λίγο μας ξεβολεύει. Όμως, πιστεύω ότι σε αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να περάσουμε απέναντι όλοι μαζί. Και όλοι μαζί είναι και οι μικρές επιχειρήσεις που έχουμε κλείσει με κρατική εντολή και που είναι και αθέμητο ανταγωνισμό, αλλά και ανήθικο μόνιμο και έπειτα, να είναι αυτοί κλειστοί υποχρεωτικά και δίπλα οι πελάτες τους να ψωνίζουν τα προϊόντα που έχουν και αυτοί από ένα σούπερ μάρκετ. Ναι. Αυτό θα δημιουργούσε στο μέλλον φοβερή ανισορροπία στην αγορά. Πραγματικά, με δείτε την εισήγηση του συνόλου του εμπορικού κόσμου της χώρας και, όπως σωστά είπατε, και της ΕΣΕ, ο κ. Καρανίκας με μεγάλη ένταση έθεσε αυτό το θέμα και σε μένα και στον κύριο Πρωθυπουργό. Πιστεύω ότι κινηθήκαμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Χαίρομαι γιατί η ΕΣΕ αναγνώρισε την ταχύτητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και μου προσωπικά χθες με επίσημη δήλωσή τους. Τώρα, το αν θα εντάξουμε νέες κατηγορίες, θέλω να είμαι ειλικρινής. Έχω ακούσει μία ένσταση ότι έχουμε ξεχάσει τα λουλούδια. Είναι κάτι που είπα και δω πριν. Έρχονται μηνύματα πολλά, ξέρετε, για αυτό το και θέμα. Για μένα, και σε μένα έρχονται. Εγώ το κινητό μου το έχω ανοιχτό στον κόσμο και λαμβάνω τα Twitter μηνύματα. Δεν θέλω. Και το Twitter μου. Δεν θέλω να φαίνεται ότι είμαι ένας υπουργός κλεισμένος σε ένα γραφείο που όλα τα ξέρει και τίποτα δεν ακούει. Το αντίθετο. Ακούγονται. Να σας πω δε. Ακούγονται. Ότι... Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει και σε εσάς. Και αν είναι έτσι, ζητήματα και με τις λαϊκές αγορές. Λέει και στις λαϊκές έχει πάγκους που πουλάνε. Στις λαϊκές αγορές έχουμε απαγορεύσει την πώληση βιομηχανικών ειδών. Μάλιστα. Το έχουμε απαγορεύσει ήδη στις λαϊκές αγορές. Μάλιστα. Άρα η απόφαση για τα σούπερ μάρκετ έχει κατά κάποιο τρόπο να εξομοιώσει και την απόφαση που πήραμε για τις λαϊκές αγορές. Να πω ότι στη Βουλή στις 10 το πρωί ξεκινάει η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής και έχουμε νομοσχέδιο στη Βουλή. Ένα σημαντικό νομοσχέδιο για το 1150, την οδηγία, τον κανονισμό 1150 και τη δυνατότητα που δίνουμε στους συμπολίτες μας να στρέφονται ακόμα και με ομαδικές αγωγές κατά των πλατφορμών του διαδικτύου, αν παραβιάζουν τα δικαιώματά τους. Είναι μια πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ιδιαίτερα, που τώρα γίνεται και πολύ επίκαιρο. Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης στη Βουλή, έχουμε τους φορείς και σήμερα έχουμε δεσμευτεί και με τα άλλα κόμματα ότι θα ακούσουμε τους φορείς. Εάν κάποια προϊόντα ξεχάσαμε να εξαιρέσουμε, θα το δούμε. Και αν είναι ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς, εδώ είμαστε να διορθώσουμε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο, λοιπόν, να μπουν στις λίστες αυτές που ήδη το έχουν ανακοινωθεί. Το μήνυμα που θέλω να εκπέμψω και, άλλοι... και από την εκπομπή σας είναι ότι εμείς δεν είμαστε άνθρωποι ξερόλες και άνθρωποι που λέμε «Α, όλα τα ξέρει ο Υπουργός ή κανένας άλλος». Όχι. Σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε, θα συνεννοηθούμε όλοι ανθρώπινα και πολιτισμένα.
στόχος μας, όταν τελειώσει όλος αυτός ο εφιάλτης, να είμαστε όλοι εδώ, και δεν είναι όλοι εδώ μόνο εν ζωή με την έννοια της υγειονομικής αντιμετωπίσεως του ιού, που είναι φυσικά το πρώτο, αλλά να είμαστε όλοι εδώ και οικονομικά το δυνατόν εντάξει για να συνεχίσουμε τη ζωή μας από εκεί που την αφήσαμε πριν το Μάρτιο. Αυτός είναι ο κεντρικός μου στόχος, αυτός είναι ο στόχος της κυβερνήσης, αυτός είναι ο στόχος του Πρωθυπουργού. Τώρα, συγγνώμη, μια ερώτηση θέλω να κάνω, που την έχω εδώ και καιρό στο μυαλό μου, γιατί έχω δει και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Για ποιο λόγο κλείσατε τα βιβλιοπωλεία? Θέλω να πω ότι σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για όλους μας, που δεν έχουμε δει εξόδους, δεν που δεν θέλετε να βγαίνουμε. Τα βιβλιοπωλεία. Έχουμε κλείσει τα... όλη τη Λιανική πόλη. Και τα βιβλιοπωλεία. Ναι, και τα βιβλιοπωλεία. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε τι σας ρωτώ. Έχουν κλείσει και τα βιβλιοπωλεία. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το ερώτημα. Πράγματι, στη Γαλλία, στην Ιταλία και στο Βέλγιο, σε αυτές τις τρεις χώρες, όχι στις άλλες, στις άλλες έχουν κλείσει και τα βιβλιοπωλεία. Όπως και σε εμάς. Στη Γαλλία, στην Ιταλία και στο Βέλγιο έχουν εξαιρεθεί τα βιβλιοπωλεία για λόγους συμβολισμού. Εγώ, ξέρετε, επειδή προέρχομαι από το χώρο του βιβλίου, είμαι συνάδελφος με αυτούς τους ανθρώπους και έχω, αν θέλετε, και μία. Δεν έχω προσωπική, δεν έχω πια δικά μου βιβλιοπωλεία, αλλά έχω ζήσει από 15 χρόνων. Πόσες ουρές θα μπορούσαν να σχηματιστούν στα βιβλιοπωλεία? Το πόσες ουρές είναι. Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν διαβάζουμε τόσο πολύ. Άρα δεν θα ήταν το θέμα των ουρών στα βιβλιοπωλεία τόσο που θα ήταν ανησυχητικό. Θα ήταν ότι θα προσέθετε όμως τα μηνύματα έναν ακόμα λόγο να βγεις από το σπίτι. Και αν σηκώνεις π.χ. τη σκήνη που παίζεται ότι είναι αυξημένη σε αυτή την καραντίνα, θα προσθέτετε μερικά ακόμα αυτοκίνητα που θα λέγανε ότι θα πάω στο βιβλιοπωλείο ή που πιθανόν να πηγαίνω στο βιβλιοπωλείο. Έχω διαφορετική αίσθηση από εσάς στο αν διαβάζουμε ή όχι στην Ελλάδα πολύ. Με την έννοια το ότι αναλογικά με τον πληθυσμό, νομίζω ότι το βιβλίο έχει κερδίσει πάρα πολύ χώρο και έδαφος στη ζωή μας. Και μου επισημαίνει μία τηλεθεάτρια, μητέρα μικρού παιδιού, το εξής. Μα είναι ανοιχτά τα δημοτικά. Είναι ανοιχτά τα σχολεία, έστω και μέσω τηλεκπαίδευσης. Τα παιδιά χρειάζονται τετράδια, χρειάζονται αναλώσιμα για την. Και πώς θα τα βοηθούσε στον ψυχισμό μας, κύριε Γεωργιάδη? Θέλω να πω ότι όταν είσαι κλεισμένος στο σπίτι, αφού το λέτε ότι προέρχεστε και από αυτό το χώρο, αντιλαμβάνεστε γιατί επιμένουμε τόσο πολύ. Λοιπόν, καλά κάνετε και επιμένετε. Και επαναλαμβάνω, η αρχική αντίδραση κυβερνήσεων είναι προφανώς θετική. Και εμείς θέλουμε να στηρίξουμε το χώρο του βιβλίου. Και σας διαβεβαιώ ότι εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο. Όμως, το πρώτο πρέπει να κοιτάξουμε, το μείζον συμφέρον, είναι να πέσουν τα κρούσματα για να μπορέσει να ανοίξει όλη η αγορά στις γιορτές. Ναι. Άρα το πρώτο κριτήριο χάρακας που βάζει η κυβέρνηση είναι πώς θα επιτύχουμε να είναι η πανδημία υπό έλεγχο στις αρχές Δεκεμβρίου για να αρθεί η καραντίνα. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα, υποκεφάλαιο από το πρώτο μπορεί να είναι και είναι η στήριξη του βιβλίου και του πολιτισμού. Αναμφίβολα. Και είναι και πολύ ψηλά στην ατζέντα του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ο ίδιος να σου το πω είναι και αναγνώστης σοβαρός. Διαβάζει βιβλία δηλαδή. Είναι από τους Έλληνες που διαβάζουν. Άρα λοιπόν, υπό την έννοια αυτή, σας λέω, εξετάζεται. Όμως για να ληφθεί μια απόφαση, πρέπει να μετρήσουμε πρώτα την επίπτωση στην κοινωνική κινητικότητα. Έχουμε ζητήσει και έχω μιλήσει με τους προέδρους του Συλλόγου των Βιβλιοπωλών. Έχω επικοινωνήσει ο ίδιος προσωπικά. Έχουμε καταγράψει πόσα θα ήταν αυτά τα βιβλιοπωλεία στην επικράτεια, αν λαμβάνουμε αυτή την απόφαση. Είναι περίπου 2.100 μαγαζιά. Εξετάζεται. Κατανοητό. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα. Να δούμε τι γίνεται με τα μέτρα. Έχουμε πολλούς νεκρούς, έχουμε δραματικά ποσοστά στη Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που μπορεί να ενεργοποιηθεί, αλλά και την κριτική που δέχεστε από την αντιπολίτευση. Αύριο έχετε ραντεβού στη Βουλή για συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών. Εδώ συζήτηση. Η αντιπολίτευση σας λέει ευθέως ότι το lockdown και η δραματική κατάσταση που ζούμε είναι απολύτως δικιά σας ευθύνη. Εσείς μας έχετε φέρει εδώ. Είναι απολύτως προφανές. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η Υπουργέ, μην το απαντήσετε, σας παρακαλώ πολύ. Μην το απαντήσετε. Μην το απαντήσετε. Ότι θα γινόταν αν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να χάσουμε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μια φωτογραφία ίσον χίλιες λέξεις. Επιστρέφουμε. Πάμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα και τα σχόλια για τον κύριο Γεωργιάδη. Να τον ξαναδούμε, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Δεν θέλουμε να πέσει έτσι, γιατί κάνατε μια διατύπωση η οποία έχει ενδιαφέρον. Είπατε, και αν πείτε μου αν το μεταφέρω, αν το επαναλαμβάνω σωστά, εάν πάμε καλά,
θα ανοίξουμε κοντά στις γιορτές. Ο στόχος μας είναι να τελειώσει η καραντίνα σε 3 εβδομάδες την έναρξή της. Το ξέρετε από την αρχή. Όμως. Δεν υπάρχει όμως. Όχι, έτσι όπως το δείτε. Όλα εξαρτώνται από την πανδημία. Ναι. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ τις αποφάσεις για το lockdown τις λαμβάνει ο ιός. Ο ιός μεγαλώνει και θεριεύει όσο εμείς δεν τηρούμε τα μέτρα. Αν πραγματικά αυτοί που σας στέλνουν τα μηνύματα θέλουν να ανοίξουμε την 1η Δεκεμβρίου την οικονομία μας, θα πρέπει οι ίδιοι, οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους, όποιον συναντούν, να τον πείθουν να τηρεί τα μέτρα. Εάν τηρήσουμε όλοι τα μέτρα, ο ιός θα πέσει και θα ανοίξουμε. Εάν τώρα κάποιος κάνει παράνομα πάρτι, μαζεύονται στις πλατείες, αγκαλιάζονται και φιλιούνται και κολλάνε ο ένας τον άλλον, προφανώς δεν θα ανοίξουμε. Μα είναι απλώς απλά. Βέβαια, αν κάποιος είναι, αν κάποιος είναι τόσο, θα το πω, τόσο ανεγκέφαλος και σε αυτή τη συγκυρία με τόσους νεκρούς, κάνει πάρτι κρυφά, ή συγκεντρώνεται κρυφά σε πλατείες. Είναι και υποχρέωση και της πολιτείας, τώρα που δεν είναι ανοιχτές όλες οι πλατείες, και λέτε ότι, γιατί λέγατε ότι δεν έφταναν οι αστυνομικοί, σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν που δεν είναι τα πάντα ανοιχτά, είναι υποχρέωση και της πολιτείας να εντοπίσει αυτές τις περιπτώσεις και να επιβληθούν τα απαραίτητα πρόστιμα. Η πολιτεία, όπως ξέρετε, και έχει εντοπίσει και έχει συλλάβει και έχει πάει στη δικαιοσύνη και έχει βάλει πρόστιμα. Όμως πάλι εμένα μου αρέσει να είμαι ρεαλιστής. Όταν πάει μας χάρη στο Λευκό Πύργο, μαζεύτηκαν εκείνο το βράδυ 1.500 άνθρωποι. Δεν έχετε δει τις εικόνες. Τι έκδοση περιμένετε να κάνει η πολιτεία. Ναι, τώρα, τι περιμένετε να κάνει η πολιτεία, να επιβάλλει στρατιωτικό νόμο, να πάει να τους μαζέψει όλους. Άρα εδώ, μην ακούστε. Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνω την φυσική τάση ενός δημοσιογράφου και ενός σταθμού. Μήπως εδώ, κύριε Υπουργέ, έχουμε άλλο πρόβλημα. Αλλά αυτή η πανδημία. Ένα λεπτό. Κύριε Γεωργιάδη, γιατί το βλέπετε έτσι. Έχει ένα τεράστιο κομμάτι ατομικής ευθύνης. Ναι. Ό,τι και να κάνει η πολιτεία, αν δεν τηρήσουμε τα μήπως μέτρα, εδώ, ο ιός λοιπόν, θα έχουμε πρόβλημα σε κάτι άλλο. Μήπως εδώ έχουμε πρόβλημα στο ότι στην πρώτη φάση συνεννοηθήκαμε πολίτες και πολιτεία και στη δεύτερη φάση για κάποιο λόγο αυτό το μέτωπο έχει διαραγεί. Είναι απολύτως προφανές ότι όσο διαρκεί αυτή η περιπέτεια, υπάρχει μια φυσική κόπωση στον πληθυσμό, στους συμπολίτες μας, στους φίλους μας, στην οικογένειά μας. Ναι. Αυτή η φυσική κόπωση οδηγεί περισσότερους ανθρώπους είτε να μην πιστεύουν στην ύπαρξη του ιού, είτε να μην θέλουν να ακολουθήσουν τα μέτρα. Επειδή λοιπόν η πολιτεία είναι δίνει τον τόνο. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Εντάξει. Επειδή λοιπόν, προφανώς και υπάρχει η ατομική ευθύνη, πρώτη εδώ το λέμε καθημερινά. Όμως, επειδή η πολιτεία δίνει τον τόνο στους πολίτες. Αυτά είναι, αυτή είναι η τάξη των πραγμάτων. Εάν είχαμε λάβει μέτρα, τα λέει η αντιπολίτευση, σας λέει, αφήσατε να περάσουν μήνες χωρίς να ενεργοποιηθείτε. Για παράδειγμα, θα σας το πω, άκουγα και από δικά σας στελέχη, στελέχη που είναι μέσα στην διαχείριση της πανδημίας, ότι υπήρχε εισήγηση από πολύ νωρίς, από τον Σεπτέμβρη, να γυρίσουμε από τις διακοπές με υποχρεωτική μάσκα παντού. Και ότι αυτή η εισήγηση είχε ένα αποτύπωμα ή μια πρόγνωση, μια πρόβλεψη, που έλεγε ότι αν φορέσουμε για 20 μέρες υποχρεωτικά μάσκες παντού όλοι, θα περιορίσουμε κατά πολύ τη διασπορά που είχε αρχίσει τότε να φαίνεται αυξανόμενη. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Για να μιλάμε τώρα σαν δύο λογικοί άνθρωποι. Εάν η Επιτροπή ψήφιζε και έλεγε να βάλουμε υποχρεωτική μάσκα σε αρχές Σεπτεμβρίου, μπορείτε να μου πείτε έναν λόγο για τον οποίο η κυβέρνηση είχε συμφέρον να πει όχι? Λέτε ότι δεν υπήρχε τέτοια εισήγηση. Προφανώς δεν υπήρχε στην πλειοψηφία της Επιτροπής. Μπορείτε, σας κάνω πάλι επαναφέρετε το ερώτημα για να καταλάβετε τι με ρωτάτε. Ας υποτεθεί ότι υπήρχε και ότι ψήφιζε η Επιτροπή να βάλουμε όλη μάσκα 1η Σεπτεμβρίου. Εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης είχα κάποιο πρόβλημα να δεχθώ αυτή την εισήγηση? Λογικά όχι, γιατί ήταν ανέξοδο. Εκτός αν πιστεύατε. Άρα γιατί με ρωτάτε? Όχι, σας ρωτώ, γιατί το επικαλείτε και η αντιπολίτευση σας λέει, παιδιά, χάσατε χρόνο. Ακούστε, η αντιπολίτευση επικαλείται πάντα ό,τι τη συμφέρει. Να φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα μας λένε ότι έπρεπε να έχουμε πάρει μέτρα και περιοριστικά για τον ιό πολύ νωρίτερα. Δεν είναι? Ναι. Παίξτε τώρα στο Open, αν μπορείτε, το βρείτε από το Control. Το βίντεο του ιδίου του κυρίου Τσίπρα, όταν στις αρχές Αυγούστου πήραμε το πρώτο μέτρο, αν θυμάστε, του ωραρίου στην εστίαση και στα μπαρ 12 το βράδυ, πώς βγήκε, έκανε δήλωση ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας
και είπε ότι με αυτό μας το μέτρο καταστρέφουμε την εστίαση και την υτερνή διασκέδαση και άρα οδηγούμε πάρα πολύ κόμμα στην ανεργία και δείχνουμε πανικό. Αυτό ήταν λίγο Τσίπρα στο πρώτο μέτρο που πήραμε. Πάντως. Άρα, εάν παίρναμε νωρίς μέτρα ή νωρίτερα lockdown ή νωρίτερα μάσκη ή τίποτα άλλο, θα έλεγε η αντιπολίτευση. Μα για 40 κρούσματα την ημέρα ή 30 ταλαιπωρεί τον κόσμο και καθιστά την οικονομία. Ναι. Όταν παίρνει λίγο αργότερα από τα κρούσματα από 40.000, δεν θα αρχίσει να πάρει μέτρα. Συγγνώμη, σε κάτι, ζητώ συγγνώμη. Καταλαβαίνουμε από την άλλη μεριά όμως, βεβαίως. Λέτε, μας παρέδωσε 580 ο Πολάκης και ο Ξανθός και ο Τσίπρας μεθ. Έχουμε πάει στις 1088. Και θα πω το εξής. Σας λένε ότι τότε δεν είχαμε πόλεμο πανδημίας. Κακώς παραδώσαμε 580, αλλά τότε δεν είχαμε πανδημία. Ποιος σας εμπόδισε να πείτε, βγάζω 40 εκατομμύρια, ποιος θα τολμούσε να κάνει κριτική. Είναι λάθος όλη αυτή η συζήτηση και γίνεται από ανθρώπους που δεν ξέρουν το χώρο της υγείας. Αν μου δώσετε ένα λεπτό, θα το καταλάβετε και θα ξανακάνετε. Γιατί έχετε περάσει από το Υπουργείο Υγείας. Να το πείτε. Σήμερα, όταν έκανε το lockdown στη Γερμανία, η κυρία Μέρκελ μπήκε στη Βουλή και είπε: κάνω lockdown από τις 2 Νοεμβρίου. Σχεδόν με δάκρυα τους είπε ότι αν δεν κάνουμε το lockdown, το σύστημα υγείας της Γερμανίας θα καταρρεύσει. Αν κάνετε ένα Google θα δείτε ότι η χώρα που έχει τα περισσότερα κρεβάτια εντατικής θεραπείας στον κόσμο ανά 100.000 πληθυσμού είναι η Γερμανία, διπλάσια από τη δεύτερη. Ναι. Αναπαραγωγή πληθυσμού, σωστά. Εάν ακούς την καγκελάριο της Γερμανίας που έχει διπλάσια κρεβάτια μεθ από τον δεύτερο να σου λέει ότι αν δεν κάνω lockdown το σύστημα υγείας μου θα καταρρεύσει, γι' αυτό προτιμώ να κλείσω την οικονομία και να χάσω εκατοντάδες δισεκατομμύρια παρά να ζήσω την κατάσταση του εθνικού μου συστήματος υγείας. Είναι εδώ να μιλάμε στα σοβαρά ότι αν είχαμε, ας πούμε, όχι 1088 κρεβάτια σήμερα, αλλά 1588, δεν θα φτάναμε πάλι στο σημείο του lockdown. Είναι αστεία αυτή η συζήτηση. Είναι προφανές ότι το μέγεθος της πανδημίας ξεπερνάει. Εγώ θα ήθελα, κύριε Γεωργιάδη, από εσάς. Επειδή καθημερινά λέμε για την ατομική ευθύνη. Όποιος αυτό δεν το καταλαβαίνει. Μονόλογο κάνετε τώρα. Ή είναι υποκριτής ή είναι βλάξ. Ωραία. Είναι προφανές ότι αν μπορούσαν τα συστήματα υγείας να αντέξουν, κύριε Παυλόπουλε και κυρία Κουτροκόη, θα υπήρχαν χώρες που θα μπορούσαν να αποφύγουν το lockdown. Σήμερα, η μία μετά την άλλη, όλες οι χώρες κάνουν lockdown. Σε όλες τις χώρες ήταν Μητσοτάκης πρωθυπουργός και άχρηστη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Μα τώρα είναι σοβαρή συζήτηση αυτή. Δεύτερο, για να καταλάβετε. Το να κάνεις ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Δεν είναι αυτό που είπατε, βγάλε 40 εκατομμύρια. Πρέπει να έχεις εντατικολόγο, ο οποίος θα έχει το κρεβάτι. Δεν μας βλέπατε από το πρωί, κύριε Έχουμε, νομίζετε, αναισθησιολόγους κλπ. Δεν μας βλέπατε από το πρωί, μάλλον. Τόσους εξειδικευμένους. Το συζητήσαμε και με τον Γιάννη τον Σαραντάκο, αυτό το συζητήσαμε. Άρα λέτε, ένα λεπτό, όχι ένα, να κάνουμε λογαριασμό. Ένα λεπτό. Λέτε λοιπόν ότι ο λόγος που δεν έχουμε 2.000 εντατικές είναι όχι ότι δεν έχουμε τα 40 εκατομμύρια για να δώσουμε να γίνουν, αλλά γιατί δεν έχουμε το προσωπικό να τις επαδρώσουμε. Εμένα, αν με ρωτάτε ως πρώην Υπουργό Υγείας, ειλικρινά σας το λέω, το ότι θα φτάναμε σε 1.100 κρεβάτια σήμερα, 1.088 όπως είναι σήμερα, και με προοπτική στο τέλος του χρόνου να έχουμε 1.300, είναι αδιανόητο νούμερο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν η Ελλάδα έβγαλε όλους τους σπόρους, αν θυμάστε, μας κοίταζε όλος ο πλανήτης, για να έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα υγεία με εντατικές για περίπτωση τρομοκρατία, χτυπήματος, πολέμου. Τα θυμάστε όλα αυτά τις προδιαγραφές. Mm-hmm. Ξέρετε πόσα κρεβάτια φτάσαμε. 600 και μάτσα σκάρτα. Είμαστε σχεδόν στο διπλάσιο από το ανώτατο σημείο που έχουμε φτάσει ποτέ στην ιστορία μας. Και αυτό μέσα σε 6 μήνες. Τι να κάνει, λέει. Κύριε Γεωργιάδη, να καταλήξουμε δηλαδή. Να γεμίζει τα πανέρια με τα ψάρια. Ωραία. Μα τώρα είναι σοβαρά αυτά που λέτε τώρα. Ωραία. Όχι. Κάποτε στην Ελλάδα πρέπει η συζήτηση να γίνεται με λογικά επιχειρήματα. Το αυτά που λέτε. Με λογικά επιχειρήματα. Θα σας παρακαλέσω να μην το διατυπώνετε έτσι. Δεν το λέω για εσάς, το λέω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι. Με λογικά επιχειρήματα. Θα σας πει ο άλλος ότι σε οποιαδήποτε κριτική αντιδράτε με αυτόν τον τρόπο και ασχολείστε με τη φωτογραφία του Πολάκη. Έχετε κάποιο αντεπιχείρημα στα που σας είπα. Πιστεύετε ότι είναι εύκολο εγώ να θέλω να καταλάβω. Να κάνεις συγγνώμη, Άκη. Εγώ, κύριε Γεωργιάδη, θέλω να καταλάβω μέχρι τώρα. Πιστεύετε ότι η Γερμανία. Θέλετε να μιλάτε μόνο σας. Πιστεύετε, κύριε Παυλόπουλο, ότι η Γερμανία, αν μπορούσε να αποφύγει το lockdown, δεν θα ήθελε να τα αποφύγει. Ωραία. Κύριε Γεωργιάδη. Λέτε να θέλουν οι Γερμανοί να χάνουν δισεκατομμύρια. Εγώ από αυτά που είπατε να κρατήσω το εξής δηλαδή. Εσείς τώρα προς το παρόν, από ό,τι έχω καταλάβει από αυτά που είπατε, βάζετε μόνο το θέμα της ατομικής ευθύνης του καθενός. Μπορείτε να μου πείτε ένα πράγμα χθες, στο οποίο έχει ευθύνη το κράτος μέχρι όπως σήμερα. Όπως είπε χθες η κυρία Κοτανίδου, είναι μία από τις πιο σοβαρές
γιατρούς στο θέμα αυτό και στον κορονοϊό, αλλά και συντατικές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυρία Κοτανίδη είναι μια από τους κορυφαίς μας στην Ελλάδα. Κυρία Κοτανίδη, κυρία Γκάγκα και πάλι 10 γιατροί. Λοιπόν, τι είπε η κυρία Κοτανίδη, ότι αυτά που γίνονται για τις συντατικές τους τελευταίους 6 μήνες δεν είναι απλώς καλά, είναι ένα θαύμα. Εγώ για τη διασπορά σας ρωτώ. Και βάζω άριστα. Για τη διασπορά. Ναι, το ακούσαμε. Την ακούσατε. Το παίξαμε κιόλας. Ωραία, άμα σας το λέει αυτό η Κοτανίδου, θα ακούσεις τον Πολάκη. Μα είναι δηλαδή και θέμα επιλογή προσωπική. Κάτι δεν ακούσεις. Σε εμάς το λέτε προσωπικά. Δεν λέω για εσάς, λέω για την τηλεθεατή σας. Ωραία. Για την ατομική ευθύνη θέλω να σας ρωτήσω. Κάτι το οποίο δεν διαχειριστήκατε σωστά, πέρα από την ατομική ευθύνη, μπορείτε να μου πείτε, γιατί μέχρι τώρα λέτε για την ατομική ευθύνη. Τι δεν λέω για τις ΜΕΘ. Πέσαμε τελείως έξω κι εμείς. Πέσαμε τελείως έξω κι εμείς ως προς τη σφοδρότητα του δεύτερου κύματος. Εμείς είχαμε αυτό? Πιστέψει το σενάριο το οποίο είχαμε πιστέψει, και εγώ αυτό είχα πιστέψει, να είμαι ειλικρινής, ήταν ότι όταν ανοίγαμε τον Ιούνιο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι επόμενοι μήνες μέχρι τον Οκτώβριο ήταν σχετικά ήρεμοι με ένα αδύναμο ιό, και άρα η κεντρική μας φιλοσοφία και η συγκέντρωση που στείλαμε το μυαλό μας είναι πώς θα ανοίξουμε τον τουρισμό και την οικονομία, σκεπτόμενοι ότι έχουμε 5 μήνες που μπορούμε να διορθώσουμε την οικονομική ζημία του Μαρτίου και του Απριλίου. Σε αυτή μας την συγκέντρωση δεν είδαμε ότι ο ιός μεταλλάχθηκε, τόσο γρήγορα δεν το είδαμε, και ότι τελικά ξαπλώθηκε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι αναμέναμε. Αυτό όμως ήταν το πρωτόγνωρο. Αυτό είναι τη φύση αυτού του ιού. Το πρωτόγνωρο ήταν που έκανε τη διαφορά. Πιθανόν αν είχαμε σκεφτεί από την αρχή ότι ο ιός δεν θα έρθει τον Οκτώβριο, θα έρθει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να είχαμε κινηθεί λίγο διαφορετικά. Ναι. Όταν όμως, ακόμη και όταν, ωραία, το πέσαμε έξω στην εκτίμηση για τη σφοδρότητα του δεύτερου κύματος, είναι μια σοβαρή αυτοκριτική, μια σοβαρή διατύπωση. Όταν όμως είδατε ότι το πράγμα ερχόταν με μεγαλύτερη φόρα και ένταση από αυτή που είχατε διαπιστώσει, μπορούσαμε να έχουμε επιδείξει πιο έντονα ανακλαστικά. Εγώ δεν μιλώ τώρα για αυτό που θα πείτε αύριο στη Βουλή, θα τσακωθείτε με την αντιπολίτευση, είναι μια άλλη ιστορία. Μιλώ για όλα αυτά που έχονται ως παρατηρήσεις, ως απορίες από τους πολίτες. Δεν είναι όλες οι απορίες εκπορευόμενες από τους κομματικούς σας αντιπάλους. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι αγωνιούν και λένε, μπορούσαμε να έχουμε επιδείξει κάθε πιο έντονα ανακλαστικά. Ας απαντήσω. Ναι. Δέχομαι να απαντήσω σε κάθε καλόπιστη κριτική. Αυτό που με εξοργίζει είναι η προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης μιας παγκόσμιας συμφοράς. Λες και δεν βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Όταν ας πούμε ακούω ότι στις ΜΕΘ, στο ΑΧΕΠΑ, γίνεται κλήρωση ποιον θα διαλέξουν να βάλουν στο κρεβάτι, και παίρνω εγώ το διοικητή του νοσοκομείου και τον ρωτάω, γιατρέ μου, σου λείπουν εντατικές, και μου λέει ότι σήμερα το πρωί, κύριε Υπουργέ, έχω 7 κρεβάτια άδεια ΜΕΘ στο ΑΧΕΠΑ. Ωραία, όταν έχω 7 άδεια κρεβάτια ΜΕΘ, είναι δυνατόν να κάνω κλήρωση για το οποίο θα βάλω στη ΜΕΘ? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ δυστυχώς η αντιπολίτευση, ασκώντας ακραία αληθινότητα, δεν είναι και πάρα πολλά. Πρώην Πρίτανης, γιατί αν ήταν πάρα Πρίτανης, πολλά, δεν θα εξετάζατε. Και αναγκάζεται τώρα ο Δήντον πάει στα δικαστήρια. Είναι αυτά σοβαρά κύριε πράγματα. Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε λίγο, το είπε ο κύριος Χιούλης εδώ για τις κλίνες, για τα κρεβάτια. Λέτε προσθέθηκαν 7 κρεβάτια μετά και τα λοιπά. Όντως. Αλλά δεν είναι και τόσο πολλά τη στιγμή που εξετάζεται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για μεταφορά ασθενών σε περιφερειακά νοσοκομεία με σε 130. Διότι τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη, για να απαντήσω και στο προηγούμενο ερώτημα. Η Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε, μπήκαμε το Σεπτέμβριο και μια έξαρση στα κρούσματα. Ναι. Και εκεί έγιναν εκκλήσεις, λήφθησαν μέτρα κτλ. Μέσα σε 3 εβδομάδες, αν θυμάστε, τα κρούσματα στα μήκη πήγαν περίπου στο 0. Εκτοξεύθηκαν. Και στο 0 πήγαν. Ναι, μετά και όλοι συζητάγαμε 2-3 εβδομάδες ότι η Θεσσαλονίκη ήταν το παράδειγμα προς μίμηση. Τι να κάνει η κυβέρνηση που τις 3 εβδομάδες που λέγαμε ότι πέσαν τα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι βγήκαν και κάνανε ολονύχτια πάρτι. Ωραία. Γιατί αισθάνθηκαν πια ότι δεν φοβούνται. Επειδή δεν έχουν τον ιό. Και ο ιός από το 0 έχει πάει εδώ που είναι σήμερα. Γιατί επαναλαμβάνω, ένα από τα προβλήματα που δεν βλέπετε εύκολα και δεν είναι δίκαιες δουλειές, το λέω όμως εγώ που το βλέπω από την άλλη μεριά του ποταμού. Ξέρετε ποιο είναι? Όταν βάλεις μέτρα και πέφτει ο ιός, η αντίδραση του κόσμου είναι, α, δεν έχουμε κρούσματα, πέρασε ο ιός, χαλαρώνει, παραβιάζει τα μέτρα. Όταν ανεβαίνουν τα κρούσματα, εκεί επικρατεί ο φόβος, μην κολλήσω και πάθω ζημιά εγώ ή ο πατέρας μου ή η γιαγιά μου, και τότε τηρώ τα μέτρα. Άρα τελικά αυτό που κινεί τον κόσμο να τηρεί τα μέτρα είναι ο φόβος. Αλλά ο φόβος είναι ανάλογος των κρούσματων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα στη διαχείριση των ανθρώπινων κοινωνιών. Ιδιαίτερα στον δυτικό κόσμο, που την ελευθερία του ατόμου την έχουμε ψηλά. Μάλιστα. Τι να κάνουμε? Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πω κάτι.
μαγικές λύσεις, εάν υπήρχαν κύριε Παυλόπουλε και κυρία Κουτροκόη, θα τις είχαν βρει και άλλα κράτη. Εδώ και εκεί πιστεύω ότι κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η κριτική του είναι μηδενιστική, μικρόψυχη και γι' αυτό και δεν είναι και πιστευτή. Εάν υποτεθεί ότι είναι κακή η ελληνική κυβέρνηση, θα πρέπει να απαντηθεί γιατί και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη είναι σε lockdown αυτή τη στιγμή. Για να είναι και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη σε lockdown, πάει να πει ότι δεν είναι θέμα Ελλάδος, είναι παγκόσμιο. Και δεύτερο, και με αυτό θέλω να κλείσω, ναι. Και να το ξέρει ο κόσμος. Και δεν θα το ξέρει από μένα, Google να κάνει τώρα και να μπει σε όποια ηλεκτρονική πλατφόρμα θέλει και να δει τα κρούσματα ανακράτως και αναπληθυσμό σήμερα, θα διαπιστώσει ότι είμαστε σε lockdown προληπτικά για να ελέγξουμε την εξάπλωση και την έξω του κορονοϊού στην Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα είναι καλύτερα από το σύνολο σχεδόν προληπτικά, των ευρωπαϊκών λαών. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Ισχύει φυσικά. Δεν ισχύει. Κατά αναλογία πληθυσμού, ναι. Το Βέλγιο έχει τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα. Έχει την ημέρα 25.000 κρούσματα. Για να δούμε 22, αύριο 18, αν θα μπορέσετε και ήρεμα. Και έχουμε 1.600 κύριε Παυλόπουλε. Άρα ισχύει κύριε Παυλόπουλε. Και παρακαλώ πολύ κύριε Υπουργέ, εμένα να κάνει Google να το δει. Κυρία Υπουργέ, θα ίσχυε αν δεν υπήρχε η δήλωση του Υπουργού Υγείας μόλις χθες ότι η θετικότητα που έχει διαπιστωθεί στη Θεσσαλονίκη είναι στο 32%. Εγώ μίλησα για την Ελλάδα. Μίλησα για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ μίλησα για την επικράτεια. Στη γενική εικόνα της χώρας. Εγώ μίλησα για την επικράτεια. Μάλιστα. Ότι η Θεσσαλονίκη αποτελεί μια εξαίρεση. Ναι. Όπου είπαμε προηγουμένως ότι λόγω των τώρα, δύο εβδομάδων έχει προκύψει κάτι ακόμα. Έχει πρέπει να πω. Ψεύθηκε ο ιός, είναι γνωστό. Έχει προκύψει κάτι ακόμα, θέλω να πω. Το πρωί από τον Ερυθρό μας είπανε ότι οι εισαγωγές στην εφημερία ήταν 1.300. Ναι, όχι. 1.300 ασθενείς, όχι COVID. Όχι. Γενικά προσήλθαν. Στο νοσοκομείο που εφημέρευε. Όχι εισαγωγές. Όχι εισαγωγές. Προσήλθαν με συμπτώματα ασθενειών. Ασθενείς. Δεν εισήχθησαν όλοι. Δεν εισήχθησαν. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν είναι υπερβολικό νούμερο για εισαγωγές εφημερία. Ευχαριστούμε προφανώς. Είναι πολύ σύνηθες νούμερο. Να δούμε αύριο, ας ελπίσουμε, να δούμε αύριο τη συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών. Εγώ εύχομαι στη συζήτηση να είναι καλό. Σε φωτογραφίες. Ή από την άλλη πλευρά, σε ανάλογες. Η φωτογραφία του κυρίου Πολάκη δεν είναι αν θα συζητηθεί, κυρία Κουτροκόη. Γιατί με ρωτήσατε προηγουμένως και σωστά τι σήμα δίνει το κράτος στους πολίτες. Κράτος δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, ξέρετε. Κράτος είναι και η αντιπολίτευση. Και όταν ο πολίτης βλέπει τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας να είναι σε ένα κλειστό δωμάτιο 7 άνθρωποι και να βγάζει φωτογραφία 8, όλοι χωρίς μάσκες. Άρα αυτοί χρωστάνε όλοι τώρα 3824, 2.400 ευρώ πρόστιμο. Και όταν βλέπει ο πολίτης ότι η αντίδραση του Τσίπρα είναι «Δεν πειράζει που το έκανε, πειράζει που το ανέβασε». Δηλαδή προσέξτε τι λέει ο Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός αντιπολίτευσης, «Συμπολίτες μου, δεν πειράζει να παρανομείτε και να παραβιάζετε τα μέτρα, πειράζει να το δείχνετε». Αυτό δεν είναι λάθος μήνυμα στους συμπολίτες μας, κύριε Κουτροκόη, κύριε Παυλόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λίγο σε παρακαλώ. Πάμε. Πάμε στο Δημήτρη το Φρέσκο. Ναι, ναι. Να μας πει γιατί έχουμε νέα φωτιά στο κήτη της Σάμου. Είχαμε προσφάτως. Και πάλι, ξανά. Να μας πει ο Δημήτρης τι γίνεται πάμε. Αυτή την ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Και πάλι φωτιά. Πάλι πυρκαγιά σε εξέλιξη. Λίγο μετά τις 8 εκδηλώθηκε. Αν δείτε και την εικόνα, είναι στο τμήμα που βρίσκεται προς το ορεινό κομμάτι της υποδομής, υποδοχής προσφύγων και μεταναστών εκεί στο βαθύ. Τη Σάμου. Ο χώρος που βλέπετε είναι τα εστιατόρια και το μαγειρίο του καταβλισμού. Ακριβώς δίπλα στην αποθήκη ματισμού είναι αυτή η οποία καίγεται αυτή την ώρα. Στην περιοχή υπάρχουν εδώ ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής που προσπαθούν να δίνουν μάχη για να αντιθέσουν υπό έλεγχο. Να σας πω, έχει γίνει και έκκληση στις εθελοντικές ομάδες να φτάσουν στο σημείο για να βοηθήσουν να μην επεκταθεί άλλο η πυρκαγιά. Ακριβώς την εικόνα, όπως βλέπετε, στα δεξιά της βρίσκονται συγκεντρωμένοι αρκετοί μετανάστες, πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα χώρο ο οποίος θεωρείται ασφαλής από τις αρχές, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι ένα γεγονός το οποίο βεβαίως έχει ανησυχήσει την τοπική κοινωνία για ακόμη μία φορά. Θα θυμίζω ότι μέσα στις τελευταίες 20 μέρες την δεύτερη φωτιά η οποία μπαίνει στο συγκεκριμένο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Οι αρχές βεβαίως ερευνούν ότι αν αυτό θα το δείξει βεβαίως η έρευνα της πυροσβεστικής του ανακριτικού αν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά μάλλον δεν είναι από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες. Θα το δείξει βεβαίως
το αποτέλεσμα της έρευνας. Σας θυμίζω επίσης ότι σήμερα είναι μια εθνική είναι η μέρα αργίας για τη Σάμο. Είναι η μέρα επαιτίου της ένωσής της με τη μητέρα Ελλάδα στις 11 Νοεμβρίου του 1912 έχει γίνει αυτή. Ναι. Σε νορμάλ καταστάσεις, αν δεν είχαμε τον κορονοϊό και τον σεισμό, θα είχαμε ορτασμούς, εκδηλώσεις και παρελάσεις. Ναι. Δεν συμβαίνει αυτό. Έχουμε ωστόσο φωτιά, είχαμε και ένα μικρό μετασχισμό πριν από λίγο. Όλα μαζί. Δημήτρη, καλημέρα, ευχαριστούμε Δημήτρο. Πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελευθερία Σπυράκη, καλημέρα. Στο λεωφορείο, σε λεωφορείο, δρομολόγιο, στο 550. Στη γραμμή 550. Κηφισιά είναι. Κηφισιά είναι οφάλι, παλαιό Φάληρο, νομίζω. Καλημέρα. Εξυπηρετεί παλαιό Φάληρο με Κηφισιά. Καλή σας ημέρα. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στο ύψος του Υγείας. Λοιπόν, η εικόνα που παρουσιάζεται στα λεωφορεία σήμερα, Τετάρτη, τρίτη ημέρα του νέου, του δεύτερου lockdown, είναι αυτή που βλέπετε. Εννοείται ότι δεν υπάρχει ο κόσμος που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες, δεν παρατηρείται αυτός ο συνωστισμός που είχε παρατηρηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα και για το οποίο είχε παραπονηθεί ιδιαίτερα το επιβατικό κοινό. Μπορείτε να δείτε ότι και οι αποστάσεις μπορούν να κρατηθούν και οι άνθρωποι είναι με τις μάσκες τους. Ένα άτομο σε κάθε θέση, εννοείται. Λοιπόν, όλοι φορούν τις μάσκες τους, πολύ σημαντικό. Αλλά ενδιαφέρον νομίζω παρουσιάζει να ρωτήσουμε και τον κόσμο. Ναι, ας μην εστιάζουμε τώρα στους ανθρώπους, δεν είναι ευχάριστο. Για όλους δεν φέρνουν όλοι. Ωραία. Ωραία. Σίγουρα. Λοιπόν, και συνεχίζονται και οι έλεγχοι, βεβαίως. Ναι, βέβαια. Εδώ, Ελευθερία, η εικόνα στο λεωφορείο μπορεί να έχει, να εξηγεί εμπολής και γιατί έχουμε κίνηση στους δρόμους. Δηλαδή, αυτό που μας έστειλε ένας φίλος το πρωί, τηλεθεατές που το συζητούσαμε μαζί με τον Γιάννη του Σαρανταρκό, μας έστειλε και μας είπε ότι για σκεφτείτε. Μάλλον, ο Τσέχο ήμασταν. Λέει, ρε παιδιά, για σκεφτείτε το ενδεχόμενο ο κόσμος να φοβάται, να μην παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη διασπορά και έχει ανησυχήσει ο κόσμος. Και παίρνει το αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του. Και παίρνει το αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του, όποια και αν είναι αυτή. Λοιπόν, καλημέρα, Ελευθερία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υπουργό Τουρισμού. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Μανατίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό. Να τους δούμε και τους δύο. Τους έχουμε. Εδώ. Ωραία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λίγο καλημέρα. Την ανοχή σας. Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά να έχουμε καθαρό χρόνο για να πάρουμε τις απαντήσεις σας. Να είστε καλά. Επιστρέφουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, γυρίσαμε. Πάμε στον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υπουργό Τουρισμού, και τον κύριο Γιάννη Μανατίδη, που μας είχαν την καλοσύνη να μας περιμένουν και τους ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Θεοχάρη, πώς πάνε τα πράγματα τώρα στο χειμερινό τουρισμό? Είναι ένα ερώτημα πώς ακριβώς θα διαχειριστείτε την κατάσταση και τι θα γίνει και με τους εργαζόμενους σε αυτόν τον κλάδο. Αυτή τη στιγμή όλοι φυσικά είμαστε στον αστερισμό των περιοριστικών μέτρων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν μπορεί κανένας να μιλήσει για προγραμματισμό κάποιων χειμερινών αποδράσεων ή οτιδήποτε άλλο τα υποκανονικές συνθήκες οι άνθρωποι θα έκαναν. Κύριε Παυλόπουλε, συνεπώς αυτό που στην πραγματικότητα χρειάζεται είναι όλοι μας ενωμένοι να παλέψουμε, να τηρήσουμε τα μέτρα, να φέρουμε τη μείωση ξανά στα κρούσματα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο κανονικό Δεκέμβριο και ένα πιο κανονικές γιορτές στα Χριστούγεννα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα δουλέψει ούτε ο χριστουγεννιάτικος τουρισμός? Εννοώ ότι αν ανοίξουμε με περιοριστικά μέτρα, λένε όλοι οι συναδελφοί σας και κυρίως η υγειονομική, ακόμη και αν αρθεί το lockdown για τις γιορτές, θα είμαστε με περιοριστικά μέτρα. Συνεπάγεται ότι ο εορταστικός τουρισμός δεν θα λειτουργήσει? Όχι, δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόθεση. Όμως ξέρετε ότι η παρακολούθηση των δεδομένων, των κρουσμάτων, των ζητημάτων που τίθενται είναι καθημερινή. Και συνεπώς οι αποφάσεις θα παίρνονται πάντα με γνώμονα τα δεδομένα. Ρωτάνε γιατί δεν κλείσανε επιτροπή. Τα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία δεν έκλεισαν γιατί δεν αποτελούν υγειονομικό κίνδυνο. Ναι, αλλά συμπεριλαμβάνονται στα έκτακτα μέτρα τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι εργαζόμενοι στα βοηθήματα, εννοώ, στο έκτακτο βοήθημα.
Βεβαίως. Τα ξενοδοχεία είναι πληττόμενος κλάδος και συνεπώς περιλαμβάνονται σε μια σειρά από 20-21 διαφορετικά μέτρα που υπάρχουν για τη στήριξη των εργαζομένων ή των επιχειρήσεων. Τα οποία εξακολουθούν και τα οποία συνεχίζονται, ακόμα οι επιστρεπτές προκαταβολές, τα 800 ευρώ για τον Νοέμβριο και τα 534 ευρώ για τις υπόλοιπες, τους υπόλοιπους μήνες, τα επιδόματα ανεργίας που επεκτάθηκαν κατά δύο μήνες, αν υπάρχουν μακροχρόνια. Οι υπόλοιποι κλάδοι του τουρισμού που πλήττονται από αυτή την ιστορία... Δηλαδή... Όλοι κλάδοι είναι μέσα, ακόμα ξεναγοί που κάνουν δήλωση μόνοι τους στην Εργάνη. Όλοι οι κλάδοι είναι μέσα. Εάν και εφόσον υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, κάποια ζητήματα, κάποια προβλήματα, είμαστε συνέχεια σε επαφή και με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Υπουργείο Εργασίας, ώστε να επιλύονται, ας το πούμε, αυτού του είδους οι εξαιρέσεις. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλες εκκρεμότητες, αν θέλετε, σε σχέση με αυτό. Κύριε Αμανατίδη, τι λέτε? Να πω καλημέρα και στον κύριο Θεοχάρη, γιατί καλημέρισα μόνο εσάς. Κοιτάξτε, κύριε Παυλόπουλε, εδώ που φτάσαμε, είπε κάποιες εκφράσεις ο κύριος Θεοχάρης, είναι η μαγική λέξη είναι το επιστρεπτέα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση συνεχίζει μια πολιτική την οποία έκανε και τον Απρίλιο-Μάρτιο, με δάνεια τα οποία δίνουν ουσιαστικά στις επιχειρήσεις και στα οποία ουσιαστικά θα δοθούν πίσω μετά με όποιες διευκολύνσεις κλπ. Κάνει. Όπως επίσης και τα 800, γνωρίζει ο κύριος Στεφάρης και τα κυβερνητικά στελέχη ότι δεν είναι 800, θα ήταν 800 αν ήταν όλος ο μήνας. Από τότε που ξεκινάει, προφανώς είναι γύρω στα 640 και με την αναγωγή που κάνει, αν ήταν όλος ο μήνας, βεβαίως θα ήταν 800, αν ήταν όλος ο μήνας. Ωστόσο, επειδή παρακολούθησε και επειδή είμαι από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Παυλόπουλε και κύριε Κουτσοκόη, νομίζω και εσείς έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Θέλω να πω 2-3 πράγματα για τη Θεσσαλονίκη, αν έχουμε ή αν είναι το ενδιαφέρον σας αυτό. Κοιτάξτε, κυρία Κουντροκουέ και κύριε Παυλόπουλε, η Θεσσαλονίκη πλήρωσε την αυταρέσκεια και τον εφησυχασμό της κυβέρνησης σε συνδυασμό με την μη έγκαιρη λήψη μέτρων, αλλά και ταυτόχρονα μη ενίσχυση του συστήματος υγείας. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη. Η Βουλή αυτή τη στιγμή δόρισε 52 ΜΕΘ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από αυτές, επειδή δεν υπάρχει προσωπικό, λειτουργούν μόνο 9 και νομίζω στην πραγματικότητα είναι 7. Οι προσλήψεις οι οποίες γίνονται εδώ επάνω, ολόκληρα νοσοκομεία, γίνανε αποκλειστικά COVID, όπως ο Άγιος Παύλος, για όσους γνωρίζουν τη Θεσσαλονίκη. Οι προσλήψεις, οι 300 προσλήψεις, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Οι 100 από αυτές, μάλιστα, είναι με ιδιωτικούς γιατρούς με 6 και 6 μήνες. Αυτό που πρέπει να κάνει. Λένε αλήθεια όταν λένε ότι δεν υπάρχουν εντατικολόγοι, κύριε Αμανατή? Άκουσα και την απάντηση και του κυρίου Γεωργιάδη νωρίτερα, ο οποίος έχει περάσει από το Υπουργείο Υγείας. Και λέει ότι δεν υπάρχουν εντατικολόγοι στην αγορά διαθέσιμοι κατά εκατοντάδες ώστε να τους προσλάβουμε. Μήπως λένε αλήθεια σε αυτό? Μήπως το μνημόνιο δηλαδή μας άνοιξε μια πληγή εκροής τέτοιων επιστημόνων προς το εξωτερικό και τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτές τις συνέπειες? Όπως και για αναισθησιολόγους που γνωρίζω ότι υπάρχει έλλειψη. Ωστόσο, το καθήκον μιας πολιτείας οργανωμένης είναι όταν βλέπεις, γι' αυτό και λέω ότι πνίγει και στην αυταρέσκεια της κυβέρνησης. Όταν βλέπεις από τον Απρίλιο και μετά το πώς πηγαίνεις, είχες το χρονικό διάστημα έτσι ώστε να προετοιμαστείς. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ουσιαστικά μεταφέρονται οι γιατροί στα νοσοκομεία και άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλα νοσήματα μένουν ακάλυπτοι. Από την άλλη μεριά, δεν θα είναι να χειροκροτάμε μόνο τους υγειονομικούς, οι οποίοι η εργασιακή κόπωση, το burnout που λέγεται, είναι πάρα πολύ έντονο αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία. Χρειάζονται άμεσα οι προσλήψεις. Χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί να μπουν στα βαριά και αρτηγινά. Και να σας πω και ένα στοιχείο το οποίο, για τα τεστ τα οποία γίνονται COVID. Χθες ο κύριος Κικίλιας είπε γύρω στα 2 εκατομμύρια ότι γίνανε τεστ. Πόσα από αυτά γίνανε από το ΝΕΟΔΙ και ήταν δωρεάν? Γύρω σε 100.000. Τα άλλα ποιος τα πλήρωσε? Τα πλήρωσαν πάλι από την τσέπη τους οι πολίτες. Και θέλω να πω, όποιος έχει κάποιο άλλο νόσημα τώρα, πλέον πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα και αν έχει τα χρήματα να πάει. Μάλιστα. Διαφορετικά είναι όπου φτωχός και μοίρα του. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν είναι παράδειγμα. Μιας και μιλάτε για Θεσσαλονίκη, έχει γίνει πολλή συζήτηση, κύριε Θεοχάρη, για το περιβόητο αρνητικό τεστ. Γιατί όταν ανοίξαμε τον τουρισμό δεν επιβάλαμε
το αρνητικό τεστ και τώρα το επιβάλλουμε. Τώρα το πεντάμε. Λέμε ότι όποιος έρχεται στη χώρα μας θα μπαίνει με αρνητικό τεστ 72 ωρών. Και εφόσον ξέραμε ότι περιμέναμε το δεύτερο κύμα, ήταν κάτι που το συζητούσαμε ήδη από την Άνοιξη. Το δεύτερο κύμα όμως, κύριε Κουντροχώ, κύριε Παυλόπουλε, δεν ήρθε νωρίτερα εξαιτίας του τουρισμού. Δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν το καλοκαίρι. Και προφανώς, στην περίπτωση που βάζαμε ένα αρνητικό τεστ ως υποχρέωση, τότε απλώς δεν θα είχαμε ανοίξει. Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η καλύτερη εναλλακτική ήταν να μην ανοίξει η οικονομία καθόλου, να είμαστε συνέχεια σε lockdown από το πρώτο κύμα, από το Μάρτιο μέχρι τώρα. Δεν είμαι σίγουρος ποιες θα ήταν οι ψυχολογικές συνέπειες αυτής της απόφασης, δεν είμαι σίγουρος ποιες θα ήταν οι οικονομικές συνέπειες αυτής της απόφασης, γιατί είναι προφανές ότι καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να παρέχει στήριξη για όλους αυτούς τους μήνες με αυτό το ρυθμό. Κοιτάξτε, ακούω και από τον κύριο Αμανατίδη που είναι πολύ προσεκτικός συνήθως και κάνει μια καλόπιστη κριτική, κάποια νούμερα όμως που δεν βασίζονται στην πραγματικότητα. Τα 2 εκατομμύρια τεστ, για παράδειγμα, στα οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, έγιναν όλα από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Όλα από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Πάνω από 500.000 από αυτά στα σύνορα. Στον ΕΟΔΗ διάβασα την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. 1.900.000. Δεν επιβαίνω οι 100.000 ότι έγιναν από τον ΕΟΔΗ. Είναι η ανακοίνωση πριν από τρεις μέρες που έκανε. Μοιάζει λίγο. Δεν κάνει ο ΕΟΔΗ. Γι' αυτό αναφέρομαι, αλλά νομίζω ότι. Μοιάζει. Γι' αυτό σας λέω. 500 και. Έγιναν όλα από τον ΕΟΔΗ. Όχι. 600.000 τεστ μόνο γίναν στα σύνορα από την πολιτική προστασία. Μάλιστα. 1,5 εκατομμύριο τα υπόλοιπα έγιναν κάποιοι από τον ΕΟΔΗ με τις κινητές μονάδες. Προφανώς αυτά είναι τα 100.000 που αναφέρεστε. Τα έκανε και άλλα ο ΕΟΔΗ, όχι από τις κινητές μονάδες, γιατί τα νούμερα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Αμανατίδης είναι οι κινητές μονάδες ελέγχου του ΕΟΔΗ, οι οποίες και αυτές ήλεγξαν περιοχές, για παράδειγμα τουριστικές, πήγανε σε εργαζόμενους στον τουρισμό, πήγανε σε περιοχές που ήταν τουριστικές. Και τα υπόλοιπα γίνονται στα νοσοκομεία μας. Ναι. Συγγνώμη, για να κλείσω, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Ναι. Τα υπόλοιπα τεστ γίνονται στα νοσοκομεία μας, από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Για παράδειγμα, όποιος και έχει κάποιο συγγενή του που έκανε μια εγχείρηση, μια επέμβαση, ξέρει ότι πριν τις επεμβάσεις γίνονται. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση, επιτρέψτε, γιατί έχουμε μια σύγκρουση ενός ελληνικού τάνκερ με τουρκικό ψαροκάικο, όπως μας ενημερώνουν. Η Μαρία Ζαχαράκη είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Και αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Ναι, από το πρακτορείο Ντέχα είναι, το τουρκικό πρακτορείο. Έλα, Μαρία. Καλημέρα σας. Όπως εδώ αναφέρουμε ως έκτακτη είδηση, ένα δεξαμενόπλιο με ελληνική σημαία συγκρούστηκε με ένα τουρκικό αλλιευτικό σκάφος και συγκρούστηκαν 15 ναυτικά μίλια ανοιχτά των αβάνων. Αν είναι 15 ναυτικά μίλια, ενδεχομένως να είναι μέσα σε χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Δεν ξέρουμε ακόμη ακριβώς τι συμβαίνει. Πάντως, αυτό που αναφέρεται είναι ότι αγνοούνται 5 άτομα από το τουρκικό αλλιευτικό και ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να βρεθούν αυτά τα 5 άτομα, προφανώς Τούρκοι αλλιείς. Αυτό που αναφέρεται επίσης είναι ότι έγινε τη νύχτα αυτή η σύγκρουση. Δεν αναφέρεται ακριβώς η ώρα, αλλά αναφέρεται ότι έγινε τη νύχτα και το τουρκικό πλοίο λέγεται Polat Bey. Και για το ελληνικό βέβαια δεν έχουμε ακόμη κάποιες πληροφορίες. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε φαίνεται να είναι από αυτή τη σύγκρουση, από το τουρκικό αλλιευτικό, ναι, από το αναποδογυρισμένο όπως λένε τουρκικό αλλιευτικό, το οποίο φαίνεται κατά τη σύγκρουση αναποδογύρισε. Και υπάρχουν αυτοί οι 5 ψαράδες ενδεχομένως, οι οποίοι αγνοούνται. Οι εικόνες είναι από το ξημέρωμα. Προφανώς έχει ξημερώσει στα πλάνα που βλέπουμε. Μας λες έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας 15 ναυτικά μίλια. Έτσι αναφέρουν εδώ τώρα, ναι. Ναι, τι αναφέρει τον ΤΕΧΑ. Προφανώς το πρακτορείο δεν είναι που κάνει αυτές τις... Ακριβώς. Αυτή την ενημέρωση λοιπόν, από που έχουμε και τα πλάνα ανοιχτά των αδάνων. Mm-hmm. 5 μας είπες αλλιείς, αγνοούμενοι, 5 άτομα από το τουρκικό αλλιευτικό. Ναι. Το παρακολουθούμε, Μαρία, αν έχεις κάποιο. Μιλούν για 15 νεότερο... ναυτικά μίλια, ανοιχτά, ναι, τα άδανα.
Ναι, και με βάση το χάρτη που έχει δημοσιεύσει πρόσφατα η Τουρκία, όπως θυμάστε από τον Υπουργό Μεταφορών εδώ της Τουρκίας, έχουν το δικαίωμα, κατά την τουρκική βέβαια άποψη, να μπαίνουν ακόμη και μέσα στο Μισό Αιγαίο για τέτοιες έρευνες και διασώσεις ατόμων. Μάλιστα. Θα το δούμε βέβαια. Θα το δούμε κατά πόσο, πού ακριβώς έχει γίνει αυτό το περιστατικό και τι ακριβώς συμβαίνει. Ας ελπίσουμε να... Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για την άμεση ενημέρωση. Να μην, να μην έχουμε κλιμάκωση εκεί πέρα και να βρεθούν οι άνθρωποι, αλλά και να μην έχουμε άλλα εκεί πέρα, γιατί είναι ευαίσθητες εποχές. Ναι, κυρία Μανατίδη, με εσάς να κλείσουμε για να απαντήσετε στον κύριο Θεοχάρη. Ανεξάρτητα από τα νούμερα, έτσι όπως είναι, εγώ έτσι τα έχω διαβάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει οι διευκρινήσεις καλοδεχούμενες, θα το ψάξω περισσότερο. Ωστόσο, η αναγκαιότητα το να υπάρχει. Αν είναι πάντως όλα από το δημόσιο, έχει μεγάλη διαφορά από το να είναι τα περισσότερα. Από τις 100.000 μέχρι τα 2 εκατομμύρια έχει τεράστια. Γίνονται και από τον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Γίνονται και άλλα τεστ. Ναι, προφανώς. Αυτά είναι του δημοσίου. Διάβασα την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Διάβασα την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Αυτό το στοιχείο το έχω πάρει από τον ΕΟΔΗ, δεν το λέω. Κύριε Μανατίδη, να κλείσουμε λίγο, γιατί ξέρουμε την ευαισθησία σας με το 32%, ένα ποσοστό υψηλότατο στη Θεσσαλονίκη. Του ζητήσαμε να ανοίξουν το λιμωδόν. Του ζητήσαμε να εντάξουν το 424 εδώ και μήνες. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση αυτή δεν προετοιμάστηκε. Δυστυχώς, και εγκλωβίστηκε, όπως το είπα χαρακτηριστικά, πνίγηκε στην αυταρέσκειά της το προηγούμενο διάστημα. Επίσης, θέλω να πω μια και ο κύριος Στοχάρης είναι υπουργός τουρισμού. Έχουν πληρωθεί τα ξενοδοχεία τα οποία είναι σε καραντίνα. Εμείς στον τουρισμό κάναμε δύο κλίνικες. Η μία ήταν ότι άνοιξε με διαφορετικά υγειονομικά πρωτόκολλα και η δεύτερη κριτική ήταν ότι προτείναμε ένα πρόγραμμα 700 εκατομμυρίων για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. Και τα δύο δεν έγιναν αποδεκτά. Οι συνέπειες φαίνονται. Καλημέρα σας. Να πούμε δύο λόγια να απαντήσω στον κύριο Μανατίδη για να μην πάρω παραπάνω χρόνο. Σε 30 δευτερόλεπτα, κύριε Θεοχάρη. Ακριβώς, για να μην πάρω παραπάνω χρόνο. Τα ξενοδοχεία καραντίνας πράγματι πληρώνονται. Περίπου χοντρικά, για να έχετε εικόνα, το 40% χρωστάει τα δικαιολογητικά, δεν έχει δηλαδή υποβάλει όλα τα χαρτιά για να μπορέσει να πληρωθεί. Το υπόλοιπο 40% έχει ήδη πληρωθεί και ένα 20% περίπου είναι στις διαδικασίες της πληρωμής, άρα η υπηρεσία μας υλοποιεί την πληρωμή του. Άρα δεν έχουμε πια καμία καθυστέρηση. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα το εσωτερικό για τα 700 εκατομμύρια. Κλείνω. Το μόνο που σας λέω είναι ότι προφανώς αυτό θα ενίσχυε την κινητικότητα το καλοκαίρι. Ξέρουμε ότι η χαλάρωση είναι ο μόνος εχθρός μας. Δεν πρέπει να χαλαρώνουμε. Αυτού του είδους η χαλάρωση, ένα τέτοιο πρόγραμμα θα οδηγούσε σε ένα δεύτερο κύμα στην καρδιά του καλοκαιριού. Σας καλημέρα ευχαριστούμε σας. Πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά και εμείς. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, αύριο το πρωί στις 6. Στις 6. Να δούμε τι θα είναι τα μαντάτα της ημέρας. Καλημέρα.